Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι Αντιθέσεις από την Κρήτη TV. Διάγουμε ήδη τη δεύτερη εβδομάδα της μετάβασης σε μια νέα πραγματικότητα και είναι προφανές ότι από την ερχόμενη Δευτέρα αυτό αναβιβάζεται ως προς την ταχύτητα. Βεβαίως, το crash test θα είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών και η ανάγκη για έξοδο για αναψυχή είναι έντονες. Από την άλλη, οφείλουμε να είμαστε έντιμοι με τα περισσότερα σημεία αναψυχής κλειστά ακόμη. Είναι λογικό οι πολίτες να ζητούν μια καταφυγή με τέτοιες θερμοκρασίες, είτε σε ένα περίπατο και πολύ περισσότερο στις πολλές παραλίες του νησιού. Αυτό λίγος πολύ συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Απόψε λοιπόν, πριν μια νέα στροφή, θα επιχειρήσουμε να δούμε όλο το πλέγμα των δύο αυτών 2,5 μηνών, ταυτόχρονα όμως σε αυτή τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, πώς πρέπει να πορευτούμε, τουλάχιστον έτσι όπως θα επιχειρήσουν να το φωτίσουν με τη δική τους συμβολή οι επιστήμονες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες ο πρώτος λόγος στην επιστήμη έχει υποχωρήσει κατά τη και οι αποφάσεις, είτε πρόκειται για το εσωτερικό, είτε πρόκειται σε επίπεδο Ευρώπης ή θα έλεγε κανείς και σε όλο τον πλανήτη, λαμβάνονται κυρίως με πολιτικά οικονομικά κριτήρια. Λογικό θα πει κάποιος, όμως καλό είναι να μην ξεχνάμε ότι και ο ιός είναι εδώ και η νόσος προκαλεί. Στο στούντιο απόψε, κοντά μας, σε απόσταση, είναι ο κύριος Χρήστος Λιονής, καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Λιονή, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να είμαι κοντά σας. Και μαζί μας ταυτόχρονα, αλλά από μεγαλύτερη απόσταση, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θέλω να καλησπερίσω. Θα πάω πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μου επιτρέψει ο κύριος Σουρβίνος, στο Φρέντερικ του Μέρελαντ, τον κύριο Γιώργο Παυλάκη, με ρίζες όλο Κρήτη, επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινων Ρετροειών στο Εθνικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών, με πάρα πολλές έρευνες αιχμής για τις μολυσματικές ασθένειες, το HIV, τον καρκίνο, που έχει ενσκύψει με ιδιαίτερη προσοχή σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με το νέο κορονοϊό. Καλησπέρα από το Ηράκλειο, κύριε Παυλάκη. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Και επίσης θα καλησπέρισω και τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, ο οποίος είναι ο καθηγητής κλινικής ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και επικεφαλής του Ιολογικού Εργαστηρίου, που έχει γίνει ένα απόσπαστο τμήμα της καθημερινότητάς μας εδώ και 2 μήνες. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Σουρβίνο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Παυλάκη, θα ξεκινήσω από εσάς, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων έβλεπα ένα ρολόι στην Times Square που έχουν αποφασίσει ακτιβιστικά κάποιοι να καταγράφουν τον αριθμό θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να δώσουν και μια πολιτική χρειά, πικάροντας, αν θέλετε, τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και ξεκινώ ρωτώντας σας αν νιώθετε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις εικόνες και τα στοιχεία που έχετε, η κατάσταση είναι κατά τη λιγότερο πιεστική σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω ποιο είναι το προηγούμενο διάστημα, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε τον ιό, έχουμε επιδημία, είναι πολύ σοβαρή και συνεχίζει και νομίζω ότι θα ταλανιζόμαστε για πάρα πολύ καιρό με αυτή την επιδημία. Από αυτή την άποψη είναι η κατάσταση αρκετά άσχημη, αλλά ελπίζουμε στο καλύτερο. Σας ρώτησα σε σχέση με τις εικόνες που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, ιδίως στη Νέα Υόρκη, αν αισθάνεστε ότι αυτό όχι έχει μειωθεί πλήρως, δραστικά, αλλά έχει αμβληθεί κάπως, ή αν ο ιός πια από τη Νέα Υόρκη διασπάρει, ταξιδεύει σε άλλες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια τεράστια χώρα και αυτό που είδαμε στη Νέα Υόρκη είναι αυτό που το προηγούμενο καιρό ονόμαζα το τσουνάμι, γιατί είναι ένα τεράστιο κύμα του ιού που έρχεται και μπορεί να καταστρέψει τα νοσοκομεία, μπορεί να καταστρέψει όλη την κοινωνία αν δεν προσεχτεί, και αυτό δυστυχώς σε ένα βαθμό έγινε στη Νέα Υόρκη. Ήρθε το τσουνάμι, υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα στα νοσοκομεία, είδαμε όλοι εικόνες πολύ άσχημες.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συνεχής ύφεση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει η ύφεση αυτή ειδικά στη Νέα Υόρκη. Τώρα υπάρχουν άλλες περιοχές που δεν είναι συγχρονισμένες φυσικά με τη Νέα Υόρκη. Είναι περιοχές που τώρα αρχίζουν τη δική τους επιδημία και η ελπίδα είναι ότι θα διδαχτούν από τις προηγούμενες περιοχές και θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Κύριε Παυλάκη, για να εισαγάγω και τους άλλους συνομιλητές στη συζήτηση αυτή, θέλω να σας ρωτήσω, κλείνεται περισσότερο στην άποψη, παρατηρώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο, ότι ο ιός μπορεί να είναι σε μια εποχική φάση, δηλαδή λόγω αυτό που συζητάγαμε εμείς οι απλοί πολίτες και κάποιοι επιστήμονες λέγανε ότι μάλλον θα συμβεί. Λόγω καλοκαιριού θα βρεθεί σε μια κάμψη, καταρχάς που κάποιοι το προχωρούν και λένε ότι μπορεί και να σβήσει. Δεν ξέρω αν πρέπει να είμαστε τόσο αισιόδοξοι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει συνέχεια ή θεωρείτε ότι περνάει μια φάση κάμψης? Αν ρωτάτε εμένα, ο ιός, όπως έχω ξαναπεί αρκετές φορές, είναι καινούριος. Κανένας μας δεν ξέρει σίγουρα. Αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να μάθουμε, να βάλουμε στην πράξη την πείρα μας από προηγούμενες επιδημίες και αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι επιδημίες, παραδείγματος χάρη οι εποχικές της γρίπης, που είναι, αυτό είναι το πιο όμοιο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε μια παρομοίωση, αν και όπως ξέρετε η γρίπη είναι τελείως διαφορετική. Αν πάρουμε από τις επιδημίες εποχικές της γρίπης, αυτές έχουν ύφεση το καλοκαίρι. Αλλά υπάρχουν 10 επιδημίες γρίπης αυτά τον τελευταίο αιώνα, οι οποίες ήταν καινούριος ιός. Όταν ένας πραγματικά καινούριος ιός γρίπης μπαίνει στον πληθυσμό, αυτή η ύφεση καλοκαιρινή δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν ελάχιστη, που σε αυτό σημαίνει ότι επειδή ο κορονοϊός αυτός είναι καινούριος, μπορεί να μην έχουμε μεγάλη ύφεση, μπορεί να μην έχουμε και καθόλου ύφεση το καλοκαίρι. Χρειάζεται προσοχή μέχρι να δούμε από το πείραμα, από την πραγματικότητα, τι θα γίνει. Κύριε Σουρβίνο, συμφωνείτε με τις επισημάνσεις του κύριου Παυλάκη ως προς την εποχικότητα, την ύφεση του ιού, εν πάση περιπτώσει? Καταρχήν να χαιρετήσω τον αγαπητό Γιώργο Παυλάκη, τον οποίο πάντα ανταλλάσσουμε επιστημονικές γνώμες, παρότι μακριά και βρισκόμαστε σε μια τακτική επικοινωνία. Θεωρώ ότι και εγώ ότι μιλάμε για ένα νέο ιό για τον οποίο έχουμε κάποιες βασικές γνώσεις από τα προηγούμενα μέλη του, τους προηγούμενους κορονοϊούς. Υπάρχουν και άλλα μέλη που ανήκουν στους β' κορονοϊούς, όπως και ο καινούργιος αυτός, που, ο SARS-CoV-2 που συζητάμε. Όμως η συμπεριφορά του είναι ακόμα άγνωστη. Θεωρούμε και εγώ από την αρχή υποστηρίζω ότι οι συνθήκες της χώρας μας θα ευνοήσουν σε ένα ποσοστό ύφεσης τους στενούς μήνες για την μείωση της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Το πώς όμως θα εξαλειφθεί και αν θα υπάρχει τέτοιο σενάριο είναι πολύ νωρίς να το επικαλεστεί κανείς. Θεωρώ ότι κατά τη γνώμη μου δεν θα εξαλειφθεί όπως στους προηγούμενους και θα έχουμε συνέχεια και τους τελευταίους μήνες. Κύριε Λιονί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φυσικά δεν έχω παρά να συμφωνήσω με τους αγαπητούς συναδέλφους. Να προσθέσω όμως ότι όπως πάντα μια καινούρια μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία, έτσι ιστορικά τουλάχιστον αναλύεται, έρχεται για να αναδείξει παθογένειες αλλά και ελλείμματα στις υπηρεσίες υγείας και κερκόπορτες μέσα στην κοινωνία. Οπότε μέσα από αυτή την οπτική ίσως να βοηθήσω στη συζήτηση για το πώς αυτή η μεγάλη απειλή που δεν φαίνεται εύκολα να εξαλείφεται θα μπορεί να βοηθήσει στην οχύρωση καλύτερα του συστήματος υγείας, αλλά και την ανάπτυξη, την θεσμική εξέλιξη της κοινωνίας μας. Κύριε Σουρβίνο, επειδή είστε και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΗ, υπό αυτή την έννοια, μήπως εγώ αντιλαμβάνομαι και εσείς αντιλαμβάνεστε όλοι, στην κοινωνία ζείτε, την πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για να επαναλειτουργήσουν ζωτικοί πυλώνες της οικονομίας και της χώρας μας και σε όλο τον κόσμο. Αλλά μήπως παρά είναι βιαστικά όλα? Δηλαδή εδώ γίνονται σενάρια,
Έχουμε μάθει τα πρωτόκολλα. Εμείς οι μη επαείοντες, και δεν μιλάω για τους επιστήμονες, πρωτόκολλο για το πώς θα μπει στο αεροπλάνο, πρωτόκολλο. Μήπως όμως όλα αυτά είναι βιαστικά, δηλαδή καλοί μεν σχεδιασμοί, αλλά μήπως παραβιαζόμαστε. Θυμίζω ότι πριν τρεις μέρες ο κύριος Σωτήρης Τσιόδρας είπε ότι αυτή τη στιγμή εμάς, τους γιατρούς, τους εμπειρογνώμονες, τους επιστήμονες, δεν είναι το μείζον να σας απαντήσουμε πότε ξεκινάει η τουριστική περίοδος. Το μείζον είναι να δούμε 2, 3, 4 εβδομάδες πώς τρέχει μετά το lockdown η κατάσταση στη χώρα. Έχει αλλάξει κάτι επιστημονικά τουλάχιστον? Δεν είστε πολιτικοί, αλλά ρωτώ επιστημονικά. Όχι. Ως επιστήμονες λοιπόν θα απαντήσω, θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσιόδρα, ότι το μέλημά μας είναι να δώσουμε τις κατευθυντήριες οδηγίες, κρίνοντας πάντα και αξιολογώντας τα επιδημιολογικά στοιχεία που επικρατούν στη χώρα μας. Και πάντα σε σχέση με άλλους προορισμούς, κυρίως η χώρα μας δέχεται τουρίστες από Ευρώπη, φέτος να δεχτούμε τουρίστες από Αμερική είναι αδύνατον, οπότε επικεντρωνόμαστε και στις συσχετίσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Οι οδηγίες που, και το σχέδιο που καταρτίζεται καταρτίζονται πάντα με το σενάριο ότι όλα βαίνουν καλώς και όλα εξελίσσονται ομαλά. Υπάρχει η κατάλληλη επιτήρηση, ο δείχτης μεταδοτικότητας παραμένει χαμηλά, ο αριθμός των νοσηλιών στα νοσοκομεία μας και ειδικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι χαμηλός. Και τα σενάρια λοιπόν θα εφαρμοστούν εφόσον όλα επιδημιολογικά είναι καλά και ο αριθμός μεταδοτικότητας είναι χαμηλός. Αν συμβεί οτιδήποτε άλλο και ανατρέψει αυτή την κατάσταση, πολλά σχέδια θα αναθεωρηθούν. Όμως, επειδή η γενική εικόνα και στη χώρα μας ήταν, δεν θα πω άριστη, για να μην ευλογήσουμε τα γένια μας στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή κατά γενική ομολογία και διεθνώς, η έξοδο καλή μαρτυρία είναι δεδομένη, πρέπει να αρχίσει πάλι η οικονομία και βασικά οι δραστηριότητες μας να επανέλθουν σε ένα μεγάλο βαθμό ή όσο το δυνατόν επιτρέπονται, μας επιτρέπουν οι συνθήκες, σε ένα βασικό επίπεδο όπως είχαμε και στα προηγούμενα χρόνια. Ο τουρισμός λοιπόν και η οικονομία μας πρέπει στο μέτρο του δυνατού και σε σχέση με την κατάσταση την επιδημιολογική να επανακινήσουν. Και ο τουρισμός θα είναι ένας βασικός πυλώνας αυτής της επανακίνησης της οικονομίας. Να σας ρωτήσω όμως, κύριε Σουρβίνο, σήμερα ουσιαστικά έχουμε 5 νέα κρούσματα και έχουμε και 35, τα οποία όμως είναι επισημασμένα σε συγκεκριμένη περιοχή του οικισμού Νέας Μύρνης. Δεν είναι καταβλισμός, είναι οικισμός, κανονικός οικισμός στη Λάρισα. Αυτά τα 35, επειδή είναι σε επισημασμένο, σας κρατούν σε ησυχία, εντός εισαγωγικών, σε ηρεμία, ή σας βάζουν σε υποψία ως εωδή ότι πρέπει πλέον να δείτε πιο στοχευμένα, είτε πρόκειται για συγκεκριμένους οικισμούς, είτε πρόκειται για κλειστές δομές, είτε πρόκειται για οίκους ευγυρίας, είτε πρόκειται, δεν ξέρω κι εγώ, για κέντρα μεταναστών, οτιδήποτε, ή ούτως ή άλλως ελέγχουμε πλέον τα πάντα? Ωραία. Μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσω για το νέο σχεδιασμό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Καταρχήν, η λέξη εφησυχασμός στον ΕΟΔΗ είναι λέξη άγνωστη για όλους. Δεν υπάρχει ποτέ εφησυχασμός. Όλη αυτή η επιτήρηση σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες, στις κλειστές δομές, όπως αναφέρατε, δομές γυροκομείων, καταβλισμών, στρατοπέδων, φυλακών, οτιδήποτε έχει τέτοιου είδους συγκρότηση, αποτελεί αντικείμενο επιτήρησης των κινητών ομάδων υγείας, των γνωστών κόμι, οι οποίες έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό. Θα αναπτυχθούν έως 500 τέτοιες κινητές ομάδες, οι οποίες θα κινούνται αναπεριφέρεια. Στην Κρήτη νομίζω έχει σχεδιαστεί να υπάρχουν 28 τέτοιες κινητές ομάδες υγείας, οι οποίες θα στοχευμένα θα ιχνηλατούν, θα δειγματοληπτούν, θα στέλνουν σε εργαστήρια αναφοράς δείγματα, ούτως ώστε να γίνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερη ιχνηλάτηση, περιχαράκωση τυχόν θετικών κρουσμάτων και γρήγορη απομόνωσή τους και αποφυγή διασποράς στην κοινότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου θα πραγματοποιούνται μέσω των κινητών ομάδων υγείας περί τα 2.000 τεστ, μοριακά τεστ ημερησίως. Ημερησίως. Το κρατώ, θα επιστρέψουμε. Γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Απόψε ελπίζω να μας βοηθήσει και ο κύριος Παυλάκης που αφορά την Κρήτη. Αλλά κύριε Παυλάκη,
Πείτε μου, μέχρι εδώ άριστα όλα. Μήπως παραβιαζόμαστε συνολικά η πίεση? Προφανώς υπάρχουν και πολιτικοί και οικονομικοί λόγοι, αλλά θέλω να μου πείτε οι επιστήμονες. Και όταν λέω θέλω να μου πείτε, ας κάνουμε και μια εισαγωγή. Είστε ένας από τους κορυφαίους στις ΗΠΑ επιστήμονες και Έλληνας. Ο ιός, εδώ ακούσαμε και τους τρεις σας, έχουμε μεγάλα πεδία βεβαιότητας. Αν έχουμε μεγάλα πεδία βεβαιότητας, πώς είναι τόσο βέβαιοι οι πολιτικοί και οι άλλοι θεσμοί ότι τώρα λειτουργούμε, τελεία και παύλα? Δεν είναι κανένας νομίζω βέβαιος, αλλά θα πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι, και οι πιο συντηρητικοί και οι πιο επιθετικοί, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η κοινωνία έτσι. Πρέπει κάποτε να ανοίξει η κοινωνία όλο ένα και περισσότερο με κάποιο λογικό τρόπο, ώστε να αρχίσουν τα πράγματα να λειτουργούν. Αυτό που έγινε στην Ελλάδα με τα μέτρα και με την υπακοή στα μέτρα του ελληνικού λαού είναι ότι κερδίθηκε πολύς χρόνος. Η Ελλάδα δεν έχει πολλά περιστατικά, έχει λίγα, όλοι το ξέρουμε και όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά ο ιός είναι εκεί. Αν αρχίσει να ανοίγει η κοινωνία γρήγορα, τότε ο ιός θα ξανασκάσει μύτη. Γιατί είναι φυσικό φαινόμενο. Όλοι νομίζω ότι το έχουμε καταλάβει. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να ανοίξει η κοινωνία και ποιος είναι ο κατάλληλος τρόπος, ώστε το κόστος να είναι ελάχιστο και ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία, να μην υπάρξει πιθανότητα για ένα τσουνάμι ή οτιδήποτε άσχημο, αλλά να μπορεί να υπάρχει επέμβαση, και αν γίνει κάποιο λάθος ή πολύ γρήγορη κίνηση, να διορθωθεί. Λοιπόν, σε αυτή τη βάση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται και στο πρόγραμμά σας και σε μόλις αυτή τη δημοσιότητα, ότι πρέπει και η κοινωνία, όλοι οι Έλληνες να συμμετάσχουν και να καταλάβουμε όλοι, ας πούμε, τι θέλουμε, τι θέλει η κοινωνία. Θέλουμε τουρισμό και κάπως καλύτερο εισόδημα το καλοκαίρι? Τότε πρέπει να ανοίξουμε και πρέπει να δεχτούμε ότι το κόστος θα είναι λίγο παραπάνω. Θέλουμε να μην υπάρξει κανένας θάνατος, κανένα πρόβλημα, τότε καθόμαστε μέσα όσο περισσότερο μπορούμε. Τώρα, η σκέψη για ένα μέρος σαν την Κρήτη είναι ότι οι αγροτικές δουλειές μπορούν να γίνονται με κάποιο λογικό τρόπο και κρατώντας κοινωνική απόσταση. Ο τουρισμός δεν γίνεται, και ο τουρισμός είναι κάτι που είναι εποχικό, οπότε η κρητική κοινωνία, αν μιλάμε για την Κρήτη ειδικότερα, θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις πόσο θέλει να κρατήσει τα μέτρα για να μπορέσει να έχει στους επόμενους μήνες την τουριστική περίοδο ή όχι. Είναι απόφαση που καλό θα είναι να συμμετέχουν όσο περισσότερο γίνεται, αλλά να πάρουν αυτές τις αποφάσεις ξέροντας τα δεδομένα. Ξέρουμε ότι αν ανοίξει η κοινωνία θα υπάρχει κάποιο κόστος. Το θέμα είναι πώς θα γίνει αυτό, πώς θα προετοιμαστεί η κοινωνία όσο καλύτερα γίνεται, ώστε αυτό το κόστος να είναι το ελάχιστο δυνατό. Κύριε Παυλάκη, έχουμε μια σχηματοποιημένη πια εικόνα από πού ήρθε ο ιός, πώς μεταδίδεται, τι ασθένειες προκαλεί και σε πόσους? Δυστυχώς έχουμε όλο ένα και περισσότερο καλή εικόνα, και η εικόνα δεν είναι όμορφη. Είναι καινούριος ιός, κάνει μια καινούρια αρρώστια ή καινούρια σύνδρομα. Κάνει καινούρια σύνδρομα ή παρόμοια σύνδρομα με αυτά που ξέραμε προηγουμένως σε παιδιά. Κάνει καινούρια σύνδρομα σε μεγάλους. Υπήρχαν αρκετές εκπλήξεις, όπως παραδείγματος χάρη οι θρομβώσεις που κάνει ο ιός, που δεν ήταν... υπάρχουν και άλλοι που τις κάνουν, αλλά σε τέτοιο βαθμό νομίζω ότι είναι πρωτόγνωρο. Οπότε ιατρικά
ο ιός μας εφηνιδίασε παγκόσμια, γιατί οι κλινικοί δεν ξέραν στην αρχή πώς να τον αντιμετωπίσουν. Τώρα η πείρα χτίζεται ολοένα και περισσότερο και η κλινική αντιμετώπιση γίνεται ολοένα και καλύτερα. Οπότε ακόμα και χωρίς, ας το πούμε, καινούργιες μεθόδους, ένας άρρωστος από κορονοϊό πηγαίνοντας στο νοσοκομείο τώρα έχει πολύ καλύτερες πιθανότητες για τη θεραπεία του από τον πρώτο καιρό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό ολοένα και περισσότερο θα βελτιώνεται. Λοιπόν, ναι, ξέρουμε που ήρθε ο ιός. Ο ιός είναι, είναι μία ζωονόσος που πάει να πει ότι μεταδόθηκε από άλλα ζώα στον άνθρωπο. Αυτό γίνεται συνέχεια όπου υπάρχουν πολλά ζώα και πολλοί άνθρωποι. Στον περασμένο αιώνα με τη γρήπη το είδαμε αυτό να γίνεται. Η γρήπη μεταδίδεται από γουρούνια και κοτόπουλα στον άνθρωπο και κάνει πινκ-πονγκ από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Έτσι αλλάζει πρωτεϊκά και έτσι κάνει καινούργιες επιδημίες. Αυτό δυστυχώς έγινε και με τους κορονοϊούς. Υπάρχουν πολλοί κορονοϊοί, μερικοί από αυτούς είναι ίσως και 1.800 χρόνια με τους ανθρώπους, προήλθαν από διαφορετικά είδη ζώων, ιδίως από νυχτερίδες, και αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι όσο ο κόσμος μας ανοίγει και γίνεται ένα μεγάλο χωριό, τέτοιες νόσοι, τέτοιες επιδημίες είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα γίνονται με μεγάλη συχνότητα. Επειδή ζείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ξέρετε αυτή τη διελκυστίδα και βεβαίως όπου θέλει ο κύριος Λιονίς και ο κύριος Σουρβίνος παρεμβαίνει. Το ενδιαφέρον είναι μεταξύ σας ο διάλογος και όχι τι λέω εγώ. Εγώ απλά να το προωθώ. Ξέρετε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την ιστορία όχι από την Κίνα ήρθε. Καλά, από την Κίνα εντοπίστηκε, αλλά ήρθε από την Κίνα, την έχετε ακούσει αυτή τη θεωρία, κατασκευασμένος. Αυτό μετά διορθώθηκε ως πολιτική επίσημη γραμμή, ο ίδιος ο Τραμπ την έλεγε, όταν οι μυστικές υπηρεσίες φαίνεται να καταλήγουν σε μια τροποποιημένη εκδοχή, ότι από την Κίνα ήρθε, όχι κατασκευασμένος, αλλά την Κίνα την εγκαλούμε τώρα για καθυστέρηση στοιχείων ή γιατί είπε στον Μπόι, δεν σε χρηματοδοτώ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθυστέρησε το. Μαζεύω εγώ ανεπνευστήρες, τα λέω εντάχει, τα ξέρετε κύριε Παυλάκη. Το ίδιο είπαν και οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Έκανε δηλαδή, λένε στην Κίνα, το κουμάντο σου το έκανε, τα μάζεψες όλα εκεί. Όταν αντιμετώπισε το θέμα, άρχισε να μας κάνεις και εξαγωγή πολιτιστικής βοήθειας. Τα έχετε ακούσει, αλλά εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε και στην αιχμή της έρευνας. Αυτή η ιστορία, βλέποντας τον ιό, την ποικιλομορφία του, και εδώ παρεμβαίνετε και οι υπόλοιποι δύο. Ήταν λογικό σε ένα σημείο κάποιους και επιστήμονες να τους βάλει σε σκέψη μήπως είναι εργαστηριακή κατασκευή? Δεν είμαστε τόσο έξυπνοι για να κατασκευάσουμε τέτοια όπλα. Αν έχουμε καιρό να σας πω μια ιστορία, αυτά τα έχω δει στην καριέρα μου πάλι και είναι λυπηρό ότι τα ξαναβλέπω ένα-ένα, τις θεωρίες συνωμοσίες, όλα αυτά τα θλιβερά φαινόμενα να ξανασκάνε μύτη και να εμποδίζουν την παγκόσμια συνεργασία και να γίνονται εμπόδιο στο να προοδεύουμε γρήγορα. Στην πρώτη εποχή του AIDS είχε βγει στην Ινδία από μία εφημερίδα ότι τον ιό τον κατασκευάσαμε στο Φρέντερικ, στο μέρος που είμαι, και από εκεί τον μεταδώσαμε τον ιό του AIDS σε όλο τον κόσμο. Και για 10 χρόνια και παραπάνω, για 20, σε πολλά μέρη που πήγαινα παγκόσμια, το πρώτο πράγμα που με ρωτάγανε ήταν «Εσείς κατασκευάσατε τον ιό στο εργαστήριο». Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη θεωρία συνωμοσίας την έχω φάει στη μάπα που λέμε. Είναι πολύ λυπηρή. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο αυτό. Όταν πιάνει ένα κακό, οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν από αποδιοπομπαίους τράγους. Αυτό είναι πανάρχιο φαινόμενο και πανάρχια δοξασία. Δηλαδή το κακό απάνω σου είναι όταν πιάνει κάποιο κακό, λέμε να φύγει από εμάς να πάει σε κάποιον άλλο. Λοιπόν, είναι αρχαιότατες δοξασίες
που θα πρέπει συνειδητά πια στην μοντέρνα μας κοινωνία, αν θέλουμε να λεγόμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, να τις αποδιώχνουμε. Οι θεωρίες συνωμοσίες είναι άπειρες, βγαίνουν κάθε μέρα και η ρίζα του κακού είναι ότι θέλουμε να βρούμε κάποιον αίτιο. Κάποιον αίτιο που να μην είμαστε εμείς και να μας εξηγήσει γιατί μας βρίσκει αυτό το κακό. Όταν βγήκε η σύφυλη στην Ευρώπη, οι Γάλλοι τη λέγανε η Ιταλική αρρώστια, οι Ιταλοί τη λέγανε η Μάλα Φράντσα, η Γαλλική αρρώστια. Έτσι την ξέρουν οι ναυτικοί μας, Μάλα Φράντσα, από τη Γαλλική αρρώστια. Λοιπόν, αυτό είναι αρχαίο φαινόμενο, το καταλαβαίνω σαν ανθρώπινη αδυναμία, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει και να το ενισχύουμε. Οπότε αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ένα πράγμα που πρέπει να το χτυπήσουμε στη ρίζα του, γιατί τώρα με το ίντερνετ έχω παρατηρήσει και το έχετε παρατηρήσει νομίζω πολύ καλύτερα όλοι, ότι πολλαπλασιάζονται αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας και η παραπληροφόρηση και γίνονται εμπόδιο που θα το βρούμε μπροστά μας. Ωραία. Υπάρχει όμως και ο δεύτερος πυλώνας, τον οποίο φαντάζομαι κατανοείται. Το χτύπημα πια, εντός εισαγωγικών λέξη χτύπημα, πολιτικά, γεωπολιτικά είναι. Και δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες η ηγεσία της. Παναλαμβάνω και οι Γερμανοί το λένε. Και οι Γάλλοι το άχνο είπαν. Έχουμε λυπή στοιχεία από την Κίνα, με καθυστέρηση. Οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί λένε ότι καθυστερούσαν και τον Μπόι να δώσει την κατάσταση στην Κίνα. Κάναν τα δικά τους κουμάντα, θα το πω απλά λαϊκά, αλλά το πρόβλημα μεταφέρθηκε σε όλους εμάς. Είναι κοντά αυτό στην πραγματικότητα και μία τηλεθεάτρια που σας ακούει λέει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε τον καθήλυνα αρμόδιο λόγω των ερευνών του στο AIDS. Για ρωτήστε τον, γιατί καλόν είναι οι αρμόδιοι να μιλούν, για την άποψη λέει, του επιστήμονα Μοντανιέ, κάτοχος βραβείου Νόμπελ, δεν ξέρω αν έχει σημασία αυτό, που υποστηρίζει ότι ο SARS-CoV-2 έχει στοιχεία στο γονίδιό του και από τον ιό του AIDS. Είναι έτσι ή το έχουμε καταλάβει λάθος στο ίντερνετ, λέει η τηλεθεάτρια. Το είπε αυτό ο Μοντανιέ, είναι λυπηρό ότι το είπε, δεν είναι σωστό. Διασκευάστηκε από την επιστημονική κοινότητα και κανένας δεν πιστεύει, κανένας από τους επιστήμονες δεν πιστεύει τέτοια πράγματα. Είναι λυμένο πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, για να ξαναγυρίσω στο γενικό, εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία να κρίνω κάθε πράξη που μπαίνει στο τραπέζι. Νομίζω ότι σε μια άσχημη κατάσταση μπορεί κανένας να βρει πάρα πολλά λάθη σε όλους μας και μπορεί να σταθεί στα λάθη ή μπορεί να σταθεί και στα πράγματα που γίνονται σωστά και να χρησιμοποιήσει την παγκόσμια κοινότητα και την επιστήμη που είναι κοινή, γιατί εγώ μιλάω συνέχεια με Κινέζους, Ινδούς, Έλληνες, οτιδήποτε, Ρώσους επιστήμονες, μόνο τον κόσμο, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κοινή επιστημονική γλώσσα και την κοινή κατανόηση. Οι επιστήμονες τα βρίσκουμε, δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Καταλαβαίνουμε τα λάθη, αλλά το θέμα μας είναι να ξεπεράσουμε τα λάθη για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Αν σταθούμε το ποιος φταίει, υπάρχει ράματα για τη γούνα όλων. Πάντως, όλοι φταίμε. Αντιλαμβάνεσαι. Σε ένα βαθμό. Προφανώς. Και εγώ έλεγα, και όλοι εγώ, θα μετρηθούν. Κοιτάξω ότι έκανα το Γενάρη, λέω τι βλάκας που ήμουνα, δεν μπορούσα να δω μπροστά μου τι γίνεται. Λοιπόν, όλοι έχουμε ράματα για τη γούνα όλων. Κύριε Παυλάκη και κύριε Σουρβίνο και κύριε Λιονί, ωστόσο αντιλαμβάνεστε ότι ο απλός πολίτης, όταν βλέπει πολιτικούς, επιτρέψτε μου να το πω με βάση την ισχύ τους, γίγαντες, είτε είναι ο Αμερικανός πρόεδρος, είτε είναι ο πρόεδρος της Κίνας, είτε είναι ο πρόεδρος της Γαλλίας ή της Γερμανίας, να ανταλλάσσουν τέτοια πειρά, δεν θέλει και πολύ την ώρα που η επιστήμη προσπαθεί ακόμη να δώσει απαντήσεις σε μια αβέβαιη σε πολλές πτυχές της νόσο, να αρχίσει να πυρπολείται από διάφορα σενάρια. Γιατί κύριε Παυλάκη, λέει ο απλός πολίτης, τι δουλειά έχουν σε μια εμπορική συμφωνία τέλη Δεκεμβρίου Αμερικανοί και Κινέζοι, να βάζουν ρήτρα πανδημίας για να την ακυρώσουν. Να δείτε πώς ξεκινάνε τα σενάρια. Έρχεται χθες η αποκάλυψη ότι ένας υπολογιστής τεχνητή νοημοσύνη από τις ΗΠΑ
ήταν ο πρώτος που σήμανε αλάρμα ότι κάτι δεν πάει καλά με την Κίνα το Δεκέμβριο. Ο πολίτης όταν εισπράττει αυτή την πληροφορία, πολύ γρήγορα και υπερπληροφορία, μπορεί να πέσει και σε επικίνδυνες ατραπούς. Διαφωνείτε? Ας μην σταθούμε μόνο στα πολιτικά, για να πούμε, να επικεντρωθούμε και στην επιστήμη λιγάκι παρακάτω. Εγώ σαν ελεύθερος και ελπίζω δημοκρατικός πολίτης έχω τις γνώμες μου και προσπαθώ να τις πω ελεύθερα, εκφράζω μόνο τον εαυτό μου. Και βλέπω ότι όλα αυτά είναι λυπηρά φαινόμενα στο βαθμό που εμποδίζουν την παγκόσμια συνεργασία και θα έλεγα ότι ο αγώνας εναντίον της πανδημίας, ο αγώνας εναντίον του ιού είναι παγκόσμια το ευκολότερο πράγμα που θα έπρεπε να ενώνει όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άνθρωπος που είναι υπέρ του ιού. Όλοι θα έπρεπε να είμαστε υπέρ της ανθρωπότητας. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα είναι το ευκολότερο πράγμα για να τα βρούμε, να βρούμε κοινές συνισταμένες, να σταματήσουμε αυτό το αλληλοφάγωμα και το να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα στον άλλον και να κοιτάξουμε πώς θα επικεντρωθούμε όλο ένα και γρηγορότερα στο να λύσουμε το πρόβλημα. Ξέρω από βαθιά δική μου πείρα ότι δεν θα είχα κάνει ούτε το 1% αυτά που ίσως κατάφερα χωρίς την παγκόσμια υποστήριξη ανθρώπων από το αντίθετο μέρος του κόσμου που μου λένε μια ιδέα ή με βοηθάνε σε κάτι. Αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε σαν κόριο οφθαλμού, γιατί είμαστε ένα παγκόσμιο χωριό και πρέπει να συνηθίσουμε σε αυτό. Οι διαιρέσεις τις καταλαβαίνω στο πολιτικό επίπεδο, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε να τις ξεπερνάμε. Κύριε Σουρβίνο. Αν μου επιτρέπετε, όλα αυτά που πολύ σωστά και Βλάχη έθιξε και έθεσε πολλά διαφορετικά θέματα που άπλονται της ίδιας κεντρικής ιδέας. Τα σενάρια συνωμοσιολογίας, δυστυχώς, σε ό,τι αφορά τις πανδημίες αλλά και γενικότερες ανθρώπινες ασθένειες, είναι αρκετά συχνό φαινόμενο. Ακούμε από διάφορα ότι ο ιός είναι όντως κατασκευασμένος, ότι υπάρχει ήδη και το φάρμακο και το εμβόλιο έτοιμα, τα οποία θα επιφερωθούν στην παγκόσμια κοινότητα όταν θα κρίνουν κάποιοι ψυχοί εγκέφαλοι είναι αυτό. Να νομίζω ότι οι επιστήμονες έχουμε τα κοινωνικά μας όπλα και εργαλεία για να αποδείξουμε ή να καταρρύψουμε τέτοιου είδους συνωμοσίες αφενός και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει και αυτά το ρόλο τους και θα έλεγα ότι η γνώμη μου είναι ότι σε αυτή την πανδημία, την τελευταία πανδημία που διανύουμε, τα ελληνικά τουλάχιστον μέσα μαζικής ενημέρωσης στάθηκαν αξιοπρεπώς, δεν υιοθέτησαν άκρητα γνώμες, ιδέες που διακινήθηκαν δυστυχώς ελεύθερα στο ίντερνετ. Είναι ένα αυτό το διαδίκτυο το οποίο διακινεί ιδέες και σενάρια με μεγάλη ταχύτητα και ευκολία. Νομίζω ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στάθηκαν στο ύψος τους. Πάντα δημιουργούν ερωτήματα. Το τελευταίο ερώτημα που έχω δει να τίθεται είναι αν υπήρχε ο ασθενής μηδέν στην Ελλάδα, πότε ήταν αυτός, αν πραγματικά ήρθε ο ιός στην Ελλάδα το Φεβρουάριο ή είχε έρθει νωρίτερα. Είναι επιστημονικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντήσουμε επιστημονικά και όχι με σενάρια φαντασίας. Ναι, άντε και ήρθε και νωρίτερα, για μένα δεν έχει και τόση σημασία. Ούτε ο ασθενής μη δεν έχει τόση. Για μένα. Για σας είναι αλλιώς. Κύριε Λιονί. Ναι, προσωπικά δεν είμαι αντίθετο στην εσωτερική αναζήτηση ή στην αναζήτηση της αλήθειας, παρόλο που η αλήθεια δεν είναι εύκολο να τη βρει κανένας. Θα έλεγα ότι περισσότερο η ενδοσκόπηση θα πρέπει να γίνει κυρίως από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής. Γιατί προσωπικά δέχομαι κάθε αμφισβήτηση που προέρχεται από την νεότητα. Ακόμη και αν είναι σε λάθος δρόμο και με λάθος μεθοδολογία. Νομίζω ότι εκείνοι που έχουμε την ευθύνη, είτε στις ακαδημαϊκές δομές, είτε στο σχεδιασμό των πολιτικών, θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί είμαστε τόσο ευάλωτοι. Νομίζω ότι τα δύο ερωτήματα που θα πρέπει να εξεταστούν και να συζητηθούν είναι ότι παρόλο που υπήρχε σοβαρή συζήτηση για τις επικείμενες μεγάλες απειλές και υπάρχουν κείμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που το Δεκέμβριο μάλιστα του 2019 αναφερόντουσαν στις μείζονες απειλές που θα έπρεπε η παγκόσμια κοινότητα να ετοιμαστεί,
Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί βρεθήκαμε τόσο ευάλωτοι και γιατί συστήματα με υψηλή χρηματοδότηση και προετοιμασία κατέρευσαν. Νομίζω ότι κυρίως κάποιοι από εμάς που βρισκόμαστε σε χώρους είτε ακαδημαϊκούς είτε σχεδιασμού υπηρεσιών υγείας θα πρέπει να αναζητήσουμε. Αυτές είναι οι απαντήσεις κυρίως και νομίζω ότι η νεότητα, κύριε Σαχίνη, ζητάει απαντήσεις κυρίως σε αυτά. Τα υπόλοιπα συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοί μου καθηγητές. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο επιστημονικά. Είχε όμως μια σημασία να ακουστούν και αυτά και είχε ένα ενδιαφέρον και η εμπειρία του κυρίου Σουρδίνου από τον ΕΔΙ, αλλά και η εμπειρία του κυρίου Παυλάκη, εκεί που είναι, θα έλεγα, ο μαγνήτης της πληροφορίας και που έχει εκδηλωθεί και με μια σφοδρότητα η όλη κατάσταση. Να το κρατήσουμε λίγο, να το κρατήσουμε. Τότε εγώ θέλω να σας ρωτήσω και τους τρεις, ο Αδαΐς, συνήγορος του διαβόλου. Θέλω να σας παρουσιάσω μία κάρτα και να μου δώσετε επιστημονικά εξήγηση, που μου έχει κάνει εντύπωση τις τελευταίες μέρες. Είναι, κατά τη γνώμη, μια παραδοξότητα αριθμών, αν μπορείτε να μου την εξηγήσετε. Ο αριθμός κρουσμάτων και νεκρών σε τέσσερις χώρες, Ισπανία, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Λευκορωσία. Οι τρεις πρώτες εφαρμόζουν μέτρα περιοριστικά και το Ηνωμένο Βασίλειο το γύρισε με το lockdown. Και καταγράφω, στην Ισπανία 274.367 κρούσματα και 27.459 νεκρούς. Στη Ρωσία 262.843 κρούσματα και 2.418 νεκρούς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 236.711 κρούσματα και 33.998 νεκρούς. Και στη Λευκορωσία 27.730 κρούσματα και 156 νεκρούς. Θέλω να σας ρωτήσω, Ισπανία, Ρωσία και Ηνωμένο Βασίλειο, πάνω κάτω ο αριθμός των κρούσματων είναι κοντινός. Τι διαφορετικό συμβαίνει στη Ρωσία και ο αριθμός θανάτων είναι τέτοιος? Στη δε Λευκορωσία βλέπουμε να παίζουν ποδόσφαιρο σαν να μην τρέχει τίποτα, να γεμίζουν. Είναι κοντά βέβαια η Λευκορωσία στη Ρωσία. Ας σας το κάνω εγώ σενάριο. Συνωμοσιολογικό. Έχουν, που είπε ο κύριος Σουρβίνος, μήπως έχουν το φάρμακο, το εμβόλιο, μήπως έχουν άλλο γονίδιο, Ρώσοι, Λευκορώσοι, συμβαίνει κάτι άλλο, μήπως αυξάνουν τον αριθμό κρουσμάτων τεχνητά για να ρίχνουν τον αριθμό των νεκρών και να μας λέμε τι καλή πολιτική είναι? Θέλετε να μου δώσετε μία εξήγηση, επιστημονικά? Κύριε Παυλάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Ωραία. Να αρχίσετε από μένα. Όπως είπατε, στην Ισπανία, παραδείγματος χάρη, που τα έχω κοιτάξει λίγο καλύτερα τα νούμερα, γιατί βγήκε μια μεγάλη μελέτη προχθές, σε τελική μορφή, που λέει ότι η Ισπανία γενικά σαν χώρα έχει μια επίπτωση 5% στον πληθυσμό της και αν δει κανένας τους θανάτους βλέπει ότι έχουν ένα φοβερά μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, που δεν νομίζω ότι είναι διαφορετικό από την παγκόσμια νόρμα, αλλά δείχνει ότι πάνω από 1%, το έβγαλα 1,16% από τον πληθυσμό τους πεθαίνει από τον ιό. Λοιπόν, που σημαίνει ότι έχουν μια φοβερά μεγάλη επιδημία. Αν δει κανένας και αν πούμε ότι έχουν πεθάνει γύρω στις 27.000 άνθρωποι με μολυσμένο το 5% του πληθυσμού, σκεφτείτε μέχρι να πάει στο 50% θα έχουν αναλογικά ίσως δεκαπλάσιους θανάτους. Ελπίζω να μην γίνει ποτέ αυτό. Όλοι το εύχομαι. Αλλά αυτό δείχνει το πόσο φοβερή καταστροφή μπορεί να κάνει ο ιός αν δεν πάρθουν μέτρα. Και κάθε λογική χώρα, ακόμα και οποιαδήποτε που μπορεί να πει κανένας ότι έχει κακή αντιμετώπιση, έχει πάρει μέτρα. Αλλού είναι αυστηρότερα, αλλού είναι πιο χαλαρά. Αλλά και στα μέρη που δεν έχουν πάρει μέτρα,
νομίζω ότι αυτοί που βλέπουν όταν αρχίζουν τα πράγματα και σκουραίνουν γύρω τους, αρχίζονται και φυλάγονται προσωπικά. Οπότε ελπίζω ότι παγκόσμια θα βάλουμε μυαλό, το μυαλό που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την επιδημία. Και όσο περνάει ο καιρός, δεν θα βλέπουμε 1% του πληθυσμού να πεθαίνει από αυτή την επιδημία. Αλλά η Ισπανία την έπαθε άσχημα. Τώρα, αν δει κανένας τα νούμερα, εγώ δεν είμαι ειδικός σε αυτά, δεν είμαι επιδημιολόγος και προσπαθώ με απλές μπακαλίστικες πράξεις να έχω στο μυαλό μου τα βασικά. Αυτό που σας είπα για την Ισπανία είναι βασικό, ότι έχουν 27.000 θανάτους με 5% του πληθυσμού περίπου μολυσμένο. Αν πάει στο 50% θα έχουν εκατόμβη. Φοβερό. Κύριε Παυλάκη, επειδή θα πάω με εσάς σε διακοπή και μετά θα τοποθετηθούν οι δύο κύριοι, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε. Το ερώτημα το λογικό που μπορεί σε κάποιους να φαίνεται συνωμοσιολογικό είναι, μα η Ισπανία είχε lockdown, η Ρωσία έχει lockdown. Το λέω γενικά lockdown, διαφέρουν κατά περίπτωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο το γύρισε στο lockdown. Και οι τρεις χώρες πάνω κάτω δεν έχουν μεγάλη απόκληση στον επίσημο καταγεγραμμένο αριθμό κρουσμάτων. Η μεγάλη απόκληση όμως της Ρωσίας είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι 2.418. Και πήρα και τη Λευκορωσία, γιατί είστε ειδικοί και οι τρεις, η οποία έχει επίσημα δηλώσει 27.730 κρούσματα, ή πολύ μικρότερο πληθυσμό, με 156 νεκρούς, όπου εκεί παίζουν και μπάλα, δεν έχουν lockdown, με γεμάτα τα γήπεδα. Και αναρωτήθηκα, μα είναι δυνατόν η Ρωσία να έχει 2.000, μπράβο τους που το έχουν, να το πω, δεν λέω να πεθαίνει ο κόσμος. Μήπως εδώ υπάρχει μία απάντηση, και σας είπα το πιο προχωρημένο, εν είδη αστειότητας, αλλά καμιά φορά δεν ξέρεις. Μήπως το έχουν βρει και δεν μας το λένε. Η Ρωσία είναι ένα αχανές κράτος. Και όπως η Νέα Υόρκη και η υπόλοιπη Αμερική δεν είναι το ίδιο, έτσι και η Μόσχα με την υπόλοιπη Αμερική, με την υπόλοιπη Ρωσία δεν είναι καθόλου το ίδιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τα νούμερα στη Ρωσία, δεν ξέρω πώς μετράνε, αλλά είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να υπάρχουν αυτές οι διαφορές σε αριθμός. Η επιδημία δεν είναι το ίδιο στην ίδια φάση σε όλα τα μέρη. Άμα είναι νωρίς ή αργά, τα νούμερα αλλάζουν. Εξαρτάται πώς μετράει κανένας τους θανάτους, εξαρτάται πώς μετράει τα κρούσματα. Όσο περισσότερο κάνεις τέστινγκ, τόσο περισσότερα κρούσματα βρίσκεις και τόσο λιγότερα αναλογικά θα είναι οι θάνατοι. Λοιπόν, αυτά είναι πολύπλοκα ζητήματα. Ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 10 εκατομμύρια επίσημα ανακοινώσει τεστ. Η Ρωσία έχει ανακοινώσει 6 εκατομμύρια. Και η Ισπανία 5 εκατομμύρια. Άρα δεν βρίσκω διαφορά σε τεστ και συνάδελφός μου τώρα με ενημερώνει ότι αυτό που ρωτώ εγώ το ρωτούν πια ο Ευρωπαϊκός και ο Αμερικανικός Οργανισμός επισήμως στο Βλαντιμίρ Πούτιν. Τι συμβαίνει με τα νούμερά σου, συμβαίνει κάτι? Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το πω, δήλωσα ήδη. Εντάξει. Λέω επιστημονικά, αν σας περνάει... Εγώ αυτό που λέω είναι ότι τελικά αν υπάρχει ας πούμε αυτή η διαφορά στα νούμερα, καλά κάνουν και ρωτάνε, γιατί νομίζω ότι σε όλα τα μέρη του κόσμου αυτό που ο ιός κάνει περίπου την ίδια δουλειά. Δεν έχουμε βρει δύο διαφορετικούς ιούς προς στιγμή, ένα χειρότερο, ένα καλύτερο, από ό,τι ξέρω, και δεν έχουμε δει και διαφορετικούς ανθρώπους, καλύτερους ή να έχουν διαφορετική αρρώστια. Οπότε, από αυτά τα λίγα που ξέρω, περιμένουμε ότι σε όλα τα μέρη του κόσμου, επειδή ο ιός είναι πράγματι καινούριος για όλους τους ανθρώπους, η θνητότητα που προκαλεί θα είναι η ίδια. Το κρατώ. Πάω σε σύντομη διακοπή, να πάρουμε όλη μία ανάσα. Θα επιστρέψω να δω τι λέει και ο κύριος Τουρβίνος με τον κύριο Λιονί, να μην τους αδικήσω και θα πάμε παρακάτω. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις και δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Σουρβίνο, επί του ίδιου αν θέλει να πει κάτι. Ναι, κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικό σύστημα επιτήρησης, εφάρμοσε διαφορετικό σύστημα λήψης μέτρων. Είδαμε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιταλία, η Ισπανία, οι οποίες αντιμετώπισαν τον ιό με διαφορετική νοοτροπία και διαφορετικό σκεπτικό,
Κάποια από τα οποία αναθεωρήθηκαν. Η Μεγάλη Βρετανία είδαμε ότι αρχικά στόχευε στην ανοσία της Αγγέλης, στην ενεργετική ανοσία. Όταν ο Πρωθυπουργός της νόσης ο ίδιος και νοσηλεύτηκε, έγινε παθός και άλλαξε τη στρατηγική της χώρας του. Άλλες χώρες δεν έλαβαν έγκαιρα τα μέτρα τους και γι' αυτό παρατηρούν και το τόσο μεγάλο αριθμό κρουσμάτων. Απ' την άλλη, το παράδειγμα που αναφέρετε της Ρωσίας είναι ένα παράδειγμα στο οποίο βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον ο αριθμός των κρουσμάτων σταθεροποιείται στη χώρα αυτή αφενός και αφετέρου βλέπουμε ότι εφαρμόζει μια τακτική μαζικού τέστινγκ. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον κύριο Παυλάκη και με τον κύριο Λιονί, την ανάγκη της επιτήρησης στον πληθυσμό για την ταυτοποίηση ατόμων οι οποίοι είναι φορείς του ιού και τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί και να μην έχουν εμφανεί συμπτώματα ή πολύ ήπια συμπτώματα τα οποία δεν αξιολογούνται. Φαίνεται ότι η Ρωσία εφαρμόζοντας αυτό το μαζικό σκρίνι έχει ανοιχνεύσει ένα μεγάλο αριθμό ασυμπτωματικών. Οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας τους αναφέρουν ότι το 50% των τεστ που γίνονται και είναι θετικό ανήκει σε άτομα τα οποία είναι ασυμπτωματικά. Εφαρμόζει λοιπόν τέτοιου είδους μαζικούς ελέγχους εργαστηριακούς, οι οποίοι οδηγούν και σε τέτοιο μεγάλο αριθμό θετικών κρουσμάτων. Και γι' αυτό επανέρχομαι και στην τακτική που πλέον εφαρμόζεται και στη χώρα μας, η διεύρυνση των κριτηρίων, η εφαρμογή όσο το δυνατόν γενικότερων, μαζικότερων τεστ που θα ανοιχνεύσουν τέτοιου είδους πληθυσμούς. Κύριε Λιονί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ επίκαιρο το ερώτημα και μου θυμίζει τις αρχικές μου γνώσεις στην επιδημιολογία. Θα έλεγα ότι για να διαβάσει, οι μεγάλες δυσνοήσεις συμβαίνουν κυρίως από δύο μεγάλα λάθη που μπορεί να γίνουν. Κυρίως την ανάγνωση αλλά και την ερμηνεία. Η ερμηνεία είναι αλήθεια ότι χρειάζεται δεδομένα που να έχουν ανακοινωθεί σωστά αλλά και να έχουν αναλυθεί σωστά. Γι' αυτό μένω και στο θέμα της ανάγνωσής τους. Και έτσι συνηθίζουμε στην επιδημιολογία να μην συγκρίνουμε αδρούς αριθμούς, αλλά να τους ζυγιάζουμε ως προς τον πληθυσμό και κυρίως ως προς τη δομή και τη σύνθεση του πληθυσμού. Είναι φυσικό ότι οι χώρες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά την κατανομή του πληθυσμού στις ηλικιακές ομάδες. Είναι γνωστό παραδείγματος χάρη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι χώρες που έχουν πολύ υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων. Και η Ρωσία θα σας πω. Και η Ρωσία. Αλλά δεν ξέρω ακριβώς ποιες είναι οι διαφορές τους. Θα ήταν πολύ καλό λοιπόν πρώτο για να διαβάσω σωστά τα δεδομένα να τα δω ως προς ηλικιακή ομάδα. Και έτσι αυτό κάνουμε στην επιδημιολογία, ζυγιάζουμε και σταθμίζουμε ως προς τον ευρωπαϊκό πληθυσμό για να συγκρίνουμε τους αδρούς δείχτες, τους οποίους τους ονομάζουμε σταθμισμένους ή ειδικούς ως προς τον ευρωπαϊκό πληθυσμό δείχτες. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για τη σωστή ανάγνωση των αριθμών από τη στιγμή που πραγματικά το θέσατε και πολύ εύστοχα, κοινοποιούνται σωστά γίνονται σωστά οι δηλώσεις, που είναι όμως ένα θέμα που έχει πολλές φορές ανακοινωθεί και επιστημονικά ότι δεν κάνουν όλες οι χώρες πάντα με τον ίδιο τρόπο δηλώνουν τις περιπτώσεις για διάφορους λόγους και δεν αναφέρουμε μόνο μεθοδολογικά. Κύριε Λιονί μου, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί η συζήτηση έχει άλλα πολύ πιο ενδιαφέροντα. Ωστόσο, έχετε και τη Λευκορωσία που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει γίνει το αρνητικό ανάποδο στις εικόνες. Κάνουν παρελάσεις, παίζουν ποδόσφαιρο, γεμάτες οι εξέδρες τους. Κάνουν ανοιχτές γιορτές. Έχουν 27.000, μικρή χώρα η Λευκορωσία, 27.730 επισήμως δηλωθέντα κρούσματα, όπως τα δήλωσαν, και φτάσαμε να έχουν λιγότερους νεκρούς από την Ελλάδα που εφάρμοσε τέλεια τα μέτρα. Έχουν 156, εμείς σήμερα φτάσαμε στους 160. Αναρωτιέμαι, οφείλω να σας το ρωτήσω, αναρωτιέμαι. Οι άλλες τρεις χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θυμάμαι καλά, έχουν 10 εκατομμύρια τεστ. Η Ρωσία δήλωσε 6, η Ισπανία 5 εκατομμύρια. Το Ηνωμένο Βασίλειο 6,5 εκατομμύρια τεστ. Μήπως εδώ, λέω, ως επιστήμονες, πρέπει να ζητήσετε μέσα από τα δικά σας επιστημονικά φόρα περισσότερα στοιχεία από τους Ρώσους συναδέλφους. Ο αριθμός των τεστ, ο αριθμός των τεστ που λέτε είναι ο χειρότερος δείκτης που μπορεί να βρει κανένας για να συγκρίνει τι γίνεται. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πάει κανένας στον αριθμό των θανάτων, που και αυτοί ανάλογα με το πώς γίνονται μπορούν να έχουν λάθη, αλλά είναι το πιο ασφαλές κριτήριο.
Οπότε μέχρι να τελειώσει η επιδημία σε ένα μέρος, εγώ αυτό που κοιτάω αδρά-αδρά είναι ο αριθμός των θανάτων. Αυτό σου δείχνει πού βρίσκεται η επιδημία και τα υπόλοιπα μπορεί να είναι παρεπόμενα. Ήθελα, αν μου επιτρέψετε, πάρα πολύ σύντομα. Βεβαιότατα θα φτάσουμε στο σημείο για να μιλήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να ελέγχεται η κατάσταση στο γενικό πληθυσμό, γιατί όλες αυτές οι αναφορές, βεβαίως εκτός από τον αριθμό των θανάτων, δεν ξέρουμε τι συνέβη στο γενικό πληθυσμό ούτε στην Ρωσία, ούτε στη Λευκορωσία, ούτε στην Αγγλία. Θα ήθελα μόνο και ακόμη να μου επιτρέψετε, συμφωνώ με τον καθηγητή, τον κύριο Παυλάκη, ότι βεβαίως ο ιός είναι ο ίδιος και ο οργανισμός, ο φιλοξενών των ιό είναι ο ίδιος, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η κατάσταση του ανοσοποιητικού είναι η ίδια στην Κρήτη του Κρητικού με τη Λοβαρδία. Τι σημαίνει αυτό? Που σημαίνει δηλαδή ότι εγώ θα ήθελα να δω, όταν αργότερα θα έχουμε τα δεδομένα και από την Κρήτη, να δούμε σε ποιο βαθμό και τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, σε ποιο βαθμό εκτέθηκε ο κρητικός πληθυσμός και πόσοι πραγματικά από αυτόν φιλοξένησαν τον ιό με μικρά συμπτώματα, με ήπια συμπτώματα και πόσοι τελικά έφτασαν στο νοσοκομείο. Είναι πολλά λοιπόν η πολλή πληροφορία που χρειαζόμαστε για να κάνουμε και να ερμηνεύσουμε τις συγκριτικές αυτές αναλύσεις. Μάλιστα. Πάμε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Παυλάκη, το είπατε ευθέως, ότι προφανώς ο ιός είναι χειρότερος από τη γρήπη. Δεν το συζητάμε. Τι τον κάνει χειρότερο από τη γρήπη? Ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει κανενός είδους ανοσία. Λέω και ξαναλέω ότι είναι καινούριος ιός. Οπότε το γήπεδό του είναι όλη η ανθρωπότητα. Μπορεί να μολύνει κατά τεκμήριο τον καθένα. Λοιπόν, η γρήπη, επειδή είναι για πάρα πολλά χρόνια στους ανθρώπους, παρόλο που έχουμε καινούριες επιδημίες όταν αλλάζει ένδυμα, και έχουμε μια κάθε χρόνο και είναι και λίγο διαφορετική, όλοι μας έχουμε κάποιο είδους ανοσία, μικρότερη, αλλά έχουμε ανοσία στη γρήπη, οπότε δεν νοσούμε σοβαρά. Και επίσης με τη γρήπη έχουμε προφανώς και φάρμακα και εμβόλια που κάνουν δουλειά. Για τον ιό δεν έχουμε, για τον κορονοϊό δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι, περίπου το ίδιο. Φυσικά υπάρχουν διαφορές τοπικές, ηλικιακές, η κατάσταση του ανοσοποιητικού. Προφανώς δεν είμαστε όλοι το ίδιο, αλλά περίπου ο ιός μπορεί να μολύνει όλους τους ανθρώπους. Τώρα μερικούς θα σκοτώσει, μερικούς δεν θα τους πειράξει πολύ. Αλλά όλους θα τους μολύνει, γιατί δεν έχουμε κανενός είδους ανοσία. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Μάλιστα. Τώρα, επίσης, επειδή κάνει διαφορετική αρρώστια από τη γρήπη, κάνει μερικά πράγματα που είναι ίδια με τη γρήπη, κάνει πνευμονία φυσικά, κάνει σύνδρομο κυταροκινών που καταιγίδα κυταροκινών που μπορεί να σε σκοτώσει, να σκοτώσει ένα νέο άτομο. Αυτό το έχουμε δει και στη γρήπη. Αλλά αντίθετα με άλλους ιούς που κάνουν αιμορραγίες, παραδείγματος χάρη, αυτός κάνει θρομβώσεις. Κάνει αγκίτιδες, πειράζει τα νεφρά, πειράζει πάρα πολλά όργανα. Όλο και περισσότερο οι γιατροί λένε ότι πειράζει κάθε σύστημα του οργανισμού. Όλα αυτά είναι υπό εντατική μελέτη, αλλά με αυτή την εικόνα θέλω να σας πω ότι δεν είναι γρήπη, και αυτοί που συνεχίζουν να λένε τέτοια πράγματα κάνουν κακό πια, είναι μακριά ανοιχτωμένοι και θα πρέπει να σταματήσουν να τα λένε. Ο ιός είναι 5 με 10 φορές χειρότερος από τη γρήπη αυτή τη στιγμή. Σε 10 ή 50 χρόνια δεν ξέρω τι θα είναι, δυστυχώς νομίζω ότι θα μείνει στον παγκόσμιο πληθυσμό, σε κάποια μορφή ελπίζω ήπια, αλλά μπορεί σε 3 ή 5 10 χρόνια να το συζητάμε διαφορετικά, αλλά τώρα είναι πολύ άσχημη αρρώστια. Και αν δεν ρωτήσετε ανθρώπους που την περάσανε, να σας το πούνε. Έχετε και την εικόνα, και κύριε Σουρβίνο, επικαλούμε και εσάς εδώ, ότι όσοι βγαίνουν από την περιπέτεια, δηλαδή δεν καταλήγουν, καταφέρνουν να επιζήσουν. Έχουν και αυτοί μια διαφορετική διαβάθμιση, δηλαδή εγώ μπορεί να βγω μια χαρά, χτύπα ξύλο, κανείς να μην νοσήσει. Και ο κύριος Λιονής μπορεί να βγει και να του μείνουν, να το πω όπως τα λέει ο λαός απλά, κουσούρια για χρονιά.
Σε μένα απευθύνεσαι. Στον κύριο Παυλάκη πρώτα και μετά σε εσάς, ναι, κύριε Σολίνο. Να το πιάσω εγώ, ναι. Ξέρουμε ήδη ότι ο ιός μπορεί να αφήσει πολλά κουσούρια. Όχι σε όλους. Όπως είπα, είναι άνθρωποι που περνάνε τον ιό και καταλαβαίνουν μόνο ένα συναχάκι ή και τίποτα. Αυτοί είναι οι φορείς οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστικά μετρήσιμη ασθένεια. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί στους οποίους ο ιός αφήνει κουσούρια, όπως είπατε, και αυτά τα κουσούρια μπορεί να είναι μακροχρόνια. Μπορεί να καταστρέψει τους πνεύμονες, μπορεί να καταστρέψει άλλα όργανα, και αυτό που πρέπει να δούμε σε αυτόν τον ιό, όπως και σε κάθε αρρώστια, δεν είναι μόνο πόσοι πεθαίνουν. Ας πούμε ότι, που δεν είναι αλήθεια, γιατί είναι τουλάχιστον πενταπλάσιοι αυτοί που πεθαίνουν από τον ιό σε σχέση με μια βαριά γρίπη, αλλά ας πούμε ότι είναι ίδιοι. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο ιός αφήνει και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα, και αυτοί οι άνθρωποι θα δώσουν τεράστια επιβάρυνση και στο σύστημα υγείας και στην κοινωνία γενικότερα, γιατί αν ζήσουν, αυτοί που πέθανε. Αυτοί που θα ζήσουν με κουσούρια θα χρειαστούν ιατρική περίθαλψη, θα έχουν προβλήματα, και αυτό πολλαπλασιάζει το κόστος για την κοινωνία. Αυτό δεν το έχει θίξει σοβαρά κανένας, και νομίζω ότι πρέπει να το σκέφτονται οι άνθρωποι, ότι δεν είναι μόνο οι θάνατοι. Είναι το σύνολο των προβλημάτων που κάνει ο ιός. Κύριε Σουρβίνο. Ναι, όντως το θέμα της εξέλιξης της πορείας μετά την νοσηλεία από νόσο COVID-19 είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας φυσικά και τις δομές του. Μέχρι τώρα τα στοιχεία τουλάχιστον από τους Έλληνες ασθενείς οι οποίοι καταγράφονται όλοι στο Εθνικό Μητρό COVID, και αυτός είναι ο σκοπός του, είναι παρακολούθησή τους, δεν έχει δείξει ιδιαίτερες παρενέργειες και επιπτώσεις σε αυτό το χρονικό διάστημα σε ό,τι αφορά την πορεία τους. Όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να τεθεί υπό παρακολούθηση για να δούμε αν συστήματά τους έχουν υποστεί βλάβη και θα πρέπει στη συνέχεια να επίστανται κάποιες θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τη διεθνή κοινότητα και τα εθνικά συστήματα υγείας, γιατί αυτά θα υπομισθούν το αντίστοιχο κόστος. Ναι, δεν ξέρω, κύριε Λιονί, θέλετε να προσθέσετε κάτι από αυτού? Απλώς να σημειώσω ότι βεβαιότητα τα μη μεταδοτικά νοσήματα με τα μεταδοτικά, όπως εδώ τον κοροναϊό, απέχουν πάρα πολύ όσον αφορά το μοντέλο, αλλά η φροντίδα του προσώπου είναι ίδια. Σήμερα, όπως ξέρετε, ακόμη και από τα χρόνια νοσήματα, τον καρκίνο που έχουμε συζητήσει άλλες φορές, η παγκόσμια κοινότητα δίδει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στους επιζώντες. Και πιστεύω ότι οι επιζώντες από τον κοροναϊό θα αποτελέσουν μια ομάδα εξαιρετικής παρατήρησης, αλλά και με ανάγκη σοβαρής υποστήριξης. Κύριε Παυλάκη, να πάμε, και κύριε Σουρβίνο και κύριε Λιονί, να πάμε λίγο στη χαρτογράφηση. Πώς θα αντιμετωπιστεί ο ιός, τι γίνεται με τις ανοσοθεραπείες, τα φάρμακα και τα εμβόλια? Είστε και στην αιχμή του δόρατος, κύριε Παυλάκη. Τι εικόνα έχουμε? Και θα σας το πω και εντελώς απλά λαϊκά, εμείς δεν είμαστε επιστήμονες. Από πού αντλείτε τέτοια αισιοδοξία, με αλφαγιώτα όχι εσείς, ότι σε 2-3 μήνες είναι έτοιμο το φάρμακο, βία σε 6 μήνες με ένα χρόνο το εμβόλιο? Τι συμμερίζεστε? Όχι ακριβώς έτσι. Πρώτα απ' όλα, όπως έλεγε και ένας μεγάλος Αμερικανός, οι προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες και οι προβλέψεις για το μέλλον ακόμα δυσκολότερες. Λοιπόν, δεν ξέρουμε με σιγουριά τι θα γίνει, αλλά εγώ θα διακινδυνεύσω να πω ότι το πιο σίγουρο πράγμα είναι οι ανοσοθεραπείες με τα μονοκλονικά αντισώματα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και οργανισμοί που προσπαθούν να πάρουν από το σώμα ανθρώπων αντισώματα ανθρώπινα, τα οποία είναι εναντίον του ιού, να τα μεγαλώσουν σε τεράστια καζάνια, να τα απομονώσουν και να τα δώσουν σε αυτούς που προσλαμβάνουν τον ιό και ασθενούν.
Αυτή η ανοσοθεραπεία είναι η μεγαλύτερη ελπίδα και η γρηγορότερη ελπίδα κατά τη γνώμη μου που θα φέρει μία, στο πούμε, θα είναι ένα από τα κύρια όπλα για να σταματήσουμε την πορεία του ιού σε αυτούς που νοσούν. Δεν θα σταματήσουμε τη διάδοση του ιού, θα σταματήσουμε τη ζημιά που κάνει στον πληθυσμό. Αυτό το υπολογίζω ότι θα γίνει αρκετά γρήγορα, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά μυαλά, κεφάλαια και επιστήμονες σε αυτό. Το φθινόπωρο νομίζω ότι θα υπάρχει ένδειξη για ποια από αυτά τα μονοκλονικά αντισώματα ή τις ανοσοθεραπείες θα δουλεύουν. Και προς το τέλος του χρόνου ελπίζω ότι θα υπάρχει και πρακτική αντιμετώπιση με ανοσοθεραπείες. Αυτό που ήθελα να θυμίσω είναι ότι υπάρχουν ανοσοθεραπείες που εφαρμόζονται παγκόσμια και αρχίσανε και οι ομάδες καλών και γρήγορων Ελλήνων κλινικών στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας με τον κύριο Δημόπουλο να χρησιμοποιούν την παλιά ανοσοθεραπευτική τεχνολογία που είναι ορός από γιατρεμένους, από ασθενείς που αναρρώνουν από τον ιό και που τον δίνουν σε βαριά ασθενείς ελπίζοντας να βοηθηθούν να αντιμετωπίσουν τον ιό. Αυτό είναι μια ανοσοθεραπεία που είναι σε λειτουργία τα τελευταία 100 χρόνια αλλά είχε πέσει περίπου σε αχρηστία γιατί δεν είχαμε τεράστιες επιδημίες και στις επιδημίες που είχαμε από ιούς είχαμε ή αντισώματα ή εμβόλια. Οπότε έχοντας καλά εμβόλια η ανοσοθεραπεία, δηλαδή η μεταφορά ορού από το αίμα του ενός ανθρώπου στον άλλον είχε ουσιαστικά σταματήσει. Τώρα με την καινούργια πανδημία ξαναβρήκαμε αυτή την παλιά τεχνολογία και εφαρμόζεται σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και στην Ελλάδα. Άρα λέτε ότι αυτό είναι για σας κατά τεκμήριο η πιο γρήγορη ενδεχομένως απάντηση σε αυτή τη φάση. Πού είναι το πρόβλημα λοιπόν με τα φάρμακα και τα εμβόλια? Πού το εντοπίζετε εσείς? Να σας το πω πάλι απλά εγώ. Λέει ο κόσμος, καλά ρε παιδί μου, έχουμε πάει στο φεγγάρι. Η επιστήμη τρέχει την πληροφορία. Είναι με ό,τι τελειότερο μπροστά της και δεν μπορεί να βρει γρήγορα μια απάντηση όταν γρήγορα εντόπισε τα βασικά για αυτόν τον ιό. Κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι πολλά τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που έλεγε και ο Δημοσθένης, δίδυ χρημάτων. Ξέραμε για τους κορονοϊούς, υπήρχαν προηγούμενες επιδημίες κορονοϊών. Οι προηγούμενοι πριν από 12-14 χρόνια πολλές επιστημονικές ομάδες προσπαθήσαν να φτιάξουν φάρμακα και εμβόλια. Πέρασε η επιδημία του ιού, δεν ξανάρθε στους ανθρώπους και όλοι τα ξεχάσαμε. Φύγαν και τα λεφτά και από εκεί και ύστερα δεν ενδιαφέρθηκε κανένας να τελειώσει αυτή την προσπάθεια να βρούμε εμβόλια και φάρμακα εναντίον των κορονοϊών. Αν είχαμε σκεφτεί αυτή την κατάσταση λίγο καλύτερα και συνεχίζαμε τη χρηματοδότηση, την προσπάθεια, θα είχαμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και να υπογραμμίσω ότι το Remdesivir, που είναι το πρώτο ειδικό εγκεκριμένο φάρμακο εναντίον του κορονοϊού, που θα το ακούσατε τις περασμένες εβδομάδες, είναι ένα φάρμακο που είχε αρχίσει να δοκιμάζεται για άλλους ιούς πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από 5-6 χρόνια. Και επειδή ακριβώς ήταν μισοέτοιμο, γι' αυτό ήταν εφικτό να εφαρμοστεί και γρήγορα στην κλινική και να καταλάβουμε ότι έχει κάποια δραστικότητα καλή εναντίον του κορονοϊού. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι
όλα και τα εμβόλια και τα φάρμακα και οι ανοσοθεραπείες είναι πράγματα που απαιτούν μακρύ χρόνο. Ο χρόνος που χρειαζόμαστε εμείς στο εργαστήριο για να βρούμε αυτά τα καινούργια φάρμακα έχει συντμηθεί φοβερά. Άμα έχουμε λεφτά μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Πού κολλάει το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για να βγει ένα καινούριο φάρμακο, ένα καινούριο εμβόλιο, μια καινούργια ανοσοθεραπεία, οτιδήποτε καινούριο στους ανθρώπους και μια απλή ιατρική πράξη καινούρια, πρέπει να περάσει από πειράματα. Πρέπει να περάσει από ανθρώπινες δοκιμές, δηλαδή να κάνουμε πειράματα σε ανθρώπους. Είπα τις περασμένες εβδομάδες τη λέξη πείραμα, ότι η Ελλάδα πρέπει να κάνει πείραμα με το να ανοίξει, όταν ανοίξει την κοινωνία της και όταν ανοίξει τα σχολεία της. Και μερικοί μου είπαν, μη λες κακές λέξεις, γιατί το πείραμα θεωρείται κακή λέξη. Εγώ θα ήθελα να πω με πάσα σοβαρότητα ότι το πείραμα είναι μια πολύ καλή λέξη. Δεν υπάρχουν κακές λέξεις. Να επικεντρωνόμαστε στο να φοβόμαστε τον ιό και να μην φοβόμαστε τη λέξη πείραμα. Τα πειράματα είναι αναγκαία. Χωρίς πείραμα και χωρίς πείραμα στους ανθρώπους δεν βγαίνουν ούτε εμβόλια, ούτε φάρμακα, ούτε τίποτα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, για να γίνει ένα σωστό πείραμα στους ανθρώπους και να μην βλάψουμε τους ανθρώπους, πρέπει να πηγαίνουμε πολύ σιγά και προσεκτικά, με βήμα σημειωτών. Να το δώσουμε σε έναν άνθρωπο πρώτα, να δούμε, να σιγουρευτούμε ότι δεν κάνει βλάβη, ενώ έχει περάσει από χρόνια σε πειράματα, σε πειραματόζωα, που είμαστε σίγουροι σχεδόν ότι δεν κάνει μεγάλα προβλήματα, τότε το περνάμε στους ανθρώπους και πάμε σιγά σιγά. Η φάση 1 των κλινικών δοκιμών σημαίνει ότι πρέπει να το δώσουμε σε λίγους ανθρώπους για να σιγουρευτούμε ότι δεν κάνει ζημιά. Μετά στη φάση 2 προσπαθούμε να δούμε αν έχει και δραστικότητα. Και στη φάση 3 των δοκιμών προσπαθούμε να δούμε, να σιγουρευτούμε ότι στατιστικά μια καινούργια θεραπεία βελτιώνει καλύτερα από αυτό που κάναμε χτες. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, επειδή χρειάζονται ανθρώπινα πειράματα που είναι και ο μόνος τρόπος για να βγουν τα καινούργια φάρμακα, δεν μπορούν να συντμηθούν πέρα από ένα σημείο. Επειδή μιλάω με έναν, όπως είναι στο ιολογικό εργαστήριο ή στην πρωτοβάθμια φροντίδα ο κύριος Λιονής Μέτρου και ο κύριος Σουρβίνος, αντίστροφα, μιλάω με έναν άνθρωπο που είναι στην πρωτοπορία της έρευνας. Θέλω να μου εξηγήσετε το εξής. Με τη ρεμδεσιβίρη, καλά το λέτε, το μάθαμε και εδώ στην Ελλάδα. Σας είδα ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικός σε αντίθεση με άλλους, σε αντίθεση και με τον Τραμπ που άλλα έλεγε πρώτα και μετά άρον-άρον είπε και εγώ είμαι μέσα σε αυτό που εγκρίνει ο αρμόδιος οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το θυμίζω για την ιστορία. Θέλω όμως να μου σχολιάσει το εξής. Στη ρεμδεσιβίρη, χωρίς να έχουμε ολοκληρωμένη την έρευνα, με κάποια αποτελέσματα που δείχνουν, αν θυμάμαι καλά, αυτό λέγανε οι επιστήμονες όταν τα ανακοίνωναν, ότι μειώνεται ο χρόνος που παραμένεις μέσα στο νοσοκομείο. Για το αν καταφέρνει να σε βγάλει και από το να καταλήξεις είναι μια άλλη κουβέντα, χρήση έρευνας. Πήρε την έγκριση, καλώς την πήρε και προχωρά. Για την έρευνα δεν έχουμε μάθει περισσότερα. Την άλλη ιστορία της χλωροκίνης του Ραούλ, είπαν πολύ γρήγορα οι επιστήμονες, δεν ξέρω αν το είπαν σωστά ή όχι, ότι έχει μικρά αποτελέσματα με λάθος στοιχεία, όχι λάθος, χωρίς να τα έχει αντιπαρεμβάλει και με άλλα γεγονότα. Μα και στη ρεμδεσιβίρη το ίδιο συνέβη. Τι κοστίζει το ένα, θέλω να σας ρωτήσω, τι κοστίζει το άλλο? Και αν δεν κάνω λάθος, η ρεμδεσιβίρη χορηγείται ενδοφλεβίως. Δηλαδή πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Εκεί δεν θα έχουμε θέμα? Με όλα έχουμε θέμα, βάζετε πολλά θέματα. Καμία, η χλωροκίνη με τη ρεμδεσιβίρη είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Προφανώς. Η ρεμδεσιβίρη είναι ένα φάρμακο που βγήκε μέσα από τη βαθιά μας γνώση για αυτό το είδος των ιών. Ψάχνουμε και βρίσκουμε τα συστατικά των ιών, μπαίνουμε μέσα στα υλικά σωματίδια με τις γνώσεις που έχουμε και βρίσκουμε ένα γρανάζι του ιού που μπορούμε να το χαλάσουμε με ένα ειδικό φάρμακο. Αυτό έγινε με τη ρεμδεσιβίρη. Η χλωροκίνη είναι ένα φάρμακο που έχει μια κάποια γενική δράση
εναντίον μερικών ιών, η οποία είναι πολύ μικρή και πολύ γενική, μπορεί να βοηθάει σε μερικές ιώσεις και χρησιμοποιείται για κάθε ιό που βγει τα τελευταία 40 χρόνια. Αυτό που δίνουν και ο λόγος που δίνουν τη χλωροκίνη, που είναι ένα εγκεκριμένο φάρμακο, είναι επειδή ακριβώς είναι εγκεκριμένο και είναι γνωστή ποσότητα. Αν και έχει παρενέργειες, προφανώς, οι γιατροί μπορούν να τη δώσουν γιατί είναι εγκεκριμένη. Και λέει, μήπως κάνει δουλειά. Αυτό κάνανε και καλά. Μάλιστα. Κάνανε και το δώσανε στην αρχή της επιδημίας. Η Ρεμδεσιβίρη είναι ειδικότερο φάρμακο, έχει βγει από βαθύτερη γνώση και κάνει δουλειά εναντίον του ιού. Εγώ δεν είμαι αντίθετος αυτό με αυτά που ξέρω. Και η απόφαση για να βγει γρήγορα είναι απόφαση που βγαίνει από όλα τα συμφραζόμενα. Δηλαδή πρέπει να δει κανένας την ανάγκη για αυτό το φάρμακο. Εγώ αυτό δεν ρώτησα αυτό. Αυτό το καταλάβαμε όλοι. Καλώς πήρα έγκριση. Εγώ άλλο αναρωτήθηκα. Να μας το πείτε να το καταλάβει και ο Έλληνας πια. Μήπως εδώ παίζονται και κάποια παιχνίδια πίσω από τη δράση των επιστημόνων. Από εταιρείες. Να τώρα μου στέλνουν εδώ ότι πείτε στον κύριο Παυλάκη ότι η Pfizer ανάγγειλε το Σεπτέμβριο προχωράμε το εμβόλιο της στη φάση 3 και τον Οκτώβριο ότι θα είναι ικανή να παράγει εκατομμύρια δόσεων. Αναρωτιέμαι, όπως αναρωτιέται ο μέσος πολίτης. Μάλλον όχι ο μέσος πολίτης, ο πολίτης δεν υπάρχει μέσος πολίτης. Όλοι είμαστε πολίτες. Δικό μου λάθος, φραστικό. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μήπως παίζεται και ένα παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ έχω το δικό μου, το σμπρώχνω στη δημοσιότητα. Εγώ που είμαι λιγότερο ικανός, δεν μπορεί να περάσει. Και εκεί που κάπου θα έκανε στα στραβά μάτια όταν για τη χλωροκίνη, παράδειγμα το έφερα, δεν είπα ότι είναι η χλωροκίνη λύση, όταν για τη χλωροκίνη λες, της λείπει αυτό και αυτό και αυτό, για τη ρεμδεσιβίρη, που λέγανε ότι είναι παρηγορητικό, δεν λες ότι της λείπει αυτό και αυτό και αυτό. Ένα παράδειγμα δίνω. Μήπως παίζεται και τέτοιο παιχνίδι εταιριών και αυτό είναι μία ακόμη φενάκι στην προσπάθεια των επιστημόνων. Έχουμε ώρα για τρίλεπτη διάλεξη. Γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα και δεν έχει πολύ απλή απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι ότι παγκόσμια ζούμε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα που βασίζεται στο κέρδος. Οι εταιρείες που βγάζουν καινούργια φάρμακα τα βγάζουν με την ελπίδα του κέρδους. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, για να μην γίνονται παρατράγουδα, υπάρχουν και διαιτητές στην περίπτωση. Υπάρχουν δηλαδή οι κυβερνητικοί υπάλληλοι οι οποίοι απαγορεύεται να έχουν οικονομικά συμφέροντα και σε αυτή τη λογική λειτουργούμε και εμείς εδώ πέρα, οι οποίοι από πολλές θέσεις χρησιμοποιούνται ως διαιτητές. Δηλαδή το σύστημα έχει ασφαλιστικές δικλίδες για να σιγουρεύεται ότι δεν θα βγαίνει ο κάθε πικραμένος να πουλάει τη βυζαντινή του αληφή χωρίς αποδείξεις. Για να σας πω ένα παράδειγμα κοντά σε εσάς. Και να λέει ότι γιατρεύει με την ευλογία του Ιησού και δεν ξέρω τι άλλο πάσα νόσων. Λοιπόν, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες και υπάρχουν και άνθρωποι που αν δεν τα κάνουν τα πράγματα σωστά, πάνε και φυλακή. Και μπορώ να σας δώσω παραδείγματα. Τώρα, εμείς που ανακατευόμαστε σε αυτά τα πράγματα, κάνουμε σαν γιατροί δηλώσεις, και θέλω να κάνω και τη δική μου τώρα, που λέει αν έχουμε οικονομικά συμφέροντα σε οτιδήποτε λέμε. Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για... Τι σημαίνει αυτό, είναι σαν πρωτόκολλο δηλαδή αυτό που μας λέτε τώρα? Κάθε φορά που εγώ βγαίνω να κάνω μια επιστημονική διάλεξη και θα έπρεπε να το κάνω μια και συζητάμε για αυτά τα πράγματα, την πρώτη διαφάνεια που δείχνουμε λέμε είναι ότι αν πληρωνόμαστε από κάποια εταιρεία ή από κάποιον... Δεν το γνώριζα ούτε εγώ ούτε πολύ, το ακούμε από εσάς. Για να καταλάβουμε και εμείς. Αυτό γίνεται σε κάθε συνέδριο ιατρικό που θα πάτε στην Ελλάδα. Θα δείτε ότι όλοι οι γιατροί αυτό κάνουν σαν πρώτο. Λένε ότι εγώ είμαι σύμβουλος σε αυτή την εταιρεία ή εγώ δεν έχω κανένα
conflict. Εγώ από τη θέση που είμαι μπορώ να σας πω ότι δεν είμαι συμβεβαιωμένος με καμία εταιρεία, οπότε δεν έχω conflict of interest που λέμε. Μάλιστα. Και ο λόγος είναι για να μην υπάρχουν αυτά τα παρατράγουδα και να μπορεί ο κόσμος να εμπιστεύεται ορισμένους ανθρώπους. Άρα να τα check and balances που λέτε εσείς ότι υπάρχουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Σαφές. Κύριε Σουρβίνο, μην επεκταθείτε. Απαντήσατε κύριε Παυλάκη για να πάμε παρακάτω. Μόνο, θέλω να επεκταθώ μόνο για ένα λεπτό να πω ότι η εταιρεία που έχει βγάλει το Remdesivir τους ξέρω για πάρα πολλά χρόνια. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την έρευνά μου γιατί έχουν βγάλει πάρα πολλά φάρμακα για το AIDS τα οποία μας τα δίνουν χωρίς κόστος για τα πειράματά μας. Αλλά εγώ δεν παίρνω πεντάρα από αυτούς. Αλλά έχουν χρηματοδοτήσει έρευνες στο μέρος που δουλεύω για την προώθηση της ανοιχτής έρευνας που κάνουμε και δημοσιεύουμε. Αυτό το λέω για να μην έχουμε τίποτα παρατράγουδα. Δεν νομίζω. Εγώ ρώτησα άλλο, εσείς απαντήσατε. Μας δώσατε όμως και ένα πλέγμα που δεν το ξέραμε. Οι περισσότεροι, εσείς το ξέρετε μεταξύ σας. Κύριε Σουρβίνο, επ' αυτών. Καταρχήν να πω ότι έχω χάσει λόγω κακής σύνδεσης το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησης του κ. Παυλάκη, δεν έχω ακούσει. Επίσης να δηλώσω κι εγώ ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων. Μα συγγνώμη, εγώ δεν έθεσα το ερώτημα. Τώρα με φαίνεται εσείς ασχοληθείτε σε μένα. Όχι, δεν το έθεσα επί τούτου το ερώτημα. Ρώτησα εσάς που είστε μέσα στα πράγματα, αν θεωρείτε ότι παίζετε ένα παιχνίδι. Να σας πω, είναι η κόντρα της ανόφης σήμερα. Δεν λέω κάτι δηλαδή από τον ουρανό, με τον ίδιο τον πρόεδρο της Γαλλίας, επειδή ανακοίνωσε ότι θα έδινε ό,τι έδινε πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες και της είπε κάτσε καλά. Να πω εγώ κάτι, εγώ κάτι για τη Σανόφη. Παρακαλώ. Διάβασα αυτό το θέμα που δημιουργήθηκε. Ο CEO της Σανόφη, αυτό που είπε είναι ότι επειδή η Αμερική μας χρηματοδοτεί αδρά, όταν θα έρθει η ώρα για να δούμε το εμβόλιο, θα τους προτιμήσουμε. Κάπως έτσι το είπε. Ναι, ναι. Και γι' αυτό οι Γάλλοι σηκωθήκανε και είπανε «Μα εσείς είσαστε Γάλλοι και πρέπει ας πούμε να φροντίσετε και εμάς». Τώρα, αυτός ο καυγάς είναι για το πάπλωμα που δεν υπάρχει, γιατί εμβόλιο δεν έχουμε. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ας το φτιάξουμε πρώτα και μετά το μοιράζουμε. Και βλέπουμε. Έχετε δίκιο. Αλλά αυτό βάζει πολλά θέματα, το ότι άμα θέλουμε να συμμετέχουμε στις λύσεις, πρέπει να πληρώνουμε και το λογαριασμό ή κομμάτι του λογαριασμού. Αυτό είπε άτεχνα και κακά ο κύριος της Σανόφη και εκεί πέρα δεν έχει και το απόλυτο άδικο. Κύριε Σουρβίνο. Αν μου επιτρέπετε, σίγουρα σε τέτοιου μεγέθους εταιρείες, κολοσσούς, γίγαντες, παγκόσμιας εμβέλειας, σίγουρα υπάρχουν επικοινωνίες και συμφωνίες τις οποίες δεν μπορούν να γνωρίζουν πολλοί. Να αναφέρω ως άλλο παράδειγμα εμβολίων. Η ταυτόχρονη κυκλοφορία των δύο εμβολίων για τον HPV, το ένα που κάλυπτε δύο στελέχη, ογκογόνα στελέχη του HPV και το δεύτερο που κάλυπτε τέσσερα στελέχη του UHPV για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας και τα οποία κατόπιν κοινής συμφωνίας κυκλοφόρησαν στην αγορά ταυτόχρονα. Σίγουρα λοιπόν υπάρχουν συμφωνίες και επικοινωνίες και μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών και πολιτικών κυβερνήσεων. Σε ό,τι αφορά το αρχικό σκέλος της ερώτησης, όσο προλάβω να ακούσω από το τηλέφωνο πριν διακοπή, αναφέρεται πως και δεν έχουμε ήδη είτε το φάρμακο είτε το εμβόλιο. Φαντάζομαι ο κ. Παυλάκη θα σας εξήγησε πόσο χρονοβόρες είναι οι μελέτες που πρέπει να γίνουν. Αναλυτικά όλη τη φάση. Μην ξεχνάμε όμως ότι πόσο γρήγορα είχαμε την πληροφορία για να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό εμβολίων ή ακόμα και φαρμάκων σε in silico μορφή. Δηλαδή σε 20 μέρες υπήρχε το γονιδίωμα του ιού διαθέσιμο στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε. Σε 3 μήνες είχαμε το πρώτο σχεδιασμένο εμβόλιο, το οποίο μπήκε αμέσως σε δοκιμή. Οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από προηγούμενη εμπειρία, από προηγούμενες πανδημίες, από προηγούμενους ιούς, αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό ήδη. Και πιστεύω ότι θα έχουμε σίγουρα
επιτυχημένα εμβόλια, εμβόλια, συντομότερα από άλλες καταστάσεις. Κύριε Λιονί, θέλετε να πείτε κάτι? Θα ήθελα, ναι, αν μου επιτρέπετε. Και κύριε Παυλάκη, αν γνωρίζετε, με ρωτούν εδώ, αυτό την ανακοίνωση της Pfizer λέει, δεν κάνω εγώ διαφήμιση των εταιριών, αλλά έτσι το στείλαν και έτσι πρέπει να το πω για να καταλαβαινόμαστε. Θέλω να το κρατήσετε αν έχετε κάποια πληροφορία ότι μπαίνει, λέει, το Σεπτέμβριο στη φάση 3 και τον Οκτώβριο κάνει παραγωγή. Βέβαια, εγώ έχω μια κόντρα είδηση εδώ, ότι λείπει το γυαλάκι για να κάνουν τα φιαλίδια οι εταιρείες. Έχουν και άλλα πρακτικά προβλήματα εδώ, δεν τα είχαν υπολογίσει. Αλλά ναι, κύριε Λιονί, συγγνώμη. Αν μου επιτρέπετε για να στρέψω λίγο και τη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνω τη μεγάλη αγωνία για το εμβόλιο και για τα φάρμακα. Αλλά σε όλα τα χρόνια νοσήματα δεν κουβεντιάζουμε μόνο. Και λυπάμαι που στην Ελλάδα η προσοχή είχε στραφεί και για τα χρόνια νοσήματα μόνο στα φάρμακα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα συνέχεια να χάνει σε προσδόκιμο της επιβίωσης σιγά-σιγά και να παρουσιάζει μια αρνητική εικόνα για την κατάσταση της υγείας. Εξαιτίας του αντικειμένου που θεραπεύω, ασχολούμαι πάρα πολύ με τη συμπεριφορά υγείας. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα ζητήματα, παράλληλα με όλα αυτά που είπαν οι άξιοι συνάδελφοί μου, είναι να μιλήσουμε και για την ευαλωτότητα, που σημαίνει λοιπόν αλλαγή στη σκέψη και αλλαγή στον τρόπο ζωής. Πρέπει τα επόμενα χρόνια να δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα και είναι ο ρόλος των επαγγελμάτων υγείας στο να προετοιμάσουμε ανθρώπους που θα μπορούν να διαχειρίζονται το στρες, γιατί το στρες δεν θα λείψει, που θα είναι λιγότερο ευάλωτοι, θα παίρνουν αποφάσεις για την υγεία τους, να στοχεύουν λοιπόν στην αυτοφροντίδα. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα της ατομικής ευθύνης, που είναι θέμα κουλτούρας, διαπαιδαγώγησης και αγωγής. Όμως είναι και τα θέματα της πολιτείας, γιατί ευάλωτοι, κύριε Σαχίνη, είναι και κοινωνικά απομονωμένοι. Είναι οι φτωχοί και οι καταθλιπτικοί. Όλες αυτές οι ευάλωτες ομάδες, αν μη τι άλλο, αυξάνουν την πιθανότητα για έκφραση σοβαρότητας της νόσου, για εισαγωγή στο νοσοκομείο και για θάνατο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, παράλληλα με τις προσπάθειες που κάνει η φαρμακοβιομηχανία, οι επιστήμονες, τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα, έχουμε και εμείς υποχρέωση να ξαναμιλήσουμε για εκείνον τον κριτικό που στη δεκαετία του 60. Και δεν ξέρω αν ο κριτικός της δεκαετίας του 60 ήταν εδώ, ήταν ο κριτικός που παρουσίαζε τη χαμηλότερη θνησιμότητα, όχι θνητότητα, θνησιμότητα, από καρδιαγγειακή νόσο και καρκίνο στην Ευρώπη. Ένα πολλά μεγάλα ερωτηματικά και το θέτω σαν υποθετικό μοντέλο. Αν είχαμε τον κριτικό εκείνης της δεκαετίας εδώ, σε ποιο βαθμό αυτή η έκθεση στον ιό, όχι ότι δεν θα προσβαλόταν από τον ιό, αλλά σε ποιο βαθμό η ίδια η σοβαρότητα θα ήταν, που σημαίνει λοιπόν. Έχουμε υποχρέωση να μιλήσουμε και για άλλους ρόλους της πολιτείας, της διακυβέρνησης, του συστήματος υγείας, αλλά και του ίδιου του σχολείου και της εκπαίδευσης, που θα διαμορφώσει στο μέλλον ανθρώπους που θα μπορούν πραγματικά να υιοθετούν ένα άλλο τρόπο ζωής. Και επειδή μιλήσατε για το εμβόλιο, να σας πω και κάτι που δεν έχει συζητηθεί, γιατί είναι αδημοσίευτα δεδομένα. Επικοινωνώ με το Ινστιτούτο Παστέρ, γιατί διαπραγματευόμαστε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση πριν την κρίση. Για την συζήτηση, για την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς από τους εφήβους απέναντι στον εμβολιασμό. Το Ινστιτούτο Παστέρ έκανε μια μεγάλη έρευνα, δεν είναι δημοσιευμένη. Χιλιάδες Γάλλοι ερωτήθηκαν, εάν αύριο έχετε ένα έτοιμο και ασφαλές εμβόλιο για τον κοροναϊό, αν θα το κάνετε. Το 35 με το 40% απάντησαν ότι δεν θα το κάνουν. Που σημαίνει λοιπόν ότι αν και ακόμη είναι υποθετικό ερώτημα, και βασίζεται και σε δεδομένα και της γρίπης και σε άλλους εμβολιασμούς. Εάν ακόμη έρθει το εμβόλιο, όλοι θα ανταποκριθούν στον εμβολιασμό? Είναι ή δεν είναι ένα θέμα συμπεριφοράς που θα πρέπει και αυτό να περάσει μέσα από τα κανάλια που προηγουμένως είπα? Που σημαίνει λοιπόν ότι ακόμη και όταν θα έρθει το εμβόλιο, ο ιός θα υπάρχει μέσα μας. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους και να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα όταν θα έρθει το εμβόλιο και αυτό θα είναι κατάλληλο και αποτελεσματικό. Πολύ σημαντική επισήμανση, κύριε Λιονί. Δεν βλέπω να διαφωνούν οι δύο συνομιλητές μας επ' αυτού. Αλλά να πιαστώ από αυτό που είπατε, όταν έρθει το εμβόλιο. Όταν έρθει το εμβόλιο, κύριε Παυλάκη, και αν έχετε μια εικόνα γι' αυτό που ρωτούν τηλεθεατές, δεν ξέρω πού προέκυψε τώρα η κάθε εταιρεία που το βρίσκουν την ανακοίνωση, αλλά εσείς νομίζω ότι ήσασταν καθαρός αυτό που είπατε. Αλλά όταν έρθει το εμβόλιο και εμβολιαστούμε, θα μας πιάσει όλους, γιατί στη γρίπη έχουμε μάθει το τελευταίο διάστημα ότι καλύπτει ένα 60-70%. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε, γιατί έλα μωρέ, εγώ δεν θα είμαι στο 60-70, αλλά θέλω να μας πείτε επιστημονικά, καλύπτει όλους? Δεν είναι ανάγκη να καλύπτει όλους. Κανένα εμβόλιο δεν καλύπτει όλους, αν και μερικά καλύπτουν ίσως και το 99,5%.
Από τη στιγμή που θα υπάρξουν αρκετοί άνωσοι άνθρωποι στο κοινωνικό περίγυρο, αυτό είναι η περίφημη ανοσία αγέλης που ακούτε, από τη στιγμή που θα υπάρχουν αρκετά ανθεκτικοί, ο ιός δεν βρίσκει αρκετά θύματα για να επεκταθεί στον πληθυσμό. Οπότε και να πιάσει μερικούς ανθρώπους, στην ουσία πεθαίνει στο γενικό πληθυσμό και δεν μπορεί να μεταδοθεί όπως μεταδίδεται ο κορονοϊός, που έχει γήπεδο όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το απλό πράγμα. Και αυτό εκεί ακριβώς βασίζεται η εφαρμογή των εμβολίων. Έστω και ένα 60, 70, 80% εξαρτάται από την αρρώστια και από τον ιό. Αν έχεις άνωσους ανθρώπους, τότε δεν υπάρχουν επιδημίες. Και Μάλιστα. αυτό το έχουμε δει. Μπορούμε να το μετρήσουμε και πρακτικά. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Λιονής είναι το μεγάλο δυστύχημα, το ότι θέλω να το επαναλάβω, γιατί αν δεν θυμάται κανένας τίποτα από τη σημερινή κουβέντα μας, σας θυμάται αυτό, ότι η κοινωνία μας η παγκόσμια βασίζεται σε τεράστιο βαθμό στα εμβόλια. Στα εμβόλια τα οποία παίρνουμε σαν δεδομένα. Κάθε παιδί κάνει καμιά δεκαριά εμβόλια τώρα, θα έπρεπε να κάνει 20 και 30 και στο μέλλον θα κάνει πολύ πολύ περισσότερα, γιατί από τον τρόπο που ζούμε, το παγκόσμιο χωριό, δεν έχουμε, είναι μονόδρομος. Πρέπει να προστατευόμαστε από τις επιδημίες. Αν αυτή τη στιγμή καταστραφεί το στόκ των εμβολίων παγκόσμια, η ανθρωπότητα μπορεί και να μην επιβιώσει. Είναι φοβερό το επίπεδο της ανάγκης που έχουμε για τα παλιά εμβόλια που όλοι τα παίρνουμε σαν δεδομένο. Λοιπόν, προτού αρχίσουμε τις θεωρίες συνωμοσίες και το να κατηγοράμε τα εμβόλια και τους κακούς που μας τα κάνουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι χωρίς τα εμβόλια δεν θα μπορέσει να υπάρξει ο μοντέρνος τρόπος ζωής. Το βλέπετε, ένα εμβόλιο μας λείπει τώρα, του κορονοϊού, και δεν μπορούμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Φανταστείτε να μας λείπαν 10. Καταστροφή. Λοιπόν, πάω σε διακοπή, θα επιστρέψω και με τους τρεις, μιας και το θίξατε, να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, γιατί είπαμε και γιατί κάναμε τη διαφορά ως χώρα, αλλά από εδώ και πέρα έχουμε νέα δεδομένα και σε αυτά τα νέα δεδομένα μπαίνει και η Κρήτη, που μπορεί, θα μας πείτε εσείς, να γίνει ένα παράδειγμα. Θέλω όμως, επιστρέφοντας, να σας ρωτήσω, σας προετοιμάζω και τους δυο για να πάμε γρήγορα, ποια είναι η γνώμη σας με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται από επιστήμονες, παρακαλώ, δεν γίνεται από απλούς ανθρώπους, γύρω από το αντιφηματικό, το BCG, την έχετε ακούσει, γύρω από στοιχεία, προσέχω τι λέω, της νικοτίνης, όχι του καπνίσματος ή του τσιγάρου, είναι παραπληροφόρηση, είναι μια απλά επιστημονική αβεβαιότητα, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Κάποιοι υποδεικνύουν κάποιες χώρες και τη Ρωσία ανάμεσα και την Ιαπωνία για το αντιφηματικό ή χώρες υπανάπτυκτες. Υπενθυμίζουν και την Ελλάδα που είχε αυτό το πρόγραμμα. Κρατήστε τα, σας παρακαλώ πολύ και οι τρεις. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Κύριε Παυλάκη, ανοίγω από εσάς αυτό το κύκλο. Φαντάζομαι ότι έχετε κρατήσει το ερώτημα και θέλω μάλιστα να σας το κάνω και λιγάκι πιο δύσκολο σε εσάς. Ακόμα πιο δύσκολο. Ναι, ναι. Η συμφοιτήτριά σας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η κυρία Λινού, επίσης εξέχουσα επιστήμονας στην Ελλάδα, μιλώντας προχθές στο ραδιόφωνο εδώ του 984, όταν της έθεσα το ερώτημα για το αντιφηματικό, μου λέει, κοιτάξτε, προφανώς και δεν είναι εμβόλιο που θα αντιμετωπίσει την νόσο. Το αν όμως όποιος έχει εμβολιαστεί ενδεχομένως έχει έναν επιπλέον θώρακα στον οργανισμό του για να το περάσει ποιότερα, είναι ένα θέμα που σε ειδικές πληθυσμιακές, γεωγραφικές και άλλες κατηγορίες να χρήζει ενδεχομένως, λέει, τονίζω, περαιτέρω έρευνας, γιατί και εγώ παρατηρώ και στο στρατό και σε κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες κάπως διαφορετικά τα ποσοστά. Χωρίς όμως να σας πω, μακριά από εμένα, ότι είναι η απάντηση. Προφανώς, λέει, δεν είναι η απάντηση.
Για πείτε μου λοιπόν τη δική σας άποψη. Να συμφωνήσω πρώτα με την αγαπητή συμφοιτήτρια, την Αθηνά. Είμαστε τον ίδιο χρόνο και με πολλούς άλλους στην ιατρική της Αθήνας. Τι είναι το BCG? Είναι ένα εμβόλιο αρκετά παλιό εναντίον της φυματίωσης και αυτό έχει δειχτεί ότι κάνει καλή δουλειά στα παιδιά, τα προστατεύει και γι' αυτό δίνεται στα παιδιά. Στους μεγάλους δεν δίνεται, γιατί η πείρα για πολλά χρόνια έχει δείξει ότι δεν φαίνεται να προστατεύει τους μεγάλους. Οπότε η κύρια χρήση του είναι σαν παιδιατρικό εμβόλιο και ιδίως στα μέρη που έχουν πρόβλημα στις φτωχές κοινωνίες που έχουν πρόβλημα με φυματίωση. Τώρα, αυτό που έχει δειχθεί είναι ότι υπάρχει η υποψία ότι αυτό ακριβώς που είπατε, ότι άνθρωποι που παίρνουν το BCG μπορεί να να έχουν καλύτερη πορεία σε μερικές ιώσεις. Ο λόγος είναι ότι αυτό το εμβόλιο κάνει αυτό που λέμε, είναι ένας καινούριος όρος στα αγγλικά που λέγεται trained immunity. Το ανοσολογικό μας σύστημα έχει πολλά μέρη και ένα από αυτά που είναι σημαντικό είναι το πιο αρχαίο που το λέμε innate immunity, μη ειδική ανοσία. Και είναι πολλά εμβόλια και πολλοί αρχαίοι παθογόνοι μηχανισμοί που ερεθίζουν, ας πούμε, αυτό το αρχαίο μέρος του ανοσολογικού συστήματος. Το εκπαιδεύουν, λέτε. Το εκπαιδεύουν τροποντινά. Ναι, το εκπαιδεύουν και το ερεθίζουν, με αποτέλεσμα ότι αν έχεις ένα ανοσολογικό σύστημα το οποίο είναι πιο σε κατάσταση ανάγκης, να περνάς ευκολότερα ορισμένες ιώσεις και άλλες αρρώστιες. Το BCG δίνεται και σε καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει την ανοσοθεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Λοιπόν, υπάρχει κάτι εκεί. Το ερώτημα είναι αν είναι σωστό να περιμένουμε ότι θα κάνει κάτι σοβαρό στον κορονοϊό. Εγώ λέω δεν νομίζω, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή παγκόσμια μελέτες σοβαρές, κλινικές μελέτες, αυτό που σας έλεγα προηγούμενα. Ξέρω μερικές στην Αυστραλία και στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, όπου δίνουν το BCG σε γιατρούς και νοσοκόμους, σε εργάτες των νοσοκομείων τέλος πάντων, για να δουν μέσα από κλινικές μελέτες αν αυτό τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν λοιμώξεις. Αυτό θα το δούμε στους επόμενους μήνες αν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Και θα πρέπει να περιμένουμε όλοι να βγουν αυτά τα στοιχεία. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι μπορεί να κάνει κάποια διαφορά, αλλά όταν βγουν τα πραγματικά φάρμακα και λοιπά που συζητάγαμε προηγουμένως, αυτά θα έχουν καθόλου ή ελάχιστη σημασία. Δηλαδή, όπως και με τη χλωροκίνη, εγώ χοντρικά και αντιεπιστημονικά το βλέπω σαν μόδα είναι, θα περάσει. Και ένα άλλο, για να τελειώνουμε με το BCG, το εμβόλιο κατά της φυματίωσης, είναι ότι αν πέσουν όλοι στην Ευρώπη και στην Αμερική και θέλουν να κάνουν εμβόλιο BCG, δεν θα μπορούν να το κάνουν τα παιδιά στις μη αναπτυγμένες χώρες, γιατί δεν υπάρχει αρκετό. Και αυτά πράγματι το έχουν ανάγκη. Εκεί πέρα βλέπεις φοβερές διαφορές. Τα βελτιώνει την υγεία τους και έχει αποδειχτεί για πολλά χρόνια. Φαντάζομαι ότι, σαφές, το ίδιο φαντάζομαι, λέτε και για κάποιες ουσίες της νικοτίνης.
Η νικοτίνη είναι άλλη ιστορία. Ας μην πούμε, αν ξέρει κανένας περισσότερα για την νικοτίνη, εγώ έχω. Όχι, έτσι ρώτησα. Είμαι σε μάχη. Ναι. Είμαι σε μάχη με το κάπνισμα και την νικοτίνη, γιατί είναι φοβερά εθιστική ουσία. Υπάρχει ίσως μία. Υπάρχουν σοβαρά πράγματα που πρέπει να μελετήσουμε στη βασική παθοφυσιολογία των πνευμόνων. Αλλά εγώ δεν θα επικεντρωνόμουν καθόλου στην νικοτίνη. Μην επεκταθεί. Άλλοι τρόποι. Σαφές αυτό που είπατε. Κύριε Σουρβίνο. Στο θέμα της νικοτίνης, κι εγώ ως φανατικός αντικαπνιστής δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Νομίζω σε προηγούμενη εκπομπή σας ο κύριος Γεωργόπουλος. Συγχαρητήρια, κύριε Σουρβίνο. Έχει δώσει τις απαντήσεις. Εντάξει, για το κάπνισμα. Εγώ ρώτησα για την νικοτίνη, γιατί βλέπω Γάλλους συναδέλφους σας, Ισπανούς, Έλληνες εδώ και το ψάχνουν. Γι' αυτό ρώτησα αν θα έπρεπε. Ας το ψάξουν, θα περιμένουμε τα στοιχεία. Μάλιστα. Για το Μπέσεντζε. Σε ό,τι αφορά το εμβόλιο κατά της φυματίωσης, υπάρχουν επιδημιολογικές παρατηρήσεις. Δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει ειδικότητα έναντι του κορονοϊού. Προφανώς η εξήγηση, αν και εφόσον τεκμηριωθεί επιδημιολογικά, είναι ότι προκαλεί κάποια ανοσοδιέγερση, η οποία είναι ικανή σε πληθυσμού που έχουν εφαρμόσει το υποχρεωτικό σύστημα εμβολιασμού κατά της φυματίωσης να παρέχει ένα βαθμό προστασίας. Πόσο ποσοστό προστασίας όμως παρέχει, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει. Επίσης, παρόμοια παρατήρηση εκτός από το εμβόλιο της φυματίωσης έχει γίνει, έχει πραγματοποιηθεί και για το τριπλό εμβόλιο, το MMR, η Λαράς Ερυθράς Παρατήτηδας, το οποίο και αυτό έχει δειχθεί ότι παρέχει ένα βαθμό προστασίας, καθώς παρατηρούνται μικρότερο ποσοστό κρουσμάτων κορονοϊού σε αυτές τις χώρες που έχουν υποχρεωτικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε λίγο να επιστρέψουμε στην προηγούμενη ερώτηση πριν το διάλειμμα σας για βαθμό. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Παρακαλώ. Για να το τελειώσουμε. Και ο φίλος μου, ο Μπομπ Γκάλο, εδώ πρόσφατα πρότεινε για ένα άλλο εμβόλιο, το εμβόλιο του Σέιμπιν, που είναι ένας άλλος RNA ιός. Και η θεωρία του είναι ότι εμβολιασμός με αυτό μπορεί να βοηθήσει εναντίον του κορονοϊού. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα που δεν είναι και τόσο σίγουρα και ότι μέχρι να εφαρμοστούν ελπίζω ότι θα έχουμε καλύτερα φάρμακα και εμβόλια. Ναι, κύριε Σουρβίνο, κάτι θέλατε να συμπληρώσετε. Ήθελα λίγο να γυρίσω στην ερώτηση πριν το διάλειμμα σχετικά με την επιτυχία του εμβολίου και κατά πόσο θα εξασφαλίσει την απόλυτη παροχή προστασίας 100%, όπως και με το εμβόλιο της γρίπης υπάρχει μια διαφοροποίηση. Εκτός από το ανοσολογικό προφίλ και την απόκριση του κάθε πληθυσμού, η οποία μπορεί να είναι διαφορετική και ηλικιακά, γεωγραφικά, φυλετικά, μεγάλη σημασία θα παίξει και ο στόχος που θα επιλεχθεί και τελικά το εμβόλιο θα στοχεύει την αντίστοιχη πρωτεΐνη, το αντίστοιχο μόριο του ιού και κατά πόσον αυτό μεταλλάσσεται και εξελίσσεται μέσα στην υπάρχοντα της πανδημίας ή επιδημίας ή ενδημίας όπως θα εξελιχθεί αυτή η νόσος. Και γι' αυτό θα πρέπει τα εργαστήρια, τα γεωλογικά, να μην αρκούνται μόνο στη διάγνωση, στην κλινική διάγνωση επί ανθρώπινων δειγμάτων και να δώσουν ένα αποτέλεσμα κατά πόσο ένα δείγμα είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά να πραγματοποιήσουν σε βάθος τέτοιες μελέτες που θα δείχνουν πώς εξελίσσεται το γενετικό υλικό, οι μεταλλάξεις που υφίσταται ο ιός και κατά πόσον αυτές καθιστούν το εμβόλιο είτε επιτυχημένο για μια χρονιά είτε του αποδίδουν ένα ποσοστό αποτυχίας. Αυτό με τις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί, με τεχνολογίες όπως το ονομάζουμε Next Generation Sequencing, μπορούμε να δούμε σε βάθος τέτοιες αλληλουχίσεις και να έχουμε πληροφορίες και προβλέψεις για το βαθμό επιτυχίας των εμβολίων. Κύριε Λιονί, μία κουβέντα για αυτά κι εσείς. Μία μόνο κουβέντα. Στη δική μου γνώμη η έρευνα και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να στηριχθεί σε επιδημιολογικά δεδομένα. Φοβάμαι ότι πολύ συχνά διατυπώνουμε υποθέσεις που δεν μην είναι στέρεες πάνω στα δεδομένα. Είναι αλήθεια ότι οι χώρες με πολύ μεγάλα αρχεία θα έχουν πολλές μεγάλες ευκαιρίες να ανακοινώσουν πολλές στέρεες επιδημιολογικές υποθέσεις. Ο τόπος μας δυστυχώς δεν έχει πάρα πολλά τέτοιου είδους ιστορία και νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε. Ίσως να είναι μια αφορμή η πανδημία στον κορονοϊό να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε σοβαρά στοιχεία παρακολούθησης όλων των προσώπων που επισκέπτονται τις υπηρεσίες υγείας. Λοιπόν,
Πάω στην επόμενη μέρα. Μέχρι εδώ η χώρα τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Παυλάκης ήταν από αυτούς που υποστήριζε εξ αρχής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σε αυτή τη φάση. Γνωρίζοντας και όπως και οι άλλοι δύο, από την καλή και από την ανάποδη, και το σύστημα υγείας της χώρας και την ιδιαιτερότητα αυτής της χώρας. Είμαστε στην επόμενη μέρα πια. Και μάλιστα πολιτικά, αυτό δεν αφορά εσάς, ανακοινώνονται μια σειρά μέτρων πρωτοκόλων. Επειδή ο κύριος Σουρβίνος επήγεται να πάει και τις εισηγήσεις στο Υπουργείο Υγείας, θα φέρω μπροστά το παράδειγμα της Κρήτης με τη συμφωνία και των άλλων δύο κυρίων στον αέρα, γιατί υπάρχει και η δουλειά των εισηγήσεων στο Υπουργείο. Όμως πριν από αυτό, θα σας κάνω μια προβοκατόρικη ερώτηση και των τριών. Με βάση αυτά που ανακοινώνται μέχρι τώρα, το ρωτάει πολλοί κόσμος. Δεν είναι λίγο παράδοξο? Υποτίθεται ότι οι επιστήμονες μας έχουν πει ότι ο κορονοϊός κολλάει ενδεχομένως και από τα ρούχα και χρειάζεται μια απόσταση μίνιμουμ 1,5 με 2 μέτρα. Για δώστε μου μια εξήγηση επιστημονική, όχι πολιτική. Πώς στο αεροπλάνο θα καθόμαστε δίπλα-δίπλα, στο πλοίο θα έχουμε, που είναι και έχει και ανοιχτάδες, 50% πληρότητα, και στην παραλία που θα πάμε αύριο θα πρέπει να έχουμε απόσταση 4 μέτρων. Πώς γίνεται αυτό επιστημονικά? Δηλαδή, στο αεροπλάνο ο ιός δεν κολλάει το ίδιο εύκολα που κολλάει στο πλοίο με μεγαλύτερη απόσταση και με μισό, 50% πληρότητα. Δεν βάζω το οικονομικό πώς θα βγουν οι ακτοπλοϊκές, είναι άλλο θέμα. Μόνο θα την πληρώσουμε στα εισιτήρια, αν τα ακριβήνουν ή αν τα επιδοτεί στο κράτος. Και στην παραλία 4 μέτρα. Επιστημονικά έχετε εξήγηση, κύριε Σουρβίνο? Αν θέλετε να μιλήσουμε με το αεροπλάνο, σίγουρα θα υπάρχει τα φίλτρα και ο τρόπος εξαρισμού και καθαρισμού και φιλτραρίσματος του αέρα στην καμπίνα είναι τελείως διαφορετικός από όλα τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς. Υπάρχουν ειδικά φίλτρα, τα HEPA φίλτρες όπως τα ονομάζουμε, τα οποία κατακρατούν και φιλτράνουν τον αέρα σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ενώ επίσης, σύμφωνα με τις εισηγήσεις που υπάρχουν για τη μεταφορά και την επίβαση των επιβατών, θα υπάρχει χρήση μάσκας. Μέσα όπως πλοία που ξεκινάνε οι αυτοκλοϊκές συνδέσεις με επιβατικό κοινό, δεν έχουν τέτοιου είδους εξοπλισμό, τέτοιου είδους φίλτρα εξαρισμού και δεν δείχνεται για τόσο στενή επαφή μεταξύ των επιβατών. Κύριε Παυλάκη. Εγώ προβλέπω ότι τα αεροπλάνα θα γίνει το ασφαλέστερο μέρος να είναι κανένας, παρόλο που είναι κλειστός χώρος. Να πω ότι πρώτα απ' όλα, όσο κλειστότερος ο χώρος, όσο κοντινότερη η επαφή και όσο πιο μακροχρόνια, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος να κολλήσουμε τον ιό. Αξίωμα. Αυτό πρέπει να το έχει καταλάβει ο καθένας. Λοιπόν, τώρα στα αεροπλάνα, επειδή ακριβώς μπορούν να βάλουν καλά φίλτρα και επειδή εγώ θα πήγαινα μόνο με καλή μάρκα και βγαίνοντας βγάζω τα ρούχα μου και τα πλένω, νομίζω ότι θα γίνει από τους ασφαλέστερους τρόπους ταξιδιού και το προβλέπω ότι μέσα στους επόμενους μήνες αυτό θα δειχτεί. Όπως παραδείγματος χάρη οι αεροπορικές εταιρείες προσαρμοστήκανε στους τρομοκράτες και λάβαν τα μέτρα τους και λύσαν οποιαδήποτε προβλήματα και τώρα είναι ασφαλή από τους τρομοκράτες τα αεροπλάνα, έτσι θα γίνουν και ασφαλή από τον τρομοκράτη ιό. Τα προβλήματα είναι παντού αλλού, δυστυχώς. Όπως τα πλοία. Αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο. Και είναι και στην καθημερινή μας ζωή. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι χρειάζεται δραστική τροποποίηση της συμπεριφοράς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να ξέρουμε να είμαστε μακριά από τον ο ένας από τον άλλον. Πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας και η ζωή χωρίς μάσκα είναι επικίνδυνη. Η μάσκα προστατεύει και αυτόν που είναι μοντιμισμένος για να μην το μεταδώσει στους άλλους και ως ένα βαθμό προστατεύει και εμάς αν τη φοράμε σωστά, αν δεν ακουμπάμε τα χέρια μας και λοιπά και λοιπά, αν που θα πρέπει να τα έχετε συζητήσει τώρα πια. Είναι δύσκολη η ζωή με τη μάσκα, τη συχαίνομαι. Μια ζωή θα τραβάω όταν χρειάζεται να είμαι μέσα σε εργαστήρια που έχουμε επικίνδυνα πράγματα. Αλλά δυστυχώς
για να ανοίξει η κοινωνία μας πρέπει ως ένα βαθμό να προσαρμοστούμε σε ένα καινούριο τρόπο ζωής. Κύριε Λιονί. Στη συνέχεια αυτού που είπε ο κύριος Παυλάκης, είναι φυσικό κάποια μηνύματα να φαίνονται αντιφατικά στην αρχή της ανάγνωσής τους. Προσωπικά όμως θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει περισσότερο όχι η εκπομπή του μηνύματος, αλλά κυρίως ο αποδέχτης. Εκτιμώ ότι το μήνυμα διαβάζεται διαφορετικά από τις ηλικιακές ομάδες και διαφορετικά από ομάδες με ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ίσως αυτό το σημείο θέλει πάρα πολύ ακόμη προσοχή και περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο κοινωνούμε τα μηνύματα στους νέους. Φοβάμαι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά και αυτές είναι συμπεριφερολογικές προσεγγίσεις δεν εξαρτώνται λοιπόν μόνο από αυτόν που εκπέμπει το μήνυμα και από το ίδιο το μήνυμα, αλλά κυρίως από αυτόν που αποδέχεται το μήνυμα. Πρέπει λοιπόν να εξαντλήσουμε ό,τι γνώση έχουμε στην αλλαγή της συμπεριφοράς και ιδιαίτερα πώς μιλάμε με τους νέους. Αυτή είναι και η προσωπική μου αγωνία και ο φόβος για τα επόμενα χρόνια. Καλά. Για την αντιφατικότητα θα συζητήσω με εσάς, κύριε Λιονί, και με τον κύριο Παυλάκη. Συνέχεια για τον κύριο Σουρβίνο, πρέπει να τον αποκλείσω. Να τον αποχαιρετήσω κάποια στιγμή, ή τον αποκλείσω. Μακάρι να έμενε μαζί μέχρι τέλους. Όμως, με συγχωρείτε κύριε, θέλω να σας ρωτήσω, αν είναι έτσι όπως το λέτε και οι τρεις για τα αεροπλάνα, τότε γιατί καθυλώθηκαν τα αεροπλάνα? Γιατί αφού έχουν φίλτρα, δεν συνεχίζαν με τα φίλτρα και με μάσκα? Μήπως εδώ κάτι δεν λέει καλά το πολιτικό και οικονομικό σύστημα παγκοσμίως? Θέλω να πω, και δεν είμαι συνωμοσιολόγος, δεν μπορώ να καταλάβω στην παραλία γιατί χρειάζομαι 4 μέτρα απόσταση. Στο αεροπλάνο θα κάθομαι δίπλα-δίπλα, το καλύτερο φίλτρο να έχουμε, 3 επιβάτες να βρεθούν, να αρχίσουν. Ναι. Να φταρνίζονται, πόσο θα κρατήσει η μάσκα? Και αν το ταξίδι δεν είναι μία ώρα Ηράκλειο-Αθήνα, αλλά είναι Ηράκλειο-Αθήνα, Αθήνα-Κωνσταντινούπολη, δυστυχώς, γιατί έχει πάρει όλα και Κωνσταντινούπολη, Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνεται? Μου επιτρέπετε? Ναι. Κοιτάτε, όπως όταν δίνουμε ένα φάρμακο, εξηγούμε στον επισκέπτη μας ή στον ασθενή μας τους κινδύνους του φαρμάκου. Η απόφαση που θα πρέπει να πάρει ο πελάτης για να πάει στο αεροπλάνο, θα πρέπει εκείνη την ώρα να του έχουμε δώσει και την πληροφορία για τον κίνδυνο. Γι' αυτό έλεγα και την εκπομπή του μηνύματος. Μπορείς να του πεις ότι είναι ασφαλής, αλλά να του πεις και τι κίνδυνο έχει. Και συμφωνώ και προσυπογράφω αυτό που λέμε. Οπότε η απόφαση στην ανάληψη του κινδύνου έγκυται σε αυτόν που θα πάρει. Αλλά αυτό όμως πρέπει να γίνει με πλήρη αναφορά των κινδύνων, ώστε ο ίδιος να πάρει την κατάλληλη απόφαση και έτσι να αναλάβει και τον κίνδυνο. Μάλιστα. Πάω λοιπόν στο επόμενο θέμα. Το προτάσω. Συμφώνησε και ο κύριος Παυλάκης και ο κύριος Λιονής, γιατί ο κύριος Σουρβίνος πρέπει να αποδεσμευτεί. Η επόμενη μέρα και αναρωτηθήκαμε από την έναρξη εκπομπής αν η Κρήτη μπορεί να γίνει ένα παράδειγμα επιδημιολογικά καταγραφής. Ακούσαμε διαστόματος του κυρίου Τσιόδρα, για λογαριασμό όλης της Επιτροπής βεβαίως, ότι είναι ένα από τα 4 μεγάλα ζητήματα μελέτης έρευνας η Κρήτη χωριστά. Και πρέπει να πω εδώ απόψε, διότι την ιστορία την ξέρω πολύ καλά, ξεκίνησε από τον κύριο Λιονί και από τον κύριο Σουρβίνο και βέβαιως σε αυτό συνέδραμε και η ιατρική σχολή, αλλά είναι οι μπαμπάδες αυτής της ιστορίας που τη βάλαν μπροστά. Αφήστε κύριε Λιονί τους χαμηλούς τόνους. Με πολύ κόπο, πολλές αρνήσεις, πολλές πόρτες και να μην εμφανίζονται σήμερα πολλοί μπαμπάδες ότι βάζουν τη σφραγίδα. Το λέω με επίταση, ξέρω πολύ καλά τι λέω. Ακόμη και τώρα που βρέθηκε τρόπος χρηματοδότησης με 1000 βάσανα. Ρωτώ λοιπόν κύριε Σουρβίνο εσάς πρώτα. Τι είναι αυτό που ξεκινά τη Δευτέρα? Θα μας κάνετε τεστ όλων? Θα είναι τεστ μοριακά? Σας λέω τι λέει ο κόσμος. Θα είναι rapid test? Δεν θα είναι τεστ? Θα είναι καταγραφή δημοσκόπησης, εν είδη δημοσκόπησης? Και είναι αναγκαίο αυτό? Όλο το πακέτο για να έχετε το χρόνο να το τοποθετήσετε στη σωστή του βάση. Ωραία, θα τοποθετηθώ εγώ και στο δυνατόν συντομότερα και σε κάθε σημείο. Οι συζητήσεις άρχισαν, η αλήθεια, πολύ νωρίς στην έναρξη της πανδημίας και των μέτρων του lockdown στη χώρα μας. Από τα μέσα Μαρτίου είχαμε τις ίδιες ανησυχίες, μοιραστήκαμε για το επιδημιολογικό προφίλ του κορονοϊού στη χώρα μας και ειδικότερα στην Κρήτη, στην περιφέρεια στην οποία και οι δύο δραστηριοποιούμαστε. Αυτές οι συζητήσεις ήταν όλο ένα και πιο έντονες και οι οποίες κατέληξαν στο σχεδιασμό μιας μελέτης, την οποία εγώ πρέπει να δώσω θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους και οι οποίοι πρέπει να παρουσιαστούν ονομαστικά. Είναι άξιοι συνάδελφοι. Εκτός φυσικά τον καθηγητή κύριο Ελληνίου, ο αναπληρωτής καθηγητής κύριος Γρηγόρης Χλουβεράκης, ο αναπληρωτής καθηγητής κύριος Χρυσοτάκης
και ερευνήτρια η κυρία Αναστασάκη, κυρία Μαριλένα Αναστασάκη, οι οποίοι κατέστρωσαν ένα τέτοιο επιδημιολογικό σχέδιο και μελέτη, η οποία με την εμπειρία και τα εργαλεία που διαθέτουν νομίζω είναι άψογη, και όταν την πρωτοπαρουσιάσαμε στην Επιτροπή στο Υπουργείο Υγείας, στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων, αμέσως έγινε, υιοθετήθηκε και το μοντέλο και ο σχεδιασμός. Χρησιμοποιήθηκαν τα πλέον σύγχρονα εργαλεία που πρότεινε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τέτοιου είδους επιδημιολογικές μελέτες. Νομίζω δεν θα επεκταθώ στο θέμα αυτό. Ο καθένα αρμόδιο στην απόψηνή στροφιά είναι ο καθηγητής κ. Λιονίς. Θα σας δώσει όλες τις λεπτομέρειες για το πώς έχει σχεδιαστεί η μελέτη τεχνικά σε ό,τι αφορά το δείγμα του πληθυσμού. Είναι η πρώτη πραγματικά πληθυσμιακή μελέτη με πλήρη διαστρωμάτωση φύλου ηλικίας, γεωγραφικής κατανομής, διαμερίσματος. Το πώς καταρτίστηκαν οι λίστες ήταν μια απίστευτη ιστορία. Νομίζω κάποτε θα αξίζει να καταγραφεί βήμα προς βήμα, και το πείσμα σε κάθε εμπόδιο που βρισκόταν ήταν ακόμα μεγαλύτερο, αλλά η επιβράβευση στο επόμενο στάδιο, από τον επόμενο ο οποίος στον οποίο απευθυνόμασταν, μας έδινε κάθε φορά δύναμη για να συνεχίσουμε, και γι' αυτό δεν εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια, παρότι υπήρχαν διάφορες δυσκολίες σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επικοινωνίας. Εγώ πραγματικά θέλω να δώσω χαρακτήρα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η ενασχόλησή μου με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας δεν μου επέτρεπε να έχω τόση συμμετοχή στο σχεδιασμό αυτό, και το ομολογώ δημοσίως, συγχαίρω τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, τα οποία προανέφερα. Σας θυμώ αυτό πρακτικά, που λέτε. Τι είναι όμως πρακτικά αυτό, πείτε μας. Πρακτικά λοιπόν η μελέτη θα πραγματοποιηθούν τεστ, τα οποία θα είναι τεστ αντισωμάτων. Δεν θα είναι μοριακά τεστ σε αυτή τη φάση, θα είναι τεστ στα οποία θα γίνει μολυψία, θα ληφθεί ορός και θα ανοιχνευθούν αντισώματα έναντι του κορονοϊού, τόσο οξείας φάσης όσο και παρελθούσας λίμωξης. Και η ανάλυση αυτή θα γίνει σε εργαστήριο. Δεν θα είναι κάτι γρήγορο, το οποίο ακούμε ακόμα ότι υπάρχουν τέτοια προϊόντα rapid test, τα οποία δεν έχουν αξιολογηθεί. Ο βαθμός ευαισθησίας και ειδικότητας δεν έχει ακόμα καθοριστεί από τον ειδικό διεθνή οργανισμό που έχει αναλάβει αυτού του είδους την τεχνική αξιολόγηση. Μιλάμε για εργαστηριακά προϊόντα τα οποία έχουν πολύ υψηλό βαθμό ευαισθησίας και ειδικότητας. Αν μιλήσουμε για το συγκεκριμένο αντίστοιχο που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε, και σύμφωνα με τις δημοσιευμένες του μελέτες και όχι μόνο με τα αποτελέσματα του κατασκευαστή, δίνει ένα βαθμό ευαισθησίας 100% και ένα ποσοστό ειδικότητας 99,8% σε σύγκριση με το μοριακό τεστ σε ασθενείς οι οποίοι αποδεδειγμένα νόσησαν μετά από 10 μέρες συμπτωμάτων. Είναι λοιπόν χρησιμοποιούμε ένα πολύ αξιόπιστο τεστ, το οποίο θα μας δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και τι είδους αποτελέσματα θα μας δώσει, ποιος είναι ο βασικός σκοπός της μελέτης, είναι να δούμε στον πληθυσμό της Κρήτης, της περιφέρειας της Κρήτης, τον επιπολασμό του κορονοϊού, του SARS-CoV-2, όπως αυτός καθορίστηκε, θα καθοριστεί από την οροθετικότητα, αναφύλο, ηλικία και περιοχή, επαναλαμβάνω, στο γενικό πληθυσμό της Κρήτης. Αυτή είναι η διαφοροποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες μελέτες που ανακοίνωσε χθες στη συνέντευξη τύπου του ο κ. Τσιόδρας. Θα μας δώσει ένα πολύ καλό δείχτη για την εκτίμηση των συμπτωματικών ή υποκλινικών λοιμώξεων, δηλαδή άτομα τα οποία είτε δεν παρουσίασαν εμφανή συμπτώματα, είτε ήταν τόσο ήπια που δεν αξιολογήθηκαν και δεν ελέγχθηκαν στη διάρκεια την προηγούμενη διάρκεια των μέτρων που διανύσαμε. Υπάρχουν ερωτηματολόγια τα οποία θα μας δώσουν απαντήσεις ό,τι αφορά την διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου της λίμωξης, και επίσης θα μας δώσουν ένα επιδημιολογικό προφίλ του πληθυσμού σε διάφορες χρονικές στιγμές. Να επισημάνω ότι ο σκοπός της μελέτης είναι να είναι κυλιόμενη, δηλαδή να έχουμε δειγματοληψίες αναχρονικά διαστήματα. Η φάση αυτή που θα ξεκινήσει σύντομα θα μας δείξει, θα αποτελέσει το σημείο έναρξης, πιστεύω. Θα είναι το baseline, όπως λέμε. Πόσο καιρό χρειάζεται αυτό, η πρώτη φάση?
Ο κύριος Λιονής θα σας πει με τις κινήσεις που έχει κάνει. Ωραία, ωραία. Η δειγματοληψία θα γίνει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θα έχουμε αποτελέσματα, πιστεύω, στο επόμενο, μέχρι το τέλος του μήνα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ενδεχομένως σκέφτεστε ότι μπορεί να βρείτε μπροστά σας για να πραγματοποιήσετε αυτή τη μελέτη έρευνα? Νομίζω το βασικό θέμα που θεωρητικά υπάρχει ως κίνδυνος, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος μάλλον θα είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, είναι το ποσοστό συμμετοχής των ατόμων που θα κληθούν να συμμετάσχουν. Πώς θα τους καλέσετε? Έτσι, τυχαία? Θα αφήσω τον κύριο Λιονί να σας δώσει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί εκείνος και η ομάδα. Συγγνώμη, κύριε Σουρβίνο, αν πάντως υπάρχει κάποιος που θα τον καλέσετε να το κάνει και δεν το κάνει, να έρθω εγώ. Δηλαδή, να βάλω μια υποψηφιότητα, να αρχίσετε να έχετε και μια λίστα αναμονής. Γελάει ο κύριος Παυλάκης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει προβλεφθεί στους 1060. Ο αριθμός της λίστας που έχει καταρτιστεί είναι υπερδιπλάσιος. Με σκοπό με την πρόβλεψη ότι αν υπάρχει άρνηση, να υπάρχουν αμοιβοί που θα αντικαταστήσουν αυτούς που δεν. Δεύτερο αναπληρωματικό βάλτε με, γιατί νομίζω ότι εδώ, τώρα θα ακούσω τον κύριο Παυλάκη και μετά πάω στον κύριο Λιονί, είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά όπλα που μπορεί να αποκτήσει ένα νησί που λέει τόσα για τον τουρισμό που περιμένει, αλλά πριν από αυτό, φαντάζομαι κύριε Σουρβίνο συμφωνείτε, πρέπει να γίνουν κάποια βήματα, γιατί στην τελική ο μεγάλος φόβος είναι τι θα γίνει όταν θα έρθουν τουρίστες, ιδίως με τα νιάτα που έλεγε ο κύριος Λιονής, και αρχίσουν οι οσμώσεις. Εκεί είναι τα ερωτηματικά. Ερώτηση κρίσιμη σε εσάς. Λέτε μέχρι τέλη Μαΐου. Και μετά συνεχίζετε αυτό ή χρειάζεστε νέα χρηματοδότηση, παρακαλώ πολύ? Η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστούμε και νέα κινητήρια δύναμη, την οποία θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε. Άρα είναι άπαξ αυτή τη στιγμή η χρηματοδότηση. Είναι μία φορά, για μία φορά. Σωστά το λέω? Ναι, αλλά να τα ακούνε στην Κρήτη και τα πορτοφόλια και οι φορείς και όλοι επιτρέψτε τώρα. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσουμε δημόσια και πάλι την περιφέρεια Κρήτης, η οποία αμέσως αφουγκράστηκε τους προβληματισμούς μας, τους επιστημονικούς, και τους αγκάλιασε και τους υποστηρίζει εμπράκτως. Από κακού θα ήταν. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εγώ θα το πω έτσι επιθετικά. Από κακού θα ήταν. Οι τοπικοί φορείς και παράγοντες να μην χρηματοδοτήσουν το αυτονόητο. Δεν είναι εποχή για χρηματοδότηση γεωφυριού ή πολιτιστικού συλλόγου. Αυτό είναι το μείζον αυτή τη στιγμή. Έτσι. Κύριε Παυλάκη, είναι σημαντικό? Πρώτα, σημαντικό. Ήθελα να πω ένα μπράβο στους συντελεστές και τους μπαμπάδες που είπατε προηγουμένως. Είναι προφανές ότι είναι σημαντικό. Ο ιός κρύβεται και ξέρουμε ότι υπάρχει στον πληθυσμό. Η Κρήτη ήταν χωρίς κρούσματα για ένα μήνα και πω ξαφνικά από το τίποτα υπάρχει ένα. Οπότε και δεν πιστεύω να υπάρχει κανένας που να δει αυτά τα πράγματα και να μην καταλάβει ότι ο ιός υπάρχει, κρύβεται και σε πρώτη ευκαιρία θα ξανασηκώσει κεφάλι. Τώρα, το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πού υπάρχει ο ιός, πού κρύβεται, πόσος είναι, για να μπορέσουμε να τον αντιμετωπίσουμε. Η Κρήτη είναι τυχερή και έχει ελάχιστο επιπολασμό, δηλαδή είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που είναι μολυσμένοι, αλλά υπάρχουν. Οπότε με αυτή την μελέτη τώρα θα μπορεί να υπάρξει ένας πολύ ακριβής υπολογισμός του πώς είναι αυτοί. Γιατί το δείγμα γίνεται επιστημονικά, όπως γίνονται και περίπου και οι σφιγμομετρήσεις για τα κόμματα και τους υποψήφιους που ξέρετε. Και αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι αρκετά κοντά στο πραγματικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, από αυτή την άποψη είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό βήμα. Και γιατί είναι ανάγκη να γίνει τώρα? Γιατί τώρα είναι το ναδύρ της επιδημίας. Είναι η εποχή που με τα λιγότερα κρούσματα. Δυστυχώς όταν ανοίξει η κοινωνία είναι λογικό να περιμένουμε παραπάνω. Αλλά αν δεν έχουμε την αρχή, το χαμηλότερο σημείο, δεν θα μπορούμε εύκολα να υπολογίζουμε και πόσο γρήγορα ανεβαίνει. Οπότε είναι σημαντικό να τα έχουμε αυτά τα βήματα και αν δεν τα πάρουμε τώρα, πετάξανε. Δεν μπορούμε, την επόμενη μέρα η Κρήτη θα είναι διαφορετική. Σε ένα μήνα πάλι διαφορετική. Οπότε, αν τα πάρουμε τώρα και έχουμε ένα αμέσο αναφοράς,
μπορούν αυτά τα δείγματα να τα ξανακοιτάξουμε και σε 6 μήνες και σε 1 χρόνο με τις τεχνολογίες που θα υπάρχουν και τότε και να δούμε αν πράγματι ταιριάζουν τα νούμερα και πώς εξελίσσεται η επιδημία. Είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ θα έλεγα ότι ο μόνος πονοκέφαλος, ας το πούμε, είναι ότι στην Κρήτη η επιδημία θα είναι πολύ χαμηλή. Δηλαδή θα είναι πολύ λιγότερα από 1%, πολύ λιγότερο νομίζω και από 0,5%. Αλλά αυτό θα πρέπει να συγκριθεί από μέρος σε μέρος. Δηλαδή είναι το Ηράκλειο στην ίδια μοίρα, μήπως υπάρχουν μέρη που είναι πολύ έντονη η επιδημία σχετικά με τους μέσους όρους. Και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε άμεσα να γίνει αυτό και στην Αθήνα Θεσσαλονίκη, που είναι εκείνη το λογικά το μεγαλύτερο πρόβλημα, και στα άλλα μέρη, ας πούμε, όπως στις δομές, στα στρατόπεδα, στα κλπ, στα μέρη που περιμένουμε να σκάσει επιδημία. Αυτό πρέπει να γίνει επιστημονικά και χαίρομαι που γίνεται στην Κρήτη. Νομίζω ότι αν μπορέσουν να το κρατήσουν, δεν θα πρέπει να γίνει μία φορά, θα πρέπει να γίνεται περιοδικά, ώστε να υπάρχει αυτή η χρονική ανάλυση των δειγμάτων και να βγαίνουν λογικά και σοβαρά συμπεράσματα. Και το τελευταίο που θέλω να πω και το θίξατε ήδη, αυτό θα είναι και μια διαφήμιση της Κρήτης, γιατί είναι σίγουρο ότι η Κρήτη θα έχει ελάχιστα ποσοστά. Οπότε και για τον τουρισμό της και για τον ηθικό των κατοίκων και για όλα σε αυτούς τους λόγους, είναι πολύ σημαντικό να βγουν αυτά τα επιστημονικά αποτελέσματα που θα είναι και μια βάση για να χτίσουμε στο μέλλον. Δεν μου λέτε, κύριε Παυλάκη, και να έρθω στον κύριο Λιονί. Κύριε Σουρβίνο, σας αποδεσμεύουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα, αλλά ξέρω επιτρέψτε ότι... μου, ναι, ναι. Θέλω να παρακολουθήσω τον κύριο Λιονί με μεγάλη αγωνία. Εντάξει, μείνετε λίγο. Κύριε Παυλάκη, έχω μια πονηρή, κουτοπόνηρη ερώτηση. Ανοίγει η τουριστική σεζόν, μπαίνει μπροστά η επιδημιολογική μελέτη, δίνει αυτό που εσείς όλοι κάζουμε, ότι είμαστε ίσως χαμηλότεροι και από το μέσο όρο στην Ελλάδα, που είναι ούτως ή άλλως χαμηλή. Το ερώτημά μου είναι... Είναι προτιμότερο να πας διακοπές, είναι προβοκατόρικη η ερώτηση, έτσι, σε μια περιοχή με μηδενική ανοσία ή σε μια περιοχή που είχε κρούσματα πολύ περισσότερα, δεν έχει μεγάλη ανοσία, καμία χώρα, να το πούμε και αυτό, αλλά πού είναι πιο προτιμότερο? Δηλαδή, αν σκάσουν 5 τουρίστες στη Χερσόνησο και πάνε 5 νέοι και νέες, που είπε ο κύριος Λιονής, που δεν έχουν πιάσει το μήνυμα, γιατί τους το λέμε πατερναλιστικά, και έρθουν πολύ κοντά, δεν θα είναι μεγαλύτερη διασπορά σε έναν άνοσο, μάλλον μη άνοσο πληθυσμό? Εγώ θα πήγαινα στο μέρος που έχει λίγο ιό, ναι, και θα είναι καθόλου, και γιατί κατά τεκμήριο εκεί πέρα για κάποιο τρόπο οι άνθρωποι βρήκαν τον τρόπο να προστατεύονται κιόλας. Αυτό είναι απόδειξη ότι για κάποιο τρόπο είναι καλύτερα από άλλα μέρη. Το κρατώ. Κύριε Λιονί, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγα λόγια για τη διαδρομή. Καταρχάς, να ευχαριστήσω προσωπικά και εσάς, κύριε Σαχίνη, αλλά και τον κύριο Παυλάκη, γιατί ξέρω ότι από την πρώτη στιγμή υποστηρίξατε τη διεξαγωγή της μελέτης, γιατί φυσικά και εσείς καταλάβατε ίσως και την αξία της και το αποτέλεσμα που θα έχει στην τοπική κοινωνία. Το δεύτερο, να πω ότι μάθαμε. Προσωπικά έμαθα πάρα πολλά. Έμαθα μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια να συνεργάζουμε με τους συναδέλφους μου. Έμαθα τους συναδέλφους μου. Είναι ένα μήνυμα ότι μέσα στην κρίση μπορείς πραγματικά να μαθαίνεις μέσα από τους συναδέλφους σου και τους μικρότερους ειδικά. Και έτσι καταφέραμε να λειτουργήσουμε σαν ομάδα. Και αυτό είναι σημαντικό. Διαφορετικά αντικείμενα, μικροί και μεγάλοι, δεν υπάρχουν ούτε παππούδες ούτε μπαμπάδες. Δουλέψαμε συλλογικά. Είναι αλήθεια ότι συναντήσαμε πάρα πολλές δυσκολίες. Έμαθα πάρα πολύ πώς δουλεύει η ελληνική κοινωνία. Θα μου πείτε, δεν την ήξερα. Το ήξερα. Αλλά τόσο πολύ. Και χαίρομαι όμως. Προσέξτε, κάνω τις επισημάνσεις, αλλά στο τέλος τα μηνύματά μου είναι θετικά. Είναι αλήθεια ότι συναντήσαμε τόσο πολύ αντίσταση, που όμως ήταν ευλογημένη η αντίσταση, γιατί όλοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν
την προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να μας καθυστέρησαν, αλλά αυτό τουλάχιστον δείχνει ότι η Ελλάδα ακόμη αντέχει και παρακολουθεί και την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο. Θα ήθελα να πω τι μάθαμε. Πέρα του να συνεργαζόμαστε εμείς σαν συνάδελφοι, μάθαμε και να υπηρετούμε και το συμβολισμό. Που σημαίνει τι? Να συνεργαστούμε και σε επίπεδο φορέων. Ξέρετε πολύ καλά τις δυσκολίες που συναντήσαμε και στη χρηματοδότησή της και με τους φορείς. Όμως τελικά η μελέτη έχει και την περιφέρεια πίσω και την 7η πίσω, 7η είπε, αλλά έχει και τους ιατρικούς συλλόγους. Ξεπεράσαμε τα εμπόδια, τι σημαίνει ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά μηνύματα για την κοινωνία της Κρήτης. Και το τελευταίο από ομοιόρους συμβολισμούς, για να πάω και σε δύο μηνύματα να κλείσω, είναι ότι η πρόσκληση των προσώπων, των κριτικών, αυτών που θα πάρουν το μήνυμα και τους παρακαλούμε, δεχτείτε, μην αρνηθείτε την πρόσκληση, θα την κάνουν τα παιδιά της Κρήτης, δηλαδή οι φοιτητές της ιατρικής. Υπάρχει μια ομάδα 20 προσώπων, τους οποίους συντονίζει και εκπαιδεύει η κυρία Ανασασάκη, το μέλος της ομάδας μας, για να μπορέσουν να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν, να προσκαλέσουν και να ευχαριστήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Κλουβεράκης, ο κύριος Κριτσοτάκης και η κυρία Ανασασάκη προσπαθούν με τυχαίους αριθμούς να διαλέξουν αυτούς τους κριτικούς. Θα πρέπει να τους πείσουμε και φυσικά εμείς να τους δώσουμε. Διαλέξετε όλους, αφήστε και μια θέση για μας. Το μήνυμα μόνο, το μήνυμα, ειλικρινά, γιατί το είπατε και θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Δεν θα έχει αξία αν η μελέτη, θα έχει αξία μόνο ως μια επιστημονική έρευνα. Εάν δεν έχει, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Παυλάκης, τη δεύτερη, την τρίτη και την πέμπτη και την έκτη. Μάλιστα. Να όποτε τα ακούνε τα μεγάλα πορτοφόλια, να τα ακούνε οι φορείς εδώ. Διότι αν είναι να κάνουμε κάτι, γιατί ο κύριος Παυλάκης είπε, εγώ χαίρομαι που στην Κρήτη, που είναι και η ρίζα του όσον αφορά, κάνουν κάτι πρωτοποριακό, εδώ πρέπει να στηριχτεί από όλους. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, ακολουθώντας, με ξέρετε πολύ καλά και ξέρετε και τη σχέση που έχω με τον ιδιωτικό τομέα, να το πω, δεν έχω συγκρούσει συμφέροντος. Αλλά είναι αλήθεια και είναι ένα μήνυμα. Αν υπάρχουν δωρητές, αν υπάρχουν χρηματοδότες, ας αποφασίσουν πραγματικά να δωρήσουν τα τεστ για τις επόμενες μας μελέτες. Αυτό είναι ένα πραγματικό μήνυμα. Η αξιοποίηση των δεδομένων, και αυτό είναι ένα μήνυμα. Δεν θα μείνει μόνο η ομάδα μας. Τα αποτελέσματα, την ερμηνεία τους, την ανάλυση τους θα την κάνουμε και με άλλους συναδέλφους. Και φυσικά με τους επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς. Δεν είναι εύκολο τα αποτελέσματα αυτά να τα ερμηνεύσεις και να τα κάνεις πράξη. Φυσικά η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων επάνω με τον κύριο Σωτήρη Τσιόδρα, που θα πρέπει να τον ευχαριστήσουμε, το λέω και δημόσια, γιατί ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν αυτές τις κυλιόμενες μελέτες. Που σημαίνει λοιπόν ότι πάμε να ξεκινήσουμε, και κλείνω εδώ, κύριε Σαχίνη, κάτι που στην αρχή φαινόταν ακατόρθωτο. Πώς θα τους βρίσκετε αυτούς τους τυχαίους? Δηλαδή θα ανοίγετε ένα τηλεφωνικό κατάλογο? Καθόλου. Να το πείτε στον κόσμο να το καταλάβει. Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να πάρουμε όχι μόνο τις άδειες εδώ από τους τοπικούς φορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης με την κυρία Τσινόρεμα. Ένα εξαιρετικό επιστημονικό όργανο που μπορεί να μας καθυστέρησε 12-15 μέρες, αλλά μας έδωσε την άδεια μετά από πολλά σχόλια. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και το Υπουργείο Εσωτερικών και τους υπεύθυνους εκεί που εξέτασαν πάρα πολύ το αίτημά μας για να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία των πολιτών, τα οποία αρχεία θα μας τα δώσουν στην αρχή σε βάσεις χωρίς πρόσωπα, ώστε η υπόλοιπη ομάδα που αναφέρομαι και αυτή τη στιγμή το κάνει, να διαλέξει τυχαίους αριθμούς. Τελείως τυχαίως, ως προς κοινότητα, ως προς ηλικιακή ομάδα. Δηλαδή από τα δημοτολόγια θα από τα είναι μια διευρυμένη βάση δεδομένων. Ναι, εντάξει, το λέω σχηματικά. Ακριβώς. Με βάση τα δημοτολόγια. Ώστε να διαλεχτούν τελείως τυχαία, χωρίς μεροληψία δηλαδή, τα πρόσωπα αυτά. Στη συνέχεια, μετά από ένα μνημόνιο που υπογράφουμε, με όλα αυτά τα δεδομένα και τις άδειες που έχουμε πάρει, θα μας δώσουν τα άτομα που εμείς έχουμε επιλέξει με επί τη βάση τυχαίων αριθμών και όχι των ονομάτων. Εκεί θα αρχίσει ο μεγάλος μαραθώνιος να επικοινωνήσουμε. Έχουμε την υποστήριξη όλων των ιατρικών συλλόγων. Θα θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε όλους δημόσια. Προχθές μιλήσαμε μαζί τους διαδικτυακά. Εκεί θα υπάρξει μια μεγάλη συστράτευση γιατρών και ομάδων υγείας, αλλά και γιατρών, ναι, και εθελοντών,
που αν μη τι άλλο θα προσφέρουν το ιατρείο τους ή και το μεταφορικό τους μέσο για να φτάσει εκεί που χρειάζεται, στο σπίτι, εκεί που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή σε απομακρυσμένες περιοχές ή στο ιατρείο τους όταν είναι στις αστικές περιοχές. Εκεί θα κλείσουν στο ραντεβού με όλες τις συνθήκες ασφάλειας και τηρώντας πάντα την ανωνυμία, την ιδιωτικότητα. Ένα μόνο πρόσωπο θα είναι αυτό που θα έχει τους κωδικούς αριθμούς, γιατί θα είναι ανωνυμοποιημένα τα δεδομένα. Άρα θα τηρήσουμε το απόρριτο, θα προστατεύσουμε τα δεδομένα τους και θα ξέρουν αυτοί οι κριτικοί ότι, συγγνώμη, δεν το λέω με όρους συναισθήματος, θα προσφέρουν τα 5 μιλιλίτρα αίματός τους και την πληροφορία σε σταθμισμένα ερωτηματολόγια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε μια σειρά μετρήσεων. Η πρόσκληση και η παράκληση είναι αν μπορέσουν πραγματικά να ανταποκριθούν και στη δεύτερη μας πρόσκληση, ίσως και την τρίτη πρόσκληση σε ημερομηνίες. Οι ίδιοι. Αν οι πάμε ίδιοι, δεύτερη, τρίτη. Ίδιοι. Αυτό είναι το μυστικό. Οι ίδιοι. Υπάρχει σκέψη όμως και η συζήτηση να προσθέσουμε και παιδιά σε αυτές τις οικογένειες, γιατί πραγματικά και τότε η γάβδος έχουν μέσα. Ορίστε. Και η γάβδος. Μας βάζετε. Δεν πρέπει να εξαιρεθεί και η γάβδος. Χαίρομαι. Δεν πρέπει να εξαιρεθεί και δεν πρέπει να εξαιρεθούν και τα παιδιά που δεν περιλαμβάνονται. Η γάβδος δεν περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή αντιπροσωπευτική. Είναι οι 23 δήμοι. Θα υπάρξει όμως και η γάβδος. Άρα και τους δήμους καλύτερα να παίξουν ρόλο εδώ. Φυσικά και οι δήμοι και όλοι και οι δήμοι και οι δήμαρχοι. Ήδη έχουμε πάρει πολλά τηλεφωνήματα. Θα δέχονται να μας βοηθήσουν. Σας λέω ότι είναι μια συνολική συστράτευση της κριτικής κοινωνίας με όλους τους συμβολισμούς. Δεν θα ήθελα να ξεχάσω πραγματικά να μην ευχαριστήσω, γιατί χωρίς την αρρωγή και την υποστήριξη του κοσμήτωρα της ιατρικής σχολής, του καθηγητού του κ. Κοντάκη, δεν θα μπορούσε αυτή η ιατρική ομάδα πραγματικά να προχωρήσει. Πάντως, κύριε Λιονί, κατάλαβα, Ρουσφέτη ούτε για β' αναπληρωματικός δεν περνάει με το σύστημα που κάνατε, αλλά εγώ παρόλα αυτά διατίθεμαι, αν στο τέλος έχετε έλλειμμα έναν. Λοιπόν, μου ήρθε όμως μια ιδέα, κύριε Σουρβίνο, πριν σας αποδεσμεύσω. Μιας που το κάνετε αυτό, το βάζετε μπροστά από τη Δευτέρα ουσιαστικά, μπαίνει μπροστά η διαδικασία σιγά σιγά. Αναρωτιέμαι, δεν τσεκάρετε και αυτά τα γρήγορα τεστ εκ παραλλήλου να δούμε τι κάστα να πιάνουν? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων rapid tests που μας είχαν σταλεί στο εργαστήριο και είναι μια καλή ευκαιρία με το ίδιο ακριβώς δείγμα να κάνουμε μια συγκριτική δοκιμή και να δούμε τι ποσοστό διαφοροποίησης ή ταυτοποίησης έχουμε στα δείγματα, στα ίδια ακριβώς δείγματα. Θα ήταν ένα πολύ καλό τεστ, συγκριτικό τεστ για να δούμε την αξιοπιστία του κάθε γρήγορου τεστ που κυκλοφορεί. Λοιπόν, θα σας αποδεσμεύσω, κύριε Σουρβίνο, εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους και τους ευχαριστώ καλά, πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Μένει ο κύριος Παυλάκης και ο κύριος Λιονής. Πάμε σε διακοπή. Θέλω μαζί με τον κύριο Παυλάκη και τον κύριο Λιονή να ακούσουν έναν καθηγητή από το ΕΚΠΑ επιστρέφοντας, άσχετο όμως από αυτά, που έκανε όμως τις πρώτες έρευνες μελέτες στα αστικά λίμματα, παρακαλώ. Αν έχουμε μόνο ένα λεπτό, γιατί θα αλλάξουμε θέμα. Ναι, όχι, θα επιστρέψουμε το θέμα. Πάνω σε αυτό, γιατί η Κρήτη είναι τυχερή που έχει το καλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, καλές μονάδες υπάρχουν παντού, αλλά σαν σύνολο εγώ το βάζω πρώτο. Και συγχαρητήρια σε όλους τους φορείς που το κρατάνε και το βελτιώνουν. Νομίζω ότι αυτές τέτοιου είδους δράσεις τώρα σε αυτή την κρίση είναι πολύ σημαντικές για να συσφίξουν τις σχέσεις της κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο. Μην τα περιμένετε όλα από την κυβέρνηση. Η κριτική κοινωνία μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα, από χρηματοδότηση μέχρι συμμετοχή. Δηλαδή, που είναι το πιο σημαντικό. Αν δηλαδή δεν συμμετάσχουν οι κριτικοί σε αυτή την προσπάθεια με ενθουσιασμό, θα αποτύχει. Λοιπόν, χρειάζεται συντονισμένη δράση της κοινωνίας και αυτό πρέπει να γίνει, νομίζω, μάθημα και να οδηγήσει σε ολοένα και καλύτερα δράσεις και ολοένα καλύτερο επίπεδο ζωής τελικά. Να αντιμετωπιστεί η επιδημία και να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα. Οπότε νομίζω ότι είναι σημαντική ευκαιρία
με αυτή τη δημοσιοποίηση να συμμετάσχει η κριτική κοινωνία και να προσπαθήσει να βοηθήσει. Γιατί τελικά βοηθάει τον εαυτό της. Και όπως είπατε, χρειάζεται να βάλουν και οι άνθρωποι που έχουν τα μέσα το χέρι στην τσέπη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τον αέρα. Έχω υπόψη μου ότι οι Μικονιάτες, παραδείγματος χάριν, έχουν οργανώσει μια τεράστια μελέτη που περίπου οι μισοί Μικονιάτες θα κάνουν τεστ. Και ο λόγος που το κάνουν είναι και πολύ λογικός. Το εισόδημά τους εξαρτάται από αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να αυτενεργήσουν και νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, δεν ξέρω όλα τα δεδομένα, αλλά νομίζω ότι το κάνουν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό και η κριτική κοινωνία να ενεργοποιηθεί στο έπακρο. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά. Μου επιτρέπετε και μία κουβέντα. Γιατί ήταν θεωρούσα σημαντική. Είναι αλήθεια ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας και οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και με τη στήριξη του Νεοπρίτανη συνεργάστηκαν εξαιρετικά για να προχωρήσουν. Και το θεώρησα ότι ήταν παράληψή μου που δεν ανέφερα ότι και αυτή η συνεργασία δύο θεσμών ξεπέρασε πολύ γρήγορα γραφειοκρατικά εμπόδια. Λοιπόν, για να μπορούμε θα να επιστρέψουμε για να μας πείτε και οι δύο και σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είδα μια πολύ ωραία ανάρτηση του κυρίου Παυλάκη, ότι θέλω να το βάλω κύριε Παυλάκη, είδα ότι ήταν μια πολιτική, όχι κομματική, πολιτική επισήμανση. Καλό είναι να ξανασκεφτούμε και τα μοντέλα ανάπτυξης στην πατρίδα μας, να μην είναι μονόπατα, να έχουμε εναλλακτικές, γιατί να, η Μύκονος, η Κρήτη, καλά το λέτε, η Ρόδος. Θέλω επιστρέφοντας να δούμε τι λέτε και οι δύο και σε επίπεδο μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι λέτε για τα τεστ, κύριε Παυλάκη, από εδώ και κάτω, στη δεύτερη φάση. Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας. Και θέλω να ακούσετε και έναν καθηγητή από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας τι προκύπτει από την έρευνά του στα αστικά λύματα, παρακαλώ, σε σχέση με τον κορονοϊό. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις και θέλω ευθύς εξ αρχής να υποδεχτώ για μια παρέμβαση που έχει το δικό της ενδιαφέρον, τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, καθηγητή αναλυτικής χημίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη, μάλλον καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Όταν πριν ένα μήνα πρώτη φορά εδώ στο τραπέζι είχε πέσει ότι στο Ίνσμπουργκ παρακολουθούν τα αστικά λύματα σε σχέση με τον κορονοϊό, μας εξήγησαν εδώ οι ειδικοί ότι ναι, είναι μια ασύνηθης πρακτική, αλλά βέβαια σε άλλο εύρος χρόνου. Όμως με έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα ότι το ίδιο πράγμα κάνετε κι εσείς. Είστε καθηγητής αναλυτικής χημίας και θέλω να μου πείτε, αυτή η έρευνα στα αστικά λύματα γίνεται προφανώς στην Αθήνα, σωστά? Σωστά. Μάλιστα. Άρα έχετε πλήρη αποτύπωση, διότι είναι η μισή Ελλάδα η Αθήνα. Τι εικόνα σχηματίζεται, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Δεύτερον, να σας πω ότι ασχολούμαστε με αυτό που λέγεται επιδημιολογία λυμάτων πάνω από 11 χρόνια. Παρακολουθούμε το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Αθήνας εδώ και 11 χρόνια, καταγράφοντας κάθε χρόνο τέτοια εποχή, Μάρτιο-Απρίλιο, την κατανάλωση και τη χρήση διαφόρων ουσιών που δείχνουν τη συμπεριφορά αυτού του πληθυσμού, τις συνήθειες του, το πώς μπορεί να συμπεριφέρεται κάτω από διάφορες συνθήκες. Οπότε φέτος είχε ενδιαφέρον, μια ήταν ας πούμε ευτυχή συγκυρία μέσα στην κακοτυχία μας, να πέσουμε δειγματοληψίες μας στην εποχή της πανδημίας. Ευθύς εξ αρχής σκέφτηκαμε ότι μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε το υλικό φορτίο στα λύματα ως ένα εργαλείο πρόληψης, μελέτης της διασποράς της νόσου στον πληθυσμό. Και όταν πήραμε τα πρώτα δείγματα, προσπαθήσαμε στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να προσδιορίσουμε το υλικό φορτίο με τις υπάρχουσες τεχνημοριακές μεθόδους που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα στα εργαστήρια αναφοράς. Αυτό λοιπόν στην πρώτη φάση δεν ήταν επιτυχές, διότι οι μέθοδοι αυτοί δεν μπορούν να προσδιορίσουν το διαλυμένο ας πούμε υλικό φορτίο που υπάρχει μέσα στα λύματα τα αστικά, αλλά μόνο το ανέπαφο ας πούμε RNA του ιού.
Γι' αυτό το λόγο χρηματοδοτήσαμε από το ΕΚΠΑ μία μέθοδο, μία προσπάθεια να αναπτυχθεί νέα μέθοδος βασιζόμενη στην αλληλούχηση. Σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, είδα πριν ότι ήταν ο κύριος Σουρβίνος, είμαστε σε ευθεία συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, με τον κύριο Σουρβίνο και τον κύριο Παναγιωτακόπουλο περί αυτού. Η μέθοδος αυτή είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαΐου. Εμείς παρακολουθούμε, λαμβάνουμε δείγματα και τα αφιλάμε στους μείον 80 βαθμούς και είμαστε αισιόδοξοι ότι στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα έχουμε μια μέθοδο η οποία θα εφαρμοστεί στα εργαστήρια του ΟΔΗ, στα κεντρικά εργαστήρια του ΕΟΔΗ και στη συνέχεια θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη φάση της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να πέσει, όπως γνωρίζετε, η διασπορά και από Σεπτέμβριο ενδέχεται να αυξηθεί πάλι. Οπότε θα έχουν στα χέρια τους ο ΕΟΔΗ, στα εργαστήρια του, μία μέθοδο που να μπορεί να το χρησιμοποιεί για ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Ταυτόχρονα με αυτό αναλύουμε τα λύματα για όλες αυτές τις χιλιάδες ουσίες οι οποίες αναλύαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτή τη στιγμή τη διαφορετικότητα στο χημικό, ας πούμε, περιβάλλον αυτής της κατάστασης. Και αυτά τα αποτελέσματα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φαίνεται ναι. ότι πέρα από την αύξηση των αντιοικών φαρμάκων που είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το 19, χρησιμοποιούνται πάρα πολλά αντιοικά φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνταν μόνο για την θεραπεία του AIDS. Αυτή τη στιγμή έχουν χρησιμοποιηθεί όλα και τα βρίσκουμε στα λύματα. Έχετε μια εξήγηση? Δηλαδή οι Έλληνες είναι η γνωστή αγάπη με τη σακούλα τα φάρμακα, αυτό μου λέτε? Και εδώ. Όχι, αυτά είναι από το νοσοκομείο και είναι σίγουρα για τη θεραπεία. Είπα κι εγώ. Έτσι. Βρήκανε τέτοια πρόσβαση. Λοιπόν, δεν τα αποκλείω, έτσι. Αλλά λέω. Ελάτε. Σε κάθε περίπτωση έχουν χρησιμοποιηθεί και βρήκαμε φέτος το 20, ας πούμε, σε σχέση με το 19. Πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις αντιοικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για το AIDS. Που σημαίνει ότι γίνονταν διάφορες προσπάθειες στα νοσοκομεία μας, εντός Αττικής πάντα, να δοκιμαστούν διάφορα θεραπευτικά σχήματα. Σαφέστατα αυξήθηκε η χρήση της αζιθρομικίνης, το ξέραμε άλλωστε, αλλά είναι μεγάλη διαφορά στη συγκέντρωση των λυμάτων, η παρακεταμόλη. Αλλά έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι αυξήθηκαν και κάποια αντικαταθλιπτικά και κάποια αγχολητικά, κυρίως η λοραζεπάμη. Και ένα ενδιαφέρον έβριμα, το οποίο νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το αναφέρω αυτή τη στιγμή, είναι ότι αυξήθηκε σημαντικά η χρήση της κοκαίνης, της αμφεταμίνης και της μεθαμφεταμίνης. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό ενδεχομένως να... γιατί αυτά είναι, ξέρετε... Κύριος Λιονής θα μας πει κάτι, αλλά ο χημικός τι λέει? Διεγερτικά είναι. Η κοκαίνη είναι ένα συγκεκριμένο γκρουπ ατόμων το οποίο κάνει χρήση, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι ευρέως διαδεδομένη σε διάφορα κοινωνικά στρώματα. Μάλιστα. Όμως είναι υψηλά βαλάντια. Ναι. Έτσι, ενώ η αμφεταμίνη και η μεθαμφεταμίνη είναι αντίστοιχα σε πιο περιθωριακά, ας πούμε, στρώματα ή κατώτερα. Θέλετε να πείτε ότι ο Έλληνας στην καραντίνα το έριξε τα ψυχότροπα, δηλαδή? Κάποιοι σίγουρα. Μάλιστα. Αυτό φαίνεται από τα λύματα. Αυτό, ξέρετε, έχει αποτυπωθεί. Καναβινόλες δεν μετράτε? Μετράμε, δεν έχει διαφορά. Δεν έχει. Αλλά οι Έλληνες καπνίζουν, δεν το τρώνε. Είναι... Ακριβώς. Αυτό είναι σταθερή αξία, είναι στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Ακριβώς. Ενδιαφέρον. Ναι. Εμείς παρακολουθούμε, έχει ενδιαφέρον να σας πω λίγο αυτό ότι γίνεται από το 10. Και στην πρώτη φάση της κρίσης, από το 10 έως το 14, έχουμε δημοσιεύσει ήδη ένα άρθρο για αυτή την περίοδο που φαίνεται μια δραματική αύξηση των ψυχοφαρμάκων στον ελληνικό πληθυσμό μέσα από την ανάλυση των λυμάτων. Και βέβαια μετά από το 15 μια σταδιακή μικρή ύφεση αυτής της χρήσης, ωστόσο δεν είναι σε καμία περίπτωση στα επίπεδα πρώτου 10. Μάλιστα. Σε καμία, πριν πρώτου και 12. Τώρα φαίνεται να κάνει ένα μικρό πικ, λέτε. Πείτε μου κάτι. Και κάνει ένα πικ, ναι. Σε σχέση με τον κορονοϊό που αλλάζετε τη μεθοδολογία, έχετε κάποια πρώτα δείγματα? Γραφή σας οδηγούν κάπου? Κοιτάξτε, φαίνεται ότι στην Αττική
Η διάδοση της νόσου ήταν σχετικά μικρή, είναι μικρά τα σήματα. Έχουμε αυτή όμως την ελπίδα ότι η μέθοδος αυτή θα έχει μεγάλη ευαισθησία. Βασίζεται σε αυτή που είναι μοριακή βιολόγοι και το καταλαβαίνουν. Προσπαθεί να χτυπήσει, να βρει, να ταυτοποιήσει όλα τα fragments, όλα τα τμήματα του RNA, του υλικού RNA και να έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η μέθοδος όταν θα εφαρμοστεί θα μπορέσει να πιάσει και πολύ νωρίς τη μικρή διάδοση που έτσι κι αλλιώς έχει η νόσος αυτή στην πατρίδα μας. Το βασικό ποιο είναι να μπορέσουμε να δούμε, όπως λέει και η βιβλιογραφία, πολύ νωρίς την αύξηση των κρουσμάτων μέσα από την ανάλυση ενός μόνο δείγματος και όχι να κάνουμε συνεχώς τεστ στον πληθυσμό για να μπορέσουμε να βρούμε αυτή τη διάδοση. Να πω κάτι εδώ, ναι. Γιατί αυτή τη μέθοδο που πρέπει να δοκιμάσετε είναι την CRISPR τώρα. Υπάρχει μια καινούργια μέθοδος εδώ και 2 εβδομάδες, ένα μήνα, που δεν βασίζεται σε PCR, αλλά βασίζεται σε μια καινούργια μεθοδολογία που θα αναπτύσσεται τρομερά γρήγορα, λέγεται CRISPR, και επειδή είναι διαφορετική, θα ίσως στα δείγματα τα δικά σας είναι πιο κατάλληλη, γιατί πολύ είναι ωραία. Κατεστραμμένα. Κοιτάξτε τι, έχει ναι. Μόλις πριν από μια εβδομάδα έχει εγκριθεί από το FDA το πρώτο τεστ. Είναι μια τέλεια. Εταιρεία πρωτοποριακή στη Βοστόνη που το κάνει. Ορίστε. Πολύ ωραία. Ορίστε. Εξαιρετικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλατε κάτι να πείτε, κύριε Θωμαίδη, γιατί έχω ένα ερώτημα. Ήθελα να πω, ναι, θα σας πω, να σας κλείσω αυτό το κεφάλαιο, ας πούμε, της παρακολούθησης, ότι έχει προκριθεί αυτή η μέθοδος όχι μόνο πανευρωπαϊκά, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Παυλάκης ενδεχομένως να το επιβεβαιώσει αυτό. Έχει χρηματοδοτηθεί τον Στάνφορντ για να αναπτύξει αυτή τη μέθοδο και να την εφαρμόσει στα λίμματα. Θεωρείται ότι είναι συμπληρωματικό εργαλείο για την παρακολούθηση της διάδοσης της νόσου. Και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, ας πούμε, πρωτοβουλία από το GRC, από το, ας πούμε, Ευρωπαϊκό Κέντρο, Ερευνητικό Κέντρο, το οποίο θα συντονίσει κάποια προσπάθεια πανευρωπαϊκά να γίνει μια σύγκριση των υπάρχοντων μεθόδων, να μπορέσουμε γρήγορα να καταλήξουμε σε κάποιες μεθοδολογίες αποδεκτές και να περάσει αυτή η μεθοδολογία της επιδημιολογίας λιμάτων σε ελεκτικό πλέον μηχανισμό, δηλαδή να παρακολουθούνται τα λίμματα πανευρωπαϊκά ως ένα εργαλείο παρακολούθησης της διάδοσης της νόσου. Λοιπόν, δράτωμε της ευκαιρίας. Την προηγούμενη φορά είχαμε ένα φυσικό των ρευστών. Τώρα έχουμε εδώ πολύ σύντομα ένα καθηγητή αναλυτικής χημίας. Ζήτημα πρώτον. Το ρωτάει πολλοίς κόσμος. Με το νερό υπάρχει θέμα? Το πόσιμο. Με το νερό της θάλασσας υπάρχει θέμα? Και με το νερό της πισίνας. Θα μου πείτε το χλώριο. Κατευθείαν την απάντηση την έχετε για το τελευταίο. Για πείτε μου όμως λίγο. Πολύ γρήγορα, ναι. Κύριε Θωμαίδη. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το πόσιμο νερό μπορεί να είναι παράγοντας που θα μολύνει από την παρούσα νόσο COVID-19 τον πληθυσμό. Καταρχήν, το πόσιμο νερό στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους περισσότερους δήμους απολυμαίνεται πριν πάει για χρήση. Επομένως, γνωρίζουμε ότι το ενεργό χλώριο καταστρέφει το υλικό φορτίο, παρόν ιός είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε τέτοια απολυματικά και καταστρέφεται αμέσως. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση πισίνας. Σαφέστατα θα πρέπει οι δοσολογίες να προσεχθούν και να μην γίνεται κατάχρηση, επειδή φοβόμαστε π.χ. την νόσο να βάζουμε μεγαλύτερες δόσεις. Αυτό χρειάζεται. Που πρέπει να κάνονται. Όχι, δεν χρειάζεται. Όχι, έχετε δίκιο, γιατί με την ίδια λογική στο τέλος θα φανεί ότι είχε δίκιο ο Τραμπ, πίνετε και χλωρίνη. Το ξέρετε που το είπα. Λοιπόν, αφού απ' έξω, πόσο μάλλον από μέσα. Αυτό μπορεί να το σκέφτηκε έχει... έτσι. Λοιπόν, ελάτε. Ναι, δεν θέλω να το σχολιάσουμε αυτό. Ναι, νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε στους ακροατές ότι αυτό που χρειάζεται να κάνουν όσοι είναι υπεύθυνοι συντήρησης και χρήσης, σε πάση περιπτώσει, αυτών των μέσων ψυχαγωγίας και... Θα πρέπει να τηρούν αυτά που πρέπει να τηρούν έτσι κι αλλιώς. Έτσι δηλαδή κι να γίνεται στη θάλασσα. Απολύμανση. Στη θάλασσα. Θάλασσα δεν... κοιτάξτε, έχει τεθεί ένα θέμα, π.χ. αν
οι μονάδες επεξεργασίας λιμάτων που συνήθως αποθέτουν, ας πούμε, τα επεξεργασμένα λίματα σε θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η δικιά μας η Ψιτάλια στο Σαρονικό, ας πούμε, είναι πηγή επιμόλυνσης. Αυτό δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, διότι από την επεξεργασία λιμάτων το υλικό φορτίο έτσι κι αλλιώς είναι διαλυμένο. Μετά λένε για το συγχρονισμό στη θάλασσα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι οδηγίες του ΕΟΔΗ και παγκοσμίως, οι αγαπητοί συνάδελφοι θα το επιβεβαιώσουν, μιλάνε για το βασικό μέτρο προστασίας, που είναι η απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αναμένεται ότι σε περιοχές που έχουν ισχυρή ηλιοφάνεια, ο ιός εξασθενεί, η μεταδοτικότητα του ιού εξασθενεί. Τρίτον, είναι σαφές ότι αν ένας, ας πούμε, μολυσμένος, ας πούμε, κολυμβητής κίνει την ώρα, φτερνιστεί, βήξει και οτιδήποτε και δίπλα είναι κάποιος, ενδέχεται να μεταδοθεί η νόσος. Έτσι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει περισσότερο με την τήρηση των αποστάσεων. Έχει να κάνει με ό,τι μέχρι τώρα έχουμε μάθει. Και όχι με το μπάνιο στη θάλασσα, με το θαλασσινό νερό. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση. Θέλω να μου λύσετε μια απορία. Είστε, νομίζω στο κομμάτι το έχετε. Σας έχω ακούσει άλλωστε. Καλά, εντάξει, ο κεντρικός κλιματισμός μεγάλων μονάδων το καταλαβαίνω, στοιχειοδός θέλει συντήρηση, καθάρισμα, αέρα. Εγώ άλλο θέλω να σας ρωτήσω που το ρωτάει ο περισσότερος κόσμος, γιατί έχουμε και καύσωνα αυτές τις μέρες. Στο σπίτι, αφού ήμασταν και σε καραντίνα και εφόσον είναι καθαρισμένο το κλιματιστικό, έχει κάνει την αναγκαία συντήρηση. Το ανοίγεις ή δεν το ανοίγεις? Γιατί εγώ μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει κανένα να λέει ότι από το κλιματιστικό κολλάς κορονοϊό. Εκτός αν πάω εγώ και αρχίσω να φταρνίζομαι και από τη φτερωτή με τον αέρα έρθουν πάνω σας. Πείτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποια είναι η αλήθεια. Διότι υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, είναι εδώ ο κύριος Λιονής, υπάρχουν γερόντι που, εντάξει, μην φύγουν από τον καύσωνα, να το πω έτσι απλά. Είναι πολύ σωστό αυτό που επισημαίνετε. Να σας πω καταρχήν για ποιο λόγο έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είμαι σε μια ομάδα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που αναλύουμε συνεχώς τα δεδομένα υπό την συντονισμό του Πριτάνεως, γιατί γράφουμε οδηγίες για το προσωπικό μας. Είμαι και ταυτόχρονα πρόεδρος στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και υπεύθυνος για μια σειρά από προμήθειες στα πλαίσια της προστασίας του προσωπικού αλλά και της επανόδου στην περίοδο της κανονικότητας για τους φοιτητές και για το προσωπικό και το διδακτικό και το διοικητικό. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια και σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ έχουμε συγγράψει κάποιες οδηγίες επαναλειτουργίας των ΑΕΗ βασικά στοχεύοντας στο προσωπικό μας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε μελετήσει το θέμα γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα πούμε στους ανθρώπους μας, στους ανθρώπους που εργάζονται στο ΕΚΠΑ για τους καλοκαιρινούς περιόδους. Θα ανοίγουν ή δεν θα ανοίγουν κλιματιστικά? Έχουμε και κεντρικά κλιματιστικές μονάδες, έχουμε και οικιακές τύπου split ή fan coil units, οτιδήποτε. Επομένως, υπ' αυτή την έννοια έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Έτσι, δεν είμαι ειδικός μηχανολόγος. Πείτε μας μια κουβέντα παρακαλώ. Λοιπόν, ακριβώς. Ακούστε λίγο τώρα. Βγήκανε κάποιες οδηγίες από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίες ήταν αρκετά αύστηρες και βέβαια είχαν τη βάση τους. Δεν πιστεύουμε, εγώ προσωπικά, αλλά και συζητώντας και με τους ανθρώπους που είναι και στην Επιτροπή και είναι και μέλη του ΕΚΠΑ, δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος φυσικά για χρήση κλιματιστικού στα σπίτια. Με τίποτα. Γιατί? Τα σπίτια είναι ελεγχόμενα, δεν μπαίνει οποιοδήποτε. Αν τηρούμε λοιπόν τους κανόνες προστασίας που ήδη έχουμε πει, αποστασιοποίηση, όχι επισκέψεις πάρα πολλές και ούτω καθεξής, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Ας πούμε ότι κάποιος νοσεί σε ένα σπίτι για κάποιο λόγο. Πάλι τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα? Απομονώναμε τον άρρωστο 14 μέρες και μέσα στο σπίτι μας. Το ίδιο κάναμε. Φροντίζαμε, επομένως το κλιματιστικό θα το χρησιμοποιήσουμε, διότι αλλιώς θα έχουμε άλλα προβλήματα, όπως είπατε. Στη συνέχεια, αν κάποιος, ας πούμε, αποθεραπευτεί, θα μπορούσε να αλλάξει το φίλτρο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στα σπίτια μας να χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό, αλλά ταυτόχρονα θα ανοίγουμε τα παράθυρα να ανανεώνουμε τον αέρα. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έπρεπε να το κάνουμε. Μάλιστα, σαφές. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε. Σαφές. Δηλαδή θα πρέπει να ανοίξουμε τα παράθυρα. Κύριε Θωμαίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
Και εσείς να είστε καλά. Κύριε Παυλάκη, έρχομαι σε εσάς. Είπαμε για την Κρήτη. Είχε ένα ενδιαφέρον και αυτό το διάλειμμα από το ΕΚΠΑ. Μας έδωσε κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα ο κύριος Θωμαΐδης. Και ο πολιτισμός του ανθρώπου τελικά είναι τα λύματά του. Έτσι, στερεά, απόβητα και λύματα. Πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν. Παίρνει το σφιγμό της κοινωνίας από ένα άλλο, με ένα άλλο τρόπο. Πείτε μου σας παρακαλώ, από εδώ και πέρα, διότι, ξέρετε, κάποια στιγμή αρχίζει το πανηγύρι και η χαρά και χάνετε το μέτρο. Απόδειξη αυτού το τι συνέβη στα εγγένεια της νέας πλατείας Ομονίας. Φέρνω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Ή, επειδή μου είπαν πολλοί εδώ ότι καλώς ο κύριος Παυλάκης επισημαίνει τα fake news και την παραπληροφόρηση, αλλά δεν είδαμε, λέει, τους επιστήμονες και τον κύριο Λιονί και τον κύριο Παυλάκη και τον κύριο Σουρβίνο να σχολιάζουν όταν συνάδελφός τους το πρωί είναι λοιμοξιολόγος και το βράδυ μιλάει για τα θαύματα από το ίδιο κουταλάκι να πάρουν τη Θεία Κοινωνία όλοι μαζί. Δεν κολλάνε αυτά. Εγώ μιλάω πάντως και άμα θέλετε να το ξαναπώ και τώρα. Είναι τελείως λάθος της κυρίας δημοξιολόγου που σηκώνεται και λέει τέτοια πράγματα. Να κρατάει την πίστη της για τον εαυτό της και να μην μπερδεύει την επιστήμη με οτιδήποτε άλλο. Να με συγχωρεί η ίδια και όλοι που θα το ακούσουν. Ένας επιστήμονας, για να λέγεται επιστήμονας, πρέπει να ακολουθεί μία δεοντολογία. Όπως οι αρχαίοι Έλληνες, ο Σωκράτης έλεγε ότι οι Έλληνες είναι αυτοί που μετέχουν της ελληνικής εκπαίδευσης. Δεν έλεγε πού είναι γεννημένοι και τι. Αυτοί που έχουν ελληνική εκπαίδευση είναι Έλληνες. Αυτό έλεγε. Έτσι και αυτοί που έχουν επιστήμονες έχουν υποχρέωση, για να λέγονται επιστήμονες, να ακολουθούν την επιστημονική μέθοδο. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, αν κάποιος μπερδεύει την επιστημονική μέθοδο με αποκαλυπτικές θεολογίες ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορεί να λέγεται επιστήμονας. Είναι πολύ απλό. Μπορεί να διαλέξει να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί την ίδια στιγμή να απαιτεί να τον συγκαταλέγουμε στην επιστημονική κοινότητα. Λοιπόν, είναι πολύ ξεκάθαρο το θέμα. Η φυσική και η χημεία και η βιολογία μας λέει ότι άμα έχουμε ένα μεταδοτικό ιό και πιούμε από το ίδιο ποτήρι ή φάμε από το ίδιο κουταλάκι, έχουμε μία τεράστια πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα, ότι θα κολλήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ απλό. Τώρα, γιατί ανάχθηκε αυτό σε ένα τεράστιο δογματικό θέμα, δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Ποτέ δεν είπε ο Χριστός πώς, με τι κουταλάκι θα τρώμε και θα πίνουμε. Και ποτέ δεν είπαν και οι πατέρες της Εκκλησίας και όλοι αυτοί που κανονίσαν αυτά τα πράγματα πώς θα γίνεται. Μάλιστα, η πρώτη λειτουργία του αδερφόδελου του Ιάκωβου που υπάρχει στην Εκκλησία έχει πολύ διαφορετικό τελετουργικό για τη Θεία Μετάληψη και τη Θεία Κοινωνία. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικό να καθόμαστε να τα συζητάμε με όρους μεσαίωνα την εποχή που ζούμε. Και θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να πω ότι πρέπει τελικά η ελληνική κοινωνία να αποτινάξει όλα αυτά τα κολλήματα, τα οποία είναι κατανοητά. Κανένας δεν θέλει να πειράξει το θρησκευτικό αίσθημα των Ελλήνων. Αυτό είναι άλλο. Είναι αλληλένδετο με την ύπαρξή μας. Πρέπει να σεβόμαστε τον καθένα, αλλά δεν πρέπει να μπαίνουμε και σε ξένα χωράφια. Δεν πρέπει, ας πούμε, να ντύνουμε τη θεολογία με επιστημονικό μανδύα. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην παίρνουμε ανθρώπους στο λαιμό μας. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να σκεφτώ ένα λογικό ιερόμενο ο οποίος θα προτρέπει τους γέρους πιστούς να μπαίνουν σε εκκλησία και να κάθονται συνοστισμένοι για 2-3 ώρες και να μεταλαβαίνουν από το ίδιο κουτάλι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε ότι αυτό είναι μία βόμβα βραδιφλεγής η οποία
μπορεί να καταστρέψει όλη τη δουλειά που έχει γίνει με την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην ελληνική κοινωνία με τεράστιο κόστος. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Πολύ απλά. Πάμε στο μετά σας παρακαλώ κύριε Παυλάκη, γιατί πρέπει να αποδεσμεύσω και εσάς πολλή ώρα. Σήμερα μας κάνετε την τιμή και τη χαρά να σας έχουμε τόση ώρα μαζί μας. Πείτε μου σας παρακαλώ, το από εδώ και πέρα, τι χρειάζεται. Διότι είπα, από τον ενθουσιασμό αρχίζουμε και χάνουμε σε πολλές περιπτώσεις το μέτρο. Και καλά, δεν το χάνει ο πολίτης μόνο, το χάνουν και επίσημοι φορείς που θα έπρεπε να δίνουν άλλον τόνο. Θέλετε να γίνω και πιο καυστικός? Δεν είναι μόνο ο Δήμαρχος της Αθήνας. Παρακολούθησα τόσο τον Πρωθυπουργό όσο και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να έχουν κόψει τις αποστάσεις στη βόλτα που κάναν στο κέντρο της Αθήνας. Στους άλλους λέγαν μάσκα ήδη δεν φοράγαν και πάει λέγοντας. Και δεν αρκεί μονάχα να κάνουν τον αγώνα, δεν είναι αυτό το μήνυμα στην τελική. Πείτε μου λοιπόν τι χρειάζεται. Τα τεστ χρειάζονται. Κακώς, στο βαθμό που το κάνει οποιοδήποτε, κακώς, αλλά ο αναμάρτητος πρώτος το λίθο παλέ. Προφανώς. Λοιπόν, και επειδή έχουμε την πολυτέλεια στην Ελλάδα να έχουμε πολύ χαμηλά νούμερα, ένα πτεσματάκι κάθε μήνα, εντάξει, θα περάσει χωρίς μεγάλο πρόβλημα. Αν γίνει συνεχές, όπως λέμε όλοι, θα το πληρώσουμε στο μέλλον. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι τελικά η πολιτεία έχει δείξει πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Παρόλα τα μικροπτεσματάκια που μπορούμε να βρούμε σε καθένα, έχουν γίνει τα σωστά πράγματα, δίνονται συνεχώς οι σωστές οδηγίες. Και εγώ ευελπιστώ ότι αν ο κόσμος δεν κουραστεί, αν ο κόσμος δεν πάρει απάνω του έτσι και ξεσαλώσει για πολύ χρόνο, καταλαβαίνω ένα απόγευμα να βγούμε να κάνουμε τη βόλτα μας, σ' όλους λείπει, αλλά αν τα μέτρα εφαρμοστούν που συνεχίζουν να υπάρχουν, κανένας δεν είπε ότι τελειώσαν τα πάντα, αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι, έτσι. Λοιπόν, αν συνεχίσουν με λογική πορεία, εγώ ευελπιστώ ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Όντας έξω στην Ελλάδα, χωρίς συνωστισμό, η επιδημία θα έχει μια ύφεση. Όχι επειδή για τους λόγους που λέγαμε προηγουμένως, αλλά επειδή θα κρατάμε τις αποστάσεις, αν τις κρατάμε. Λοιπόν, αυτά νομίζω εγώ. Μάλιστα. Ότι γενικά θα πρέπει να δώσουμε και εύσημα και στις επιτροπές των Υπουργείων και στους δήμονες και τους ειδικούς. Έχουν κάνει τα σωστά πράγματα και η κυβέρνηση τα έχει ακολουθήσει. Οπότε νομίζω ότι η Ελλάδα είναι σε πολύ καλή πορεία αν δεν το εγκαταλείψουμε. Αν δεν το εγκαταλείψουμε. Λέει εδώ ένας φίλος τηλεθεατής, ρωτήστε τον κύριο Παυλάκη πριν τον αποχαιρετήσετε. Εγώ λέει επαναφέρω το ερώτημα που θέσατε εσείς κύριε Σαχίνη. Είναι καλά τελικώς με τόσο χαμηλό ποσοστό ανοσίας για την Ελλάδα? Διότι ναι, όντως σε σχέση με την Ιταλία εμείς δεν είχαμε τις εκατόμβες νεκρών και κρουσμάτων. Σήμερα όμως είναι σε κάμψη ο ιός και στην Ιταλία. Άρα η Ιταλία μήπως βγει από αυτή την ιστορία με νεκρούς βεβαίως, αλλά με ανοσία πλέον και γίνει πιο ελκτικό σημείο? Και εμείς την πατήσουμε. Ποια ανοσία? Τα νούμερα που σας είπα για την Ισπανία, που τα πιστεύω και νομίζω ότι είναι πολύ καλής ποιότητας, γιατί είναι πληθυσμιακά όπως αυτά που θέλουμε να βγάλουμε στην Κρήτη, ναι, λένε ότι έχουν 5% μολυσμένους και από αυτούς τους 5% 1,16% πεθαίνει. Και οι υπόλοιποι τραβάνε τα πάνδυνα μερικοί από αυτούς. Λοιπόν, αν ένα τα 100 από τους αυτούς που μολύνονται πεθαίνουν, κάντε το λογαριασμό μόνοι σας. Είναι πολύ απλά τα νούμερα. Δεν έχει την πολυτέλεια η Ελλάδα να χάσει τόσο κόσμο. Ανατριχιάζω, ας πούμε, στη σκέψη ότι θα θυσιάσουμε, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους που είναι η κληρονομιά μας. Θα θυσιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μας κρατάνε σε συνοχή και κρατάνε τον πολιτισμό μας. Αυτό είναι ντροπή και να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε ότι θα θέλουμε από αυτή τη στιγμή να πάμε στην Ιταλία ή στην Ισπανία να έχουμε
εκατονταπλάσια κρούσματα και εκατονταπλάσια θανάτους. Δεν γίνεται. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε και κρατάμε άμυνα, τα πράγματα βελτιώνονται. Υπάρχει φως, ας πούμε, στην άκρη του τούνελ που λέμε. Όταν θα έρθουν οι καλύτερες θεραπείες προς το τέλος του χρόνου που ευελπιστώ, τα πράγματα θα φτιάξουν ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ απλό. Λέει ένας άλλος τηλεθεατής, κύριε Παυλάκη, λέει, ο κύριος Παυλάκης πόσο απίθανο θεωρεί να σβήσει έτσι ξαφνικά ο συγκεκριμένος κορονοϊός? Δυστυχώς δεν γίνεται. Θα στοιχημάτιζα πολλά λεφτά ότι θα παραμείνει και θα μας ταλανίζει για αρκετό καιρό. Γιατί ξέρουμε ότι τώρα είναι παντού στον κόσμο. Αν το ξεριζώσουμε από το ένα μέρος, θα το βρίσκουμε από το άλλο. Είναι αδύνατο να κόψουμε το ταξίδι και όπως ξέρουμε, επειδή ας πούμε τα νούμερα και στις χώρες με μεγάλη επιδημία είναι 5-10%, ας το πούμε, έχουμε ακόμα καιρό μπροστά μας. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε το εμβόλιο, το οποίο μακάρι να έρθει, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα είναι εδώ τον επόμενο χρόνο. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά. Και ένας από τους λόγους είναι φυσικά αυτό που αρχίσατε και λέγατε και προηγουμένως, κύριε Σαχίνη, ότι ψάχνουν για μπουκαλάκια. Αυτό δεν είναι αστείο. Γιατί άμα θέλεις να φτιάξεις ένα... Είναι υπαρκτό γεγονός. Υπαρκτό γεγονός. Υπάρχει ναι, θέμα. Υπαρκτό, υπαρκτότατο. Και υπάρχουν και άνθρωποι στις μονάδες, ξέρω εγώ, στα νοσοκομεία, που μπορεί να βλάφτηκε η υγεία τους ή να πεθάνανε για ένα εξάρτημα που δεν υπήρχε. Λοιπόν, όταν έχεις μεγάλα νούμερα, όταν πρέπει να φτιάξεις 2 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίου, τα πράγματα αλλάζουν. Κάθε τι που σου λείπει γίνεται τεράστιο πρόβλημα και μπορεί να χάσεις τα αυγά και τα καλάθια, όχι γιατί σου λείπει υψηλή τεχνολογία, αλλά γιατί σου λείπει ένα αστείο εξάρτημα. Άλλος τηλεθεατής, μια κουβέντα λέει από τον κύριο Παυλάκη, για τα παιδιά είναι ανησυχητικά τα τελευταία που προκύπτουν με φλεγμονές που μοιάζουν με Καβασάκι. Γίναμε όλοι ειδικοί τώρα, είδατε. Αλλά μπορεί να συνδέονται με το νέο κορονοϊό, τον ανησυχεί η εικόνα και τα στοιχεία που ο ίδιος ενδεχομένως έχει? Όλα με ανησυχούν. Αυτό που λέει είναι ότι μην ακούμε το μύθο ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι δεν παθαίνουν τίποτα. Ευτυχώς το παθαίνουν σε πολύ 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 μικρότερα ποσοστά από τους γέρους. Αλλά παθαίνουν. Δηλαδή αν εγώ είχα τα παιδιά μου είναι μεγάλα, αλλά αν είχα την πολυτέλεια να τα μολύνω τώρα ή να περιμένω όταν έρθει το εμβόλιο, είναι προφανές ποια θα ήταν η εκλογή μου. Ποια? Θα περιμένω. Θα περιμένετε. Κύριε Παυλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα μας πείτε μια κουβέντα εντελώς προσωπική για αυτή την πρόσφατη δουλειά σας πάνω στο AIDS, συνεχώς το ψάχνετε με το εμβόλιο στον πίθηκο, δεν ξέρω αν είναι μακάκος ο πίθηκος, αλλά εδώ με βάση την δισογραφία φαίνεται ότι έχετε πάει άλλο ένα βήμα μπροστά. Είναι έτσι? Έχετε να μας πείτε κάτι? Ναι, έχουμε ένα εμβόλιο που έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα στους πιθήκους. Δημοσιεύτηκε αυτή τη βδομάδα τελικά. Είναι μια μελέτη που πήρε πάνω από 3 χρόνια με άπειρους συνεργάτες που τους ευχαριστώ για την δουλειά τους. Και αυτό που λέει είναι ότι μπορούμε να προστατεύουμε γύρω στα 60, κόβουμε ας πούμε τη μόλυνση του ιού 67% σε σχέση με το μη εμβόλιο, που σημαίνει ότι αν αυτό δουλεύει το ίδιο στους ανθρώπους, είναι ένα αρκετά καλό εμβόλιο. Αλλά έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά μας. Ελπίζω ότι ο κορονοϊός δεν θα είναι τόσο δύσκολος στόχος όσο το εμβόλιο του AIDS. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας καλημερίσω από το Ηράκλειο, να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε με πολύ πιο θετικά νέα στη μάχη αυτή που δίνεται οι επιστήμονες και για τον ιό και για την νόσο για να αντιμετωπιστούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα και μακριά νύχτα για τους θεατές σας που επιμένουν. Να είστε καλά. Κύριε Λιονί, έρχομαι σε εσάς. Δύο παιδεία θέλω να αναπτύξετε προς το τέλος. Τα υπονοήσατε. Ναι. Και αν υπάρχουν
κοιτάξτε, και θετικοί διαμορφωτές σε ιό και νόσο. Διότι, κύριε Λιονί, έχουμε πει για τα αρνητικά τα μύρια όσα. Σε λίγο θα ενοχοποιούνται τα πάντα. Υπάρχουν θετικοί, όσο και αν ακούγεται οξύμορο, ας ξεκινήσω από αυτό, διαμορφωτές. Ακουμπάτε, είναι πολύ σημαντική η ερώτηση. Θέλει πάρα πολύ επιδημιολογική έρευνα. Στα χρόνια νοσήματα το έχουμε δείξει. Στα χρόνια νοσήματα έχουμε δείξει ότι η πνευματικότητα και του κριτικού, αλλά και συγχρόνως η ικανότητα να διαχειρίζεται το στρες και να παίρνει αποφάσεις πάνω στον κίνδυνο και πάνω στην κρίση, φαίνεται να έχουν, γιατί έχουν δημοσιευτεί αυτά, να προσδιορίζουν μικρότερη πιθανότητα να κάνει αθυροσκλήρωση. Το έχουμε ζήσει λοιπόν στα χρόνια νοσήματα. Αξίζει κανένας να το μελετήσει και εδώ στην περίπτωση του κορονοϊού. Θα μου επιτρέψετε μια και η συνέχεια της εξαιρετικής ερώτησης που κάνατε στον κύριο Παυλάκη. Και γιατί είναι και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για την Κρήτη. Η Κρήτη αλλά και η Ελλάδα έχει μια σημαντική ευκαιρία. Εδώ είναι ευκαιρία. Είχε πολύ μικρή επίπτωση σε θανάτους και σε σοβαρά... Τι πιστεύει ο επιδημιολόγος Χρήστος Λιονής εδώ, τι πιστεύει, ότι είμαστε τόσο χαμηλά στην Κρήτη? Μου είναι δύσκολο, όπως ξέρετε, πολύ δύσκολο να κάνω προβλέψεις. Η αίσθηση είναι ότι μπορεί να περάσει το 1%. Μπορεί να περάσει, που σημαίνει, μπορεί να περάσει το 1%. Περισσότερους ασυμπτωματικούς από όσους φανταζόμαστε. Που σημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν καταγραφεί, αλλά και περιπτώσεις που δεν έχουν δηλωθεί. Όχι φυσικά από τους επαγγελματίες γιατρούς, αλλά δεν έχουν δηλωθεί. Ξέρουμε ότι όλα τα μεταδοτικά νοσήματα και αυτά που δεν είναι δεμένα όπως το AIDS με τη σεξουαλική, άρα ο κίνδυνος στιγματισμού, εντούτοις υπάρχει πάντα. Λέτε ότι ενδεχομένως υπάρχουν και κάποιοι που δεν το δήλωσαν φοβόμενοι το στίγμα? Μπορώ να σκεφτώ ότι πολύ λίγοι, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Αυτό θα το δείξει η μελέτη. Μάλιστα. Θα ήθελα μόνο να σας πω ακριβώς ότι έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο τόπος μας. Ποια είναι αυτή η ευκαιρία? Να αξιοποιήσει αυτό το χρονικό διάστημα, να μπορέσει να αλλάξει τους θεσμούς. Να αλλάξει τους θεσμούς στην παιδεία και στην υγεία και ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτό το διάστημα για να οχυρώσουμε όσο μπορούμε το σύστημά μας. Τι σημαίνει να οχυρώσουμε? Σημαίνει ότι πραγματικά να αναζητήσουμε, δεν το λέω συναισθηματικά. Συχνά οι πολλοί φίλοι μου λένε: Χρήστο, απέφυγε το συναισθηματικό τόνο. Δεν είναι συναισθηματικός τόνος. Πρέπει, κύριε Σαχίνη, να αναζητήσουμε και τη διαδρομή της ευτυχίας ή της ευδαιμονίας που μιλούσε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ιδιαίτερα και ο Επίκουρος. Αυτός είναι και ο ορισμός της υγείας κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν είναι μόνο να μην αρρωστήσω την τάδε νόσο, έτσι. Είναι και το κοινωνικό, ακριβώς, το πολιτιστικό υπόβαθρό της και αν θέλετε και το ψυχολογικό της. Και όχι μόνο για να μην είμαστε ευάλωτοι μέχρι ότου βρεθεί η θεραπεία ή γίνει το εμβόλιο, αλλά κυρίως για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα τα χρόνια νοσήματα. Φοβάμαι ότι τα ξεχνάμε τα άλλα τα χρόνια νοσήματα. Δυστυχώς, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί εδώ είχαμε βρεθεί και είχαμε μιλήσει για το Αρχείο Καταγραφής του Καρκίνου, η Κρήτη καταγράφει και ανακοινώνει χρόνο με το χρόνο αρκετά αυξήσεις σε όλα σχεδόν τα είδη του καρκίνου. Που σημαίνει ότι και κάποια άτομα που είναι ευάλωτα και έχουν φλεγμονή κάτω για καρκίνο, πιθανόν να είναι ακόμη και περισσότερο ευάλωτο για τον κορονοϊό. Μας δίνεται λοιπόν μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Μια ευκαιρία να οργανώσουμε διαφορετικά το σύστημα υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, κύριε Σαχίνη, πρέπει να πάρει υψηλή χρηματοδότηση. Τώρα μιλάω με τον καθήλυνα αρμόδιο. Ίσως μου το έχουν πει πολλοί στην Ελλάδα. Μην ψάχνετε αλλού, ρωτήστε τον Λιονί. Όπου και να ρωτήσει στην υπόλοιπη. Οπότε πρέπει να σας ρωτήσω. Τον αξιοποιούμε αυτό το χρόνο πρακτικά? Διότι σιγά σιγά αυτούς που θα πρέπει να προστατεύσουμε είναι τις ευπαθείς ομάδες και τους ηλικιωμένους. Εγώ θα σας θέσω ένα θέμα. Βγαίνουμε όλοι έξω. Ωραία. Υποτεθείστε λοιπόν ότι εγώ δεν έχω περάσει το μήνυμα στο νέο μου παιδί, κύριε Λιονί, και κολλάει τον παππού ή τη γιαγιά. Ο οποίος όμως παππούς και γιαγιά μείνει 80 χιλιόμετρα πιο πέρα μόνος του. Εάν δεν έχεις ένα τέτοιο σύστημα, όπως λέτε, ποιος θα του πάει το φαγητό? Κοιτάτε, στην Ελλάδα δεν μιλήσαμε για συγκοινωνούντα δοχεία. Έτσι δεν είδαμε το συγκοινωνού δοχείο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με το νοσοκομείο. Εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείμματα στη διαπαφή. Δεν είδαμε τη συγκοινωνία, την επικοινωνία μεταξύ τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αν ψάξει κανένας στα report του
National Health Services της Αγγλίας, θα δει ότι έχασαν πάρα πολλούς εξαιτίας ότι και αυτή η επικοινωνία μεταξύ τομέα υγείας και τομέα φροντίδας, ιδιαίτερα στα nursing homes, στα νοσηλευτικά σπίτια, δεν είχε επιτευχθεί. Δεν έχουμε ακόμη την επικοινωνία μεταξύ δημόσιας υγείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που έχει εξαιρετικά πρόσωπα και στην Ελλάδα, που θέλουν ακόμη να ενδυναμωθούν και να ενισχυθούν, δεν χρησιμοποιήθηκε στο σύστημα επιτήρησης. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτού του είδους οι αδυναμίες πρέπει τώρα, αν μπορούν, είναι μια χρυσή ευκαιρία στην ελληνική κοινωνία να μπορέσει. Και ακόμη δεν είδαμε την επικοινωνία μεταξύ τομέα υγείας και τομέα παιδείας. Δεν ξέρω τι άλλο να πρέπει να πούμε στους νέους. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε με όρους ενθάρρυνσης, με όρους παρότρισης. Δεν σας αρέσει το ύφος το πατερναλιστικό πάντως και το τιμωρητικό ότι θα σου στείλω την αστυνομία, φύγει από την πλατεία. Δεν μ' άρεσε. Με συγχωρείτε πολύ που το λέω. Όχι, να το πείτε. Προσπαθώ πάντα να υποστηρίξω όλα αυτά που αναλαμβάνονται από μεριάς διακυβέρνησης, αλλά αυτό με στενοχώρησε. Δεν αλλάζει συμπεριφορά ούτε με τη βία, ούτε με τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεσαι νομοθεσία και αλίμονα δεν τηρηθεί. Mm. Αλλά χρειάζεται και ένας άλλος λόγος επικοινωνίας. Πώς θα μιλήσουμε με τους νέους? Σε λίγο καιρό θα ανοίξουν τα ρέστοραντς και θα ανοίξουν και τα μπαρς. Πώς θα μιλήσουμε στους νέους? Έχουμε δει τη δική τους γλώσσα. Οι νέοι μιλάνε μια περισσότερο συμβολική γλώσσα. Εμείς μιλάμε τη φυσική γλώσσα. Τα νοήματα είναι διαφορετικά. Ακόμη και η κοινωνική απόσταση. Οι νέοι αισθάνονται μέσα στην αβεβαιότητά τους να μειώνουν την κοινωνική απόσταση και όχι να την κρατούν. Πώς εμείς να τους πούμε? Δεν λέω να μην την κρατήσουν. Πρέπει να τους πούμε όμως ότι είμαστε κοντά τους. Πώς είμαστε κοντά τους όταν ένα μεγάλο μέρος των νέων έχουν φύγει στο εξωτερικό και όταν οι σημερινοί νέοι φοβούνται την ανεργία των επόμενων μηνών? Πώς θα μιλήσουμε στους νέους? Πώς θα διευρύνουμε την κοινωνική μας υποστήριξη? Ούτε αυτός ο όρος social distancing, κοινωνική απόσταση. Μπορεί να λέμε απόσταση φυσική, αλλά οι κοινωνικές μας σχέσεις, οι δεσμεύσεις που πρέπει να έχουμε. Ο καθηγητής Χριστάκης, ο Νίκολας ο Χριστάκης, μιλούσε για πάρα πολλά χρόνια για τους συνδεδεμένους, τους connected. Πώς θα φέρουμε τους ανθρώπους να κρατούν την απόσταση, αλλά να είναι περισσότερο συναισθηματικά δεσμένοι? Χρειαζόμαστε τη συναισθηματική δέσμευση. Πώς θα την πετύχουμε? Με όρους ρητορίας? Μπορούμε την τεχνολογία να την χρησιμοποιήσουμε? Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα παραδοσιακά μας χαρακτηριστικά? Πώς θα πείσουμε τον παππού ή την μητέρα μου, τη δικιά μου που είναι 94 χρονών, να μπορώ να τη στηρίζω από μακριά? Είναι πάρα πολλά μεγάλα θέματα. Χρειαζόμαστε όλο ένα και περισσότερες συνέργειες. Η μεγάλη μου αγωνία όμως, αν μου επιτρέπετε, ακριβώς για να κλείσω, ειλικρινά, και είναι ένα μήνυμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, το μεταφέρετε με την εξαιρετική σας φωνή. Θέλουμε οι νέοι που μας ακούνε να τους πούμε ένα μεγάλο συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να τους πω ένα συγγνώμη σαν εκπρόσωπος μιας γενιάς, γιατί τους δώσαμε την αβεβαιότητα, γιατί τους μεταγγίσαμε άλλα συναισθήματα, γιατί τους διώξαμε στο εξωτερικό και γιατί τους φέρνουμε την αβεβαιότητα τώρα. Πρέπει να τους πούμε όμως ότι αν πραγματικά αγαπούνε τον παππού τους ή τη γιαγιά τους, θα πρέπει να τους μιλάνε όσο μπορούνε, με οποιοδήποτε μέσο, με όρους αγάπης, αλλά όταν θα πάνε στο σπίτι και όταν θα πάνε να τους δούνε, να πλύνουν τα χέρια τους, να φοράνε τη μάσκα και να κρατούν την απόσταση. Γιατί έτσι μόνο θα πρέπει να κρατήσουμε και τον παππού και τη γιαγιά, όπως είπε ο κύριος Παυλάκης, που είναι στις αγροτικές περιοχές, και στις αστικές αλλά και στις αγροτικές περιοχές, που είναι συχνά μόνοι τους και κρατάνε τον πολιτισμό και την κληρονομιά αυτού του τόπου. Κύριε Λιονί, για πείτε μου κάτι. Τι σας ανησυχεί σε επίπεδο Κρήτης? Σας ανησυχούν οι λεγόμενες κλειστές, παρηγορητικές κοινωνικές δομές, οικία ευγυρίας, χώροι ηλικιωμένων, ως προς το πώς πρέπει να τις προσεγγίσουμε στους ελέγχους? Δεν είναι μόνο τα δημόσια, είναι και τα ιδιωτικά. Και με συγχωρείτε, εγώ θα το πω, δεν θα το πείτε εσείς, θα το πω εγώ. Δεν έχουμε και την καλύτερη εικόνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Άρα εδώ είναι ένα ευθύ ερώτημα σε έναν άνθρωπο που ξέρω ότι βάζει μπροστά μια πολύ μεγάλη έρευνα. Δεν είναι ένα θέμα αυτή η χώρη στην Κρήτη? Γιατί να κλείνουμε τα μάτια όταν από τον πολίτη ζητάμε συναγερμό? Δεν πρέπει οι ειδικοί να βγουν, οι φορείς,
Δήμοι είναι, περιφέρειες είναι, δεν ξέρω ποιοι είναι. Να βγουν μπροστά να δουν τι γίνεται. Μια κοινωνία θεωρείται πολιτισμένη από το επίπεδο των χώρων φιλοξενίας, των ηλικιωμένων και της αναπηρίας. Η Ευρώπη πλήρωσε πάρα πολλούς θανάτους. Έχετε δίκιο. Και η Ευρώπη ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από είμαστε εμείς. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές ιδιωτικές δομές. Σέβομαι πάρα πολύ τον ιδιωτικό τομέα, γιατί αλίμονο είναι συμπληρωματικός του δημόσιου τομέα και αλίμονο αν δεν μιλήσει κανένας για συνέργειες. Αλλά γενικότερα στο επίπεδο της φροντίδας των ηλικιωμένων, των ατόμων με χρόνια νοσήματα, με αναπηρίες, δυστυχώς υπάρχουν επίσημες δημοσιεύσεις, η Ελλάδα παίρνει πάρα πολύ αρνητικό βαθμό. Εδώ στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει εξαιρετικά πρόσωπα και έχει εξαιρετικούς θεσμούς, το γνωρίζουν πολύ καλά. Έχω προσωπικά εξαιρετική επικοινωνία και με τον κύριο Βαμβακά και με τη διοικήτρια της 7ης ΥΠΕ. Ξέρω ότι πολύ καλά συζητιέται αυτή τη στιγμή ένας τρόπος αντιμετώπισης. Είναι αλήθεια ότι εάν τώρα η Ελλάδα, το Υπουργείο Εργασίας, γιατί εκεί ανήκουν, και το Υπουργείο Υγείας δεν αποφασίσουν να πάρουν δραστικά μέτρα ελέγχου, εποπτείας, δεν αναφέρομαι σε κλείσιμο δομών. Ναι, ναι. Αναφέρομαι σε σημαντικές προτάσεις που θα αλλάζουν ακόμη και το δομημένο περιβάλλον, που θα μειώνουν ακόμη και τον αριθμό. Και αυτό, λυπάμαι που το λέω, πραγματικά θα είναι εις βάρος της ιδιωτικής ανάπτυξης εδώ. Αλλά νομίζω ότι στα ζητήματα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε εκτόσεις. Και ακόμη, επειδή το αναφέρατε προηγουμένως, πάρα πολύ μεγάλη αναφορά σε αυτούς τους ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς φροντιστές και στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα. Τους γνωρίζω πολύ καλά. Αυτούς τους τα πρόσωπα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε και πρέπει να τα ενισχύσουμε. Και πρέπει να τα ενισχύσουμε με πολλούς τρόπους. Γιατί αυτοί είναι κυρίως τα πρόσωπα, οι κερκόπορτες, που μπορούν να μεταφέρουν πραγματικά τη λίμωξη μέσα εκεί. Εδώ και τώρα, όπως το λέτε, να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τις υπηρεσίες της περιφέρειας, που ξέρω ότι κάνουν τα πάντα για να μπορέσουν να βοηθήσουν, και τις υπηρεσίες της 7ης ΥΠΕ, να συγκοινωνήσουν μεταξύ τους και να μπορέσουμε πραγματικά να πείσουμε τους ανθρώπους που έχουν, ή εποπτεύουν, ή ελέγχουν, ή έχουν οικονομικά συμφέροντα από τις δομές αυτές, πραγματικά να προσαρμοστούν σε οδηγίες αυτές που έχει ο ΕΟΔΗ, και αυτό θα είναι για πολύ πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια που πραγματικά εδώ θα έρθει στην Κρήτη. Στην περίπτωση που πραγματικά θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα του κοροναϊού. Κύριε Λιονί, πριν κλείσουμε, να μην ξεχνάμε ότι από τη Δευτέρα ξεκινάει μια μεγάλη άνοσο επιδημιολογική έρευνα και με δική σας ευθύνη, που σημαίνει ότι αρχίζετε να καλείτε κόσμο. Το πρόγραμμα το έχει φτιάξει ο κύριος, θυμίστε μου το όνομα, του συνεργάτη. Οι συνεργάτες μας που αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Κλουβεράκης, ο κύριος Κριτσοτάκης, κυρία Ναστασάκη. Ο κύριος Κλουβεράκης δηλαδή τρέχει κλειδάριθμο αυτή τη στιγμή. Ποιος θα αρχίσει να καλείται. Τα τρία αυτά συγκεκριμένα πρόσωπα αυτή τη στιγμή έχουν τις βάσεις δεδομένων που μας έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και με βάση τη μεθοδολογία που έχουν επινοήσει, ουσιαστικά διαλέγουν τελείως τυχαία αλλά αντιπροσωπευτικά από όλη την Κρήτη, ώστε να έχουμε μέχρι τη Δευτέρα το πρωί με τυχαίους αριθμούς, τους τυχαίους αριθμούς, για να το στείλουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και να μας στείλουν τα ονόματα για να αρχίσουμε τον μαραθώνιο της ενημέρωσης και ειδοποίησης και πρόσκλησής τους. Που σημαίνει ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν τα συνεργεία να παίρνουν και τα δείγματα. Ελπίζομαι, είναι μαραθώνιος, ότι στο τέλος της εβδομάδος αυτής που έρχεται να είναι η πρώτη μας έξοδος, αλλά και οι πρώτες προσκλήσεις και συγχρόνως η αιμοληψία. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατήστε το, εσείς είπατε ρουσφέτια δεν χωράει. Θέλω να γραφτώ στη λίστα αναμονής λοιπόν, έστω και έτσι, χωρίς με τυχαιότητα στη λίστα αναμονής να το πω, και να επαναλάβω ότι αυτή είναι η πρώτη φάση, ότι έχετε εξασφαλίσει χρηματοδότηση μόνο για μία φορά. Μόνο. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι τουλάχιστον 3, 4, 5 φορές σας άκουσα να λέτε. Ακριβώς. Να μπορέσουμε να το κυλήσουμε. Άρα, ιδού η Ρόδος, ωραία η Ρόδος, ιδού και το πείδημα για τα βαλάντια και όσους δύναται να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Λιονί, και εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω, φίλες και φίλοι, και εσάς και τους τεχνικούς. Η αλήθεια είναι ότι τους έριξα έξω σήμερα, τους είπα θα τελειώσουμε νωρίτερα, αλλά το θέμα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλό σας βράδυ.